Αυτό έβαλες, ε. Και ναι, Κώστα, αυτό έβαλε, φίλες και φίλοι του Η Φωνή. Καλησπέρα σας. Σόφη Κρυθινάκη στο μικρόφωνο. Κώστας Κατζηλάκης. Μανώλης Κατσαρακάκης στη ρύθμιση του ήχου. Και ναι, κοντά μας ο Δημήτρης Καζάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου. Είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Οι εξελίξεις τρέχουν, τα γεγονότα όλο και περισσότερα και δυστυχώς τα νέα δεν είναι και ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας, αλλά εμείς εδώ από το Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο σίγουρα έχουμε τη λύση, σίγουρα έχουμε την λύση και όχι μόνο γιατί τα βλέπουμε αισιόδοξα τα πράγματα και είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να γίνει κάτι. Και αυτό το κάτι είναι το να ξαναφέρουμε τη δημοκρατία στη χώρα μας, γιατί το έχουμε πει, είμαστε αγωνιστές και θα είμαστε συνέχεια στους δρόμους και σε πάλξεις, γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα αξίζει κάτι καλύτερο και αυτό θα το φέρουμε μόνο εμείς. Εμείς, η δύναμη είναι στα χέρια μας, όλα ξεκινάνε από τα κάτω προς τα πάνω. Δημήτρη, ο λόγος εσένα. Τι να πω, τα πεις όλα. Τα είπα. Δεν είπα τίποτα. Τα όλα είναι σχετικά. Εντάξει, είμαστε εξέλιξεις που είναι εντυπωσιακές από την άποψη των... αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι μία αναμενόμενο. Ναι. Πλέον για τον Έλληνα. Δηλαδή, πρέπει να είσαι ο λίγον φευγάτος από αυτή τη χώρα για να μην ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει. Μπορεί να μην μπορεί να το εξηγήσει το βάθος που χρειάζεται κτλ. Αλλά νομίζω τώρα πλέον ο οποιοσδήποτε Έλληνας πρέπει να είσαι πολύ στουρνάρη, αδερφέ μου, ας πούμε, για να μην καταλαβαίνεις, ας πούμε, που πάει τώρα. Η στουρνάρη ή στουρνάρας. Ο στουρνάρας έχει αποστολή. Σωστό. Λοιπόν, Δημήτρη, είσαι από την Παρασκευή στην Κρήτη. Έκανες μια ομιλία στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Mm-hmm. Μετά το βράδυ στην εκπομπή του κ. Σαχίνη. Εχθές Ρέθυμνο, σήμερα στα Νόγια. Παρατηρείς κάποια διαφορά στον κόσμο της Κρήτης, στην αντιμετώπιση του, στις ερωτήσεις του από την τελευταία φορά που είχες κατέβει? Ναι, νομίζω ότι η συζήτηση πλέον είναι... έχουμε μπει στις λεπτομέρειες για το πώς θα τους σκεφορτωθούμε. Δηλαδή δεν απασχολεί τον κόσμο αυτή τη στιγμή τι θα γίνει μετά. Λίγος πολύ το έχει καταλήξει, δηλαδή ακόμη και έχει καταλήξει ως προς το και στο ζήτημα του χρέους και στο ζήτημα του εθνικού νομίσματος, δεν υπάρχουν πλέον ερωτήσεις. Φαντάζομαι ότι επίσης και εκεί ήσουν, δεν υπήρχαν δηλαδή θέματα, ας πούμε, όπως υπήρχαν παλιότερα, τι θα γίνει άμα, ξέρω εγώ, πάμε στο εθνικό νόμισμα και έτρεμε ο άλλος που το έλεγε, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Οι ερωτήσεις, αν υπάρξουν για το εθνικό νόμισμα, είναι περισσότερο διευκρινιστικού χαρακτήρα. Δηλαδή, τι θα γίνει με εκείνο, τι θα γίνει με το άλλο, για να μάθει τις λεπτομέρειες του τρόπου μετάβασης. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα που ψάχνει, νομίζω, όλη η κοινωνία, δεν είναι μόνο στον Κρήτη. Όλη η κοινωνία ψάχνει να βρει ένα τρόπο να ξεμπερδέψει γρήγορα, καθαρά και το συντομότερο δυνατό. Και μάλιστα με τα λιγότερα θύματα, δηλαδή να μην φθούμε σε μια αντιπαράθεση που τέλος πάντων θα κοστίσει πολύ. Νομίζω ότι και η ιστορία, μ' αρέσει, ας πούμε, να αναφέρομαι στην ιστορία, η ιστορία έχει δείξει ότι όταν μια κοινωνία ολόκληρη συνειδητοποιεί την ανάγκη της αλλαγής, η αλλαγή έρχεται. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση. Στη φάση δηλαδή όπου έχουν αποφασίσει όλοι ότι έτσι δεν πάει άλλο. Δεν τελειώσαμε εδώ. Και ψάχνουν να βρουν το πιο αποτελεσματικό τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι θα το βρουν πολύ σύντομα. Να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, Δημήτρη. Ο πρωθυπουργός, ο φερόμενος ως πρωθυπουργός αυτής της χώρας, είπε ότι πλέον ο κόσμος δεν συζητάει το θέμα μετάβασης ευρώ σε δραχμή, γιατί πλέον ξέρει ότι το ευρώ είναι το νόμισμα που θα μας πάει μπροστά και έχει εμπιστοσύνη. Είναι πλέον ήσυχος. Ο Σαμαράς. Ναι. Ναι. Κάτσε να θυμίσω από την Αμερική. Δηλαδή, εγώ τον βλέπω να επιστρέφει. Είναι και οι δυο. Ναι. Ναι, σωστά. Ο χοντρός και ο λιγνός. Είναι ο χοντρός και ο λιγνός, ναι. Ναι, ο χοντρός και ο όματος. Όχι, αντί για τρία στούτζες, έχουμε δύο στούτζες τώρα. Λοιπόν, αλλά η ουσία, εγώ δεν νομίζω ότι ανάμεσα στα βαρβιτουρικά και τα λεξοτανίλ του κ. Σαμαρά έχει περιθώριο να αντιληφθεί ποια είναι η πραγματικότητα.
και νομίζω ότι έχει πέσει στη δίνη της πολιτικής αυταπάτης που καλλιεργεί ο ίδιος. Δεν έχει αίσθηση κινδύνου. Αυτό είναι, δεν έχει αίσθηση κινδύνου ή απλά ξέρει πολύ καλά τι κάνει και δεν τον ενδιαφέρει πλέον. Ο γιατρός με διαβεβαιώνει δεν ξέρει τίποτα. Έχει χάσει κάθε αίσθηση με το περιβάλλον. Τέλος πάντων, πάντως νομίζω πως εάν είναι αλήθεια αυτό που είχαν βγάλει οι δημοσιογράφοι φωτογραφίζοντας τις σημειώσεις του τότε με το Σόιμπλε, ναι, ναι, που είχε έρθει, δεν έχει αίσθηση πραγματικότητας. Δεν mm-hmm. έχει αίσθηση. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι δεν έχει αίσθηση πραγματικότητας, δεν έχει αίσθηση κινδύνου. Και ο κίνδυνος έρχεται από το λαό. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο λαός δεν αμασάει. Να το πάρουμε ένα-ένα. Του στήσανε την ιστορία της Χρυσής Αυγής, δεν μάσησε. Του στήσανε την εκδίκηση με τη δολοφονία. Το να το σπρώξουν να χύσει αίμα σαν αντεκδίκηση στη δολοφονία, δεν μάσησε. Του στήσανε μετά τη δεύτερη ιστορία, όπου ήθελαν να ποινικοποιηθεί το σύμπαν, φτάνοντας στο σημείο να δείχνουν ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια άδεια κατοδιωκόμενη δύναμη, δηλαδή πολιτική δύναμη. Μόνο Σαμαράς θα μπορούσε να το καταφέρει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και πάλι δεν μασάει ο κόσμος. Έχει πρόβλημα. Γι' αυτό σου λέω, δάστο να δούμε αν θα έρθει. Βέβαια, όλοι φοβηθήκαμε σε εκείνη τη φάση και φοβηθήκαμε ότι πηγαίναμε για εμφύλιο. Μας πηγαίναμε για εμφύλιο. Τις μέρες που εγώ ειλικρινά μπορεί να το διαπιστώσει πολύ εύκολα αν συζητήσεις και με τους συναγωνιστές, αλλά και εγώ. Εκείνο το βράδυ των μεγάλων αντιφασιστικών διαδηλώσεων που λέγαμε εμείς το ΕΠΑ με προσοχή, μην πηγαίνετε, μην είναι εύκολο, γιατί κυριαρχούσε ο προβοκάτορας. Είτε ο προβοκάτορας το κάνει για λόγους αγανάκτησης και όλα αυτά τα πράγματα, είτε ο καθ' αυτό ο προβοκάτορας, ο δίδυμος αδερφός του Χρυσαυγίτη δηλαδή. Έτσι. Ήταν πολύ επικίνδυνες οι συνήθειες. Δεν με τρομάζε το αν θα εμφανιστούν ορισμένοι, να σπάσουν μαγαζιά, ιστορίες και αυτά τα πράγματα. Δεν τα έχουμε ξαναδεί. Ελέγχονται. Εκείνες τις μέρες έτρεμα μήπως μέχρι το Σαββατοκύριακο δούμε νεκρό, νέο νεκρό, σε αντεκδίκηση του Παύλου Φίσα. Φυσικά θα ήταν προσβολή στη μνήμη του νεκρού, σε αυτά που πίστευε ο ίδιος και που πάλευε, για τα οποία πάλευε. Ωστόσο, το παρακράτος είχε οργιάσει κυριολεκτικά. Δηλαδή, μέχρι και εγώ πήρα μήνυμα, ρε παιδιά, στο SMS, τώρα να τους φάμε. Ήρεμα. Θέλανε αίμα. Αυτός ο ηλίθιος, ο προβοκάτορας, ακόμη και στο δικό μου. Ήρεμα. Λοιπόν, ναι, το ότι γράφανε κάποιοι, ας πούμε, εκδίκηση εδώ και τώρα να χυθεί αίμα και όλα αυτά τα πράγματα, εγώ πιστεύω ότι ήταν έργο προβοκατόρων, που βεβαίως, με μεγάλη μου λύπη, είδα την ηγεσία του ΚΚΕ να σιγοντάρει σε αυτή τη λογική. Με δηλώσεις του Κουτσούμπα, με δράσεις ότι οργανώσεων εκεί πέρα. Βέβαια, εγώ δεν πιστεύω ότι ο κ. Κουτσούμπας, ας πούμε, ήταν συνειδητά σε αυτή την ιστορία. Απλά τι έγινε. Με την υποχώρηση και τη διάλυση της οργάνωσής του, βρίσκει μια εύκολη λύση να το πάρει τους δικούς σου ανθρώπους. Να το πάρεις τους δικούς σου ανθρώπους για να συσπηρωθούν περισσότερο. Αυτό όμως σε θετική συνειδητή εγκληματική στάση. Σωστό. Οδηγεί τον άλλον κατευθείαν στο σφαγείο. Βέβαια. Βεβαίως εκεί απέδειξε για μια φορά ο κόσμος πόσο λογικός είναι. Δηλαδή, πόσο βλέπει ήρεμα τα πράγματα. Έστω δηλαδή, και από ένστικτο βέβαια. Πάντα με ένστικτο, γιατί εντάξει, η μάζα λειτουργεί κυρίως με ένστικτο, δεν με αισθητήριο. Λοιπόν, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό το πράγμα έχει κάνει τη διαφορά μέχρι τώρα ο ελληνικός λαός. Από όλες τις άλλες καταστάσεις χωρών όπου έχουν δεχτεί το ΔΝΤΑΦ, έχουν υποστεί ανάλογη μεταχείριση. Ο ελληνικός λαός έχει κάνει τη διαφορά. Ηρεμία, λογική, δεν τον έχουν εξωθήσει στα άκρα, δεν τον έχουν οδηγήσει σε παγίδα, δεν τον έχουν προβοκάρει με δύο τρόπους να τον ελέγχουν ή να τον χαλιναγωγούν σαν όχλο. Αυτά είναι τα θετικά του. Βέβαια σου πάρει και τα αρνητικά του, αλλά ας μείνουμε στα θετικά. Να μείνουμε στα θετικά βέβαια, να πούμε ότι κάποιοι άλλοι θα σου πούνε ναι, το κάνουν από φόβο. Δεν διαφωνώ, δεν αντιλέγω. Αλλά ο φόβος, για παράδειγμα, οδήγησε σε 26.000 νεκρούς στην Αργεντινή. Σωστά. Σφάζοντας ο ένας τον άλλον. Φόβος ήταν εκεί. Λοιπόν, φόβος ήταν και στη Βουλγαρία εδώ πάνω, όταν έγινε η μεγάλη έννοια το 91, που μπήκε το ΔΝΤΑΦ και τους σάρωσε κυριολεκτικά. Φόβος ήταν που τους είχε κλείσει το σπίτι και σαρώνανε η μαφία και το οργανωμένο έγκλημα. Που ακόμη, βεβαίως,
Δεν έχουν, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω, θέλω να πω ότι ναι, βεβαίως. Και λογικό είναι. Όσο ο κόσμος δεν έχει βρει μια συλλογική διέξοδο, προφανώς θα φοβάται, γιατί τρελός είναι. Μόνο τρελοί δεν φοβούνται. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, ή αυτοί που τέλος πάντων έχουν βρει τον τρόπο συλλογικά να αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Όπως για παράδειγμα εμείς στο ΕΠΑΜ ή σε άλλες συλλογικότητες που τέλος πάντων με ανάλογο τρόπο βρουν ή προσπαθούν να δράσουν έναντι στους καθεστώς. Εάν, για φαντάσου τώρα, φαντάσου τον εαυτό σου. Αν το πούμε έτσι, αν δεν υπήρχε το ΕΠΑΜ, δεν θα ζούσαμε στο φόβο, στην ανασφάλεια, στην αβεβαιότητα, τι θα συμβεί σήμερα. Και τώρα έχεις την αβεβαιότητα και την ασφάλεια ακόμα και όλα αυτά. Τώρα, η αλήθεια να λέγεται. Αλλά ξέρεις ότι έχεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι δίπλα σου θα σταθούν. Ξέρεις έτσι ακριβώς, ότι έχεις μια μεγάλη οικογένεια, πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική σου οικογένεια, που ξέρεις ότι θα στηριχτείς, θα τρέξουν να βοηθήσουν, να κάνουν τα δύνατα, δεν είσαι μόνη σου. Σαφώς, και είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, εμείς πλέον όλος περίεργος, θα μας ακούσει κανείς και θα μας πει τρελούς, θα μας πει δεν ξέρω τι, μέσα στη μαυρίλα, εμείς είμαστε αρκετά αισιόδοξοι. Γιατί ξέρουμε ότι εμείς έχουμε τη λύση και ξέρουμε ότι είναι και πραγματοποιήσιμη αυτή η λύση. Επομένως, ναι, δεν φοβόμαστε σαφώς όπως είναι έτσι ένας άλλος. Είμαστε αισιόδοξοι, όχι γιατί έχουμε τη λύση. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί έχουμε τρομακτική εμπιστοσύνη σε αυτό το λαό. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Εμείς γι' αυτόν τον λαό παλεύουμε. Το έχει δείξει άλλωστε η ιστορία πολλές φορές. Μπορεί να έχουμε εφιάλτες, αλλά είναι ήρωες Έλληνες. Δεν μας ενδιαφέρει να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου τέλος πάντων να μας δώσουν την ανάθεση να τους λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι αυτή η πρόθεση από την αρχή. Δεν μας ενδιαφέρει. Αν μας ενδιαφέρει, θα παίζαμε τα παιχνίδια που παίζονται τώρα. Άλλωστε, κατά ψέματα, ακόμη και τώρα, εάν το ΕΠΑΜ έβαζε ο λίγο νερό στο κρασί. Στο κρασί του θα έβρισκε θέση στο κόμμα εξουσίας ή στο μελλοντικό κόμμα εξουσίας. Προτάσεις έχουμε, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, να γίνουμε κουνιστοί. Όλοι κουνιστοί είναι. Είναι η εποχή των πισινών που έλεγε και η Βλαχοπούλου σε μια ταινία. Οπότε άμα κρατάς μια πισινή έχεις μέλλον. Κατάλαβες. Λοιπόν, και όμως εμείς δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί πιστεύουμε πολύ στην αξιοπρέπεια και στην αντιμότητα του ελληνικού λαού. Όσο βαθιά κρυμμένη κι αν είναι, κάτω από όγκος σκουπιδιών που το έχουν φορτώσει στο μυαλό και στην ψυχή, θα βγει στην επιφάνεια. Εξ ανάγκης. Ναι, η αλήθεια να λέγεται πως είναι αυτό που λένε, μη φέρεις τον Έλληνα στα όρια του. Όταν το φέρεις στα όρια του, θα βρει και αυτό στον δρόμο του. Και όσον αφορά αυτή την πισινή που λες, συνήθως το δεν βγαίνει σε καλό. Το έχει δείξει άλλωστε η ιστορία για όλους τους λαούς. Εμείς να πούμε μια καλησπέρα κάπου εδώ σε όλους όσους έχουν μπει ήδη στο chat. Καλησπέρα στα παιδιά από Θεσσαλονίκη, από Ρέθυμνο, από διάφορα μέρη τώρα. Από Κόρινθο. Από παντού, από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό μας ακούν. Και από Χανιά. Παιδιά, μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά σας στο chat. Προηγουμένως έλεγε για το Ουσμπεκιστάν. Ναι, για το Ουσμπεκιστάν. Σδράσβουτσε τα βάρη. Εμένα θα μου επιτρέψει, δεν μπορούσα να το επαναλάβω γιατί θα στραμπουλήξω λίγο τη γλώσσα μου. Λοιπόν, οπότε, τι ήταν αυτό, καλησπέρα. Στα Ουσμπεκιστιανά. Στα Ρώσικα. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανατελεία, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα και να συνεχίσουμε. Αν δεν διακόπτω τη ροή της κουβέντας και της σκέψης. Και συνεχίζουμε εδώ πέρα, μέσα από το διαδικτυακό ραδιόφωνο «Η Φωνή». Δημήτρης Καζάκης μαζί μας και συνεχίζοντας την κουβέντα μας για τα τεκτενόμενα και για όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Μανώλη, είχες θέσει ένα ερώτημα εκτός αέρα στο Δημήτρη, ώρα για να το πούμε και στον αέρα. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, αυτή η μεταστροφή που παρατηρεί στον κόσμο την παρατηρούμε και εμείς. Η αίσθησή σου είναι ότι συμβαίνει επειδή έχουν καταλάβει και αισθάνονται σιγουριά για την εναλλακτική λύση του εθνικού νομίσματος ή γιατί αρχίζουν και συνειδητοποιούν ότι πάμε λοταχώς προς τον κρεμό και ο δρόμος που βαδίζουμε είναι αδιέξοδος? Νομίζω το δεύτερο είναι, το κυρίαρχο είναι το δεύτερο. Όταν ας πούμε μια κοινωνική έρευνα δείχνει ότι το 65 με 67% του κόσμου είναι πεισμένο πλέον ότι μέσα στο ευρώ δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, καμία ελπίδα, και όταν βλέπεις πάρα πολύ κόσμο να σου έρχεται και να σου λέει, ρε παιδί μου, εσύ τα λέγες ας πούμε και εγώ, δεν με πειράζει να περάσουμε και 3 χρόνια φτώχειας ας πούμε για να βγούμε, προφανώς δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει εθνικό νόμισμα και με ποιο τρόπο μπορεί ομαλά να περάσει σε μια διαδικασία πολύ γρήγορη ανάπτυξη. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να το καταλάβει αυτό το πράγμα, γιατί έχει μια σημασία.
πιστεύω ότι αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή, το μόνο που λείπει που, για να βγει ο κόσμος μπροστά, είναι να πιστεί ότι μπορεί να το κάνει εάν το ανεβάσεις λίγο το ηθικό. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Εμείς τουλάχιστον την Τρίτη Τετάρτη θα κυκλοφορήσουμε μια ακόμη πρόσκληση. Αυτή τη φορά πιστεύω ότι θα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, βέβαια, σε σχέση με το ποιος θα δώσει πράξη και πώς θα το απαντήσουν. Μια πρόσκληση που θα λέει προς όλες τις ηγεσίες και τις δυνάμεις του αντιμνημονιακού αγώνα. Είτε είναι στο κοινοβούλιο είτε όχι. Ήρθε η ώρα. Τώρα είναι η στιγμή να ενωθούμε, να διαμορφώσουμε ένα πόλο σε αντίπαλο του λεγόμενου συνταγματικού τόξου. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρώτον, να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευση μέσα στα πλαίσια αυτά. Δεύτερον, για να προχωρήσουμε πρέπει να ξεφορτωθούμε το χρέος πριν υπογράψουν τη νέα δανειακή σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ό,τι αυτό το πράγμα σημαίνει. Τρίτο, θα πρέπει να βρούμε τρόπο γρήγορης ανάκαμψης της χώρας και αυτό είναι μόνο με το εθνικό νόμισμα. Τέταρτο, δημοκρατία. Επιτέλους δηλαδή, μια στοιχειώδη. Εδώ θα καταργηθεί σε λίγο το κοινοβούλιο. Θα έχουμε μια εικονική, έτσι θα το έχουμε. Το κοινοβούλιο θα είναι ας πούμε ένα είδος μπιμπελό. Γιατί αν περάσει αυτό το πράγμα που ετοιμάζει ο Βενιζέλος με τον Αλεβιζάτο, η πρόταση δηλαδή που θα μπορεί κάποιος, ακόμη και αν παραιτηθεί ένα κόμμα, να μπορεί να συνεχίζει η Βουλή. Φανταστείτε που θα έρθουμε. Μπορεί να εκβιαστεί η αποχώρηση ενός κόμματος από τη Βουλή και η Βουλή να συνεχίζει χωρίς να τρέχει τίποτα. Και δεν εννοώ μόνο. Αυτοί βέβαια χρησιμοποιούν τη Χρυσή Αυγή και τη δίθεν εκβιασμό που άσκει. Ποιος εκβιασμός? Λοιπόν, δεν είναι δικαίωμα κάποιοι να πάρει, δεν κατάλαβα τι εκβιασμός είναι αυτός. Λοιπόν, άλλο τώρα αν εσύ σαν πολιτικό σύστημα δεν μπορείς να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση, και καλά κάνεις και δεν μπορείς να διαχειριστείς. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στον κόσμο, φοβάσαι να πας να απευθυνθείς σε αυτόν κτλ. Και οπότε, όταν θα έρθει ο άλλος, ας πούμε, κινήσει νέες και να περάσει από ένα τέτοιο κολοβό κοινοβούλιο μια διάταξη που λέει ότι εγώ και με 200 μπορώ να συνεχίσω και ας έχουν παρατηθεί 100, καταλαβαίνουμε ότι ακόμη και το κοινοβούλιο δεν είναι μια εικονική απλά πραγματικότητα όπως την ξέραμε μέχρι τώρα. Μπιμπελό είναι. Το έχουμε εκεί πέρα στο ράφι. Θα το καταλήξουν σαν την Ακρόπολη, σαν την Γνωσό, σαν αυτά. Θα πηγαίνει ο κόσμος, θα βλέπει βόλτα. Μπαίνει ένα θέμα. Εδώ έχεις ευθύνη πλέον. Και εδώ έχεις δύο επιλογές. Συγγνώμη. Ναι. Έχεις δύο επιλογές για τις ηγεσίες κυρίως του Κοινοβουλίου. Των αντιμνημονιακών κομμάτων. Γιατί τώρα τι περιμένεις από δάφτους. Και μιλάμε για τα τρία βασικά κόμματα. Μιλάμε το ΚΚΕ, τους ανεξάρτητους Έλληνες και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάμε για τη ρημάδη και το κακό συναπάντημα. Λοιπόν, λέω το εξής. Μέχρι τώρα φώναζε ο κόσμος. Και αυτό το διαπιστώσαμε ακόμη και στην παρουσίαση του βιβλίου που έγινε στην Αθήνα. Πόσο αυθόρμητα πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος δεν ήταν ο κλασικός κόσμος του ΕΠΑΜ, να το πούμε έτσι, έβαλε το ζήτημα ακόμη και στον Αλέξανδρο Μητρόπουλο. Του λέει: κάτσε ρε φίλε, εδώ τώρα τι λέμε τόσο καιρό. Σηκώτε τη γέννα, αφού έτσι είναι αλλιώς. Και εσείς το λέτε. Πατσαβούρι το Σύνταγμα, δεν έχει νόημα. Και μπήκε ο Μητρόπουλος, λέει: είναι βάσιμη αυτό το πράγμα που λέτε, βάσιμο είναι, αλλά δυστυχώς η ηγεσία δεν. Και τώρα μπαίνει θέμα. Προσέξτε τώρα. Άλλο πράγμα η πολιτική εκτίμηση, το γιατί πρέπει να μείνω ή να φύγω από το Κοινοβούλιο. Που αυτό αφορά μια πολιτική εκτίμηση. Στραβή, κουτσί, στραβή. Δεν έχει σημασία, είναι πολιτική εκτίμηση. Και άλλο να σε εκβιάζουν και να σου λέει η εξουσία ότι εγώ θα πάρω μέτρα έτσι ώστε ακόμη και αν φύγεις, που είναι το έσχατο μέσο για να προκαλέσεις πολιτική κρίση, όταν εκτιμάς ότι πλέον υπάρχει τεράστια διάσταση ανάμεσα στη λαϊκή βούληση, στη λαϊκή θέληση και στην εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο, το έσχατο μέσο, το οποίο προβλέπεται από το Σύνταγμα. Γιατί προβλέπεται? Γιατί δεν απαγορεύεται. Άρα προβλέπεται. Και να έρθει η εξουσία και να σου πει, ξέρεις τι γίνεται? Ζαμάνφου, είτε είσαι είτε δεν είσαι, δεν με ενδιαφέρει, εγώ θα συνεχίσω. Εκεί πλέον έχεις ευθύνη. Σαν δύναμη αντιπολίτευσης. Δεν αρκεί να καταγγείλεις. Το θέμα είναι όμως, Δημήτρη, αυτές είναι σκέψεις του Βενιζέλου και του Αλεβιζάτου ή είναι εντολές από κάπου αλλού? Από ό,τι μας είπε και ο κύριος Μητρόπουλος, αλλά και άλλοι βουλευτές, είναι ήδη στην προπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής. Δηλαδή, να πάρει έγκριση για να πάει στην επιτροπή και να έρθει στην Λομέλεια.
Δε που σημαίνει δηλαδή ότι θα τη φάμε στη μάπα. Τώρα μην γελιόμαστε. Πάμε σε μια κατάσταση όπου θα πάρουν καινούργια μέτρα, θα υπογραφεί καινούργιο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, θα ξεπουλήσουν περιουσία ιδιωτική και δημόσια και όλα αυτά. Αυτά δεν γίνονται. Με το να είμαστε εμείς εδώ και ελεύθερα να λέμε τη γνώμη μας. Τυπική ελευθερία. Γιατί στην πραγματικότητα ελευθερία δεν έχεις. Αν έχεις πραγματική ελευθερία ενημέρωσης, σημαίνει ότι ανοίγονται οι συχνότητες και τις χρησιμοποιείς να απευθύνεις στο λαό. Αλλά αυτό το αντάρτικο ενημέρωσης που κάνεις, θα στο κλείσουν. Θα σου κλείσουν τη δυνατότητα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το εγκληματική οργάνωση θα φορεθεί πολύ τον επόμενο καιρό. Ήδη έχουν αρχίσει τους κατοίκους της Υπουργείας που κατηγορούν εκεί. 27. Όπως επίσης, η ιστορία που έγινε με αυτή την κίνηση των εφέδρων μου έδωσε την αίσθηση ότι... Ήταν γκούφι η ιστορία, δηλαδή Mickey Mouse. Δηλαδή, ναι, είναι... όμως... Εκμάλιστη εννοείς, για να διευκρινίσουμε στον αέρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που πήγαν, όποιος ξέρει την κίνηση των εφέδρων, την ΚΕΕ δηλαδή, η κοινότητα εφέδρων ειδικών δυνάμεων, αυτά είναι μια παιδιά, μια χούφτα παιδιών, δηλαδή διαφόρες ηλικία, που υπηρέτησαν στις ειδικές δυνάμεις και κόλλησαν εκεί. Και παίζουν τους στρατιώτες ακόμη. Αλλά είναι ένα ιδιωτικό σωματείο. Έλληνες πολίτες είναι. Το αν τους αρέσει να παίζουν τα στρατιωτάκια ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ένα σωματείο πολιτών. Αυτός έχει κάθε δικαίωμα να πει και την άποψή του. Να πει και το ότι θα κατεβώ στο Σύνταγμα να το διαδηλώσω. Όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες. Δεν είναι εν ενεργεία στρατός που μπαίνει θέμα. Κατά τη γνώμη μου, κακώς μπαίνει θέμα. Αλλά... Ναι, μα αυτό είναι το θέμα. Να σε διακόψω, Μανώλη, συγγνώμη. Επειδή ακριβώς το θέμα είναι ποιος το έβαλε αυτό το θέμα, γιατί τι παρουσιάστηκε στον κόσμο. Βάλανε στον κόσμο το δίλημα ότι δες, ετοιμάζεται ένα άλλο πραξικόπημα. Από ποιον, μωρέ, από τον έφεδρο. Μα ο κόσμος δεν ξέρει, και όταν ακούει αυτό και όταν δεν ξέρει τι συμβαίνει, σου λέει μια στιγμή θα βγουν τα τάγκ στους δρόμους και αρχίζουν πάλι την τρομοκρατία εμέσως. Μου θυμίζει λιγάκι, δεν την έζησα την κατάσταση, ήμουν στρατιώτης εκείνη την εποχή. Τον Αύγουστο του 1991, όταν ετοιμαζόταν το πραγματικό πραξικόπημα στη Ρωσία την εποχή εκείνη, τη Σοβιετική Ένωση δηλαδή εκείνη την εποχή, που το έκανε ο Γέλτσιν. Mm-hmm. Αλλά πριν πάει στο Γέλτσιν, που ήταν το αληθινό πραξικόπημα με τα τάγκ, ιστορίες, τους αλλάζαν τα φώτα κτλ., έγινε το μαϊμού πραξικόπημα των 3-4, αν θυμάστε, που κλείσανε φυλακή τον Γκόρμπι. Έτσι, ώστε να δώσει το πρόσχημα, να μπουκάρει ο Γέλτσιν για να αλλάξει τα φώτα. Βεβαίως εκεί ήταν πολύ πιο άγρια τα πράγματα. Εκεί μάσαγε ο λαός, εδώ δεν μασάει. Γι' αυτό και έχουμε τραγέλα, φογκούφι. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση όμως. Mm. Ότι μεταξύ αυτών που λέγανε οι εφέδροι, και αν θυμάμαι καλά ήταν και ψηλά-ψηλά, επικαλεστήκανε το άρθρο 120-4. Ναι, ναι. Και το άρθρο 120-4 του Συντάγματος, όσοι ξέρουν. Εγώ λοιπόν. Το ακούω τελευταίο. Ναι. Σε μια προσπάθεια να διαβάσω πίσω από τις γραμμές, μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι ένας από τους στόχους όλης αυτής της ιστορίας ήταν να ενοχοποιηθεί αυτή η ρητορική. Σωστό. Και μάλιστα μου έκανε πολύ μεγάλη απορία πως το να επικαλείσαι το Σύνταγμα σε κάνει εν δυνάμει δικτάτορα, όπως επίσης μου κάνει πολύ μεγάλη απορία πως γίνεται κατά καιρούς οι εκλογές να μπορούν να φέρουν την καταστροφή της χώρας, όπως λένε τώρα. Σε ένα από τα άθρα μου είχα ξαναθυμίσει μια δήλωση του Μητσοτάκη την εποχή που γινόντουσαν μεγάλες διαδηλώσεις, πλατείες και όλα αυτά τα πράγματα. Τι είχε πει τότε στον Παπαχελά? Λέει, εδώ έχουμε στάσει. Γιατί ο λαός κατά εκατοντάδες χιλιάδες είχε βγει στις πλατείες και απαιτούσε ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία, ρε παιδιά. Δεν με εκφράζει αυτή η ιστορία, με αυτό το κοινοβούλιο, πρέπει να σταματήσει αυτή η πολιτική. Μέχρι εκεί έφτανε τότε ο λαός. Τη διαμαρτυρία του. Και τι είχε πει αυτούς, λέει, να τους διαλύσουμε, λέει. Τι πάει να πει, λέει. Έρχονται, τι είναι τα χειμερινά ανάκτορα, να τα καταλάβουνε. Λέει, αυτό είναι στάση. Σε ένα κοινοβουλευτικό καθεστώς η έννοια στάση δεν υπάρχει. Μόνο σε απολυταρχικά καθεστώτα υπάρχει έννοια στάση. Στάση υπήρχε στη Χούντα. Στη λογική δηλαδή της Χούντας. Στη λογική του μονάρχο-φασισμού, του μετεφυλιακού κράτους. Σε δύο καθεστώτα. Στη μεταξική δικτατορία. Στάση στη δημοκρατία δεν νοείται. Γιατί ο λαός έχει δικαίωμα να διαδηλώνει. Με τον τρόπο που ο ίδιος επιλέγει. Και μάλιστα όλοι οι παλιοί συνταγματολόγοι, και τους σημερινούς τους συχαίνομαι. Συγγνώμη, αλλά με εξαίρεση ορισμένος. Λοιπόν, λέγανε το εξής, ότι το τελευταίο
και το, και το και όχι και τόσο αποτελεσματικό όπλο άσκηση κυριαρχίας ενός λαού είναι οι διαδηλώσεις, είναι η ελευθερία του λόγου, είναι το δικαίωμα της συνάθρησης. Λοιπόν, αν του το αφαιρέσεις αυτό, τότε πάμε σε απολυταρχικό καθεστώς. Ανοιχτά απολυταρχικό. Και τότε μάλιστα ο Μητσοτάκης είχε ζητήσει, ο Βρικόλακας. Λοιπόν, είχε ζητήσει ακόμη και νεκρούς. Τι πάει να πει, λέει, η στάση, λέει, και ένα αυτό. Ο άνθρωπος δεν έχει άνοια, απλά έχει μείνει στην ναζιστική κατοχή που υπηρέτησε, το Ναζί, τους Ναζί, και από τότε δεν μετακινήθηκε ποτέ. Αυτά τα καθεστώτα ξέρει να υπηρετεί. Δεν ξέρει τι σημαίνει δημοκρατία. Έστω και αυτήν τη δημοκρατία, την κοινωνιολογική, γιατί για μας δημοκρατία είναι αποκτά, πρέπει να έχει βάθος, πρέπει να αφορά το λαό τον ίδιο, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ακόμη και αυτή την κοινωνιολογική δημοκρατία δεν την υπηρέτησε ποτέ. Παρά μόνο σαν ιδρυγκαδόρος, παρασκηνιολόγος, λοιπόν, που κάνει αυτή τη δουλειά. Τώρα τι έχουμε. Έχουμε ένα λαό τώρα, ο οποίος είναι πολύ πιο όριμος από τότε. Και με τη στάση του, δεν, πώς θα το πούμε, δεν επιτρέπει σε κανέναν να τον ρίξει σε παγίδα. Προσέξτε τώρα. Βγήκε ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης, λέει, το μονοπόλιο της βίας ανήκει στο κράτος. Οπότε ρε φίλε. Γιατί σε μια δημοκρατία, ακόμη και κοινοβουλευτική, το μονοπόλιο της βίας ανήκει στο λαό. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν μια κυβέρνηση αδυνατεί ή δεν θέλει να υπακούσει στη λαϊκή θέληση, τότε ο λαός, τότε λέει η επανάσταση καθίσταται αναπόδραστος. Τρικούπης. Το τι σπταίει. Θέλω να πω δηλαδή, ο μόνος που μπορεί να ασκεί βία σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι ο λαός. Και την ασκεί μόνο όταν το καθεστώς εξουσίας δεν τον υπακούει. Κάποτε. Βεβαίως, το επίσημο καθεστώς σήμερα θέλει ολοταχώς να πάμε σε φασιστική εκτροπή. Την προετοιμάζει, αν θέλετε, νομοθετικά την έχει προετοιμάσει. Απλά δεν μπορεί να τη βάλει σε εφαρμογή. Γιατί ξέρει ότι μπορεί να πυροδοτήσει μια κοινωνική έκρηξη που εγκυμονεί η κοινωνία, η οποία δεν θα μπορεί να την ελέγξει, δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Και δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει γιατί δεν ελέγχονται ούτε οι ένοπλες δυνάμεις όπως το 67, ούτε οι δυνάμεις ασφαλείας. Και στις δυνάμεις και τώρα καίγοντας και τη Χρυσή Αυγή. Δείτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει μια δυνατότητα πέρα από το γεγονός το γιατί και με ποια σκοπιμότητα γίνονται όλα αυτά τα πράγματα που τα λέμε όλοι μας δηλαδή. Πλέον και με και ο πιο χαζός δηλαδή Χρυσή Αυγή το έχει καταλάβει δηλαδή. Το πιο χαζός ουγ Χρυσή Αυγή το αντιλήφθηκε ας πούμε. Ότι τελικά ότι είναι όργανο και το χρησιμοποιούν ας πούμε αυτήν την ιστορία. Αλλά αυτό το πράγμα που πετυχαίνουν είναι να αδυνατήσουν τις σχέσεις που είχαν οικοδομήσει διά της Χρυσής Αυγής, υπόγεια δηλαδή, και με τις δυνάμεις καταστολής και με ένα κομμάτι των ενόπλων δυνάμεων, κυρίως τους νεότερους και τους πιο χαμηλόβαθμους, αξιοποιώντας ή παντώντας στην εσωτερική διαμάχη που υπάρχει, και όσοι από εμάς έχουμε υπηρετήσει στο στρατό τον έχουμε δει, ανάμεσα στον υπαξιωματικό και στον αξιωματικό. Και πατώντας εκεί προσπάθησε να αλώσει τους νεότερους υπαξιωματικούς, γιατί οι παλιότεροι έχουν εμπειρία, έχουν αντίληψη των πραγματών, δεν είναι εύκολο, και ανεξάρτητα ιδεολογίας δεν μπορεί, έχω ακούσει πάρα πολλούς ας πούμε έτσι, στρατιωτικούς, είτε είναι υπαξιωματικοί, προέρχονται από το σώμα των υπαξιωματικών είτε από το σώμα των αξιωματικών, που σου λένε εντάξει, ανεξάρτητα, ακόμη και ίδια ιδεολογία να έχω, θα με εκφράσει ο Ουγκανούκ που ανοίγει το στόμα, ας πούμε, και το μόνο που ξέρει είναι να βγαίνουν νυχτερίδες. Λοιπόν, αυτό ήταν και είναι ζήτημα ποιότητας πλέον. Και έτσι τις αδυνατίζει αυτό το πράγμα. Και αντί να πετυχεί να φτιάξει ένα καθεστώς εμφυλίου, όπως θα ήθελε πολύ καλά, φτιάχνει ένα καθεστώς για το οποίο προσφέρεται πάρα πολύ ως γελιογραφία, χρονογράφημα, ελληνοφρένεια, ας πούμε, να κάνει πολύ όμορφα σχόλια. Και αυτό είναι καλό. Γιατί δείχνει στον κόσμο, ακόμη και στον πιο φοβισμένο Έλληνα, ότι το καθεστώς δεν είναι δυνατό. Όχι μόνο δεν είναι δυνατό, αλλά καταραίει μπροστά στα μάτια του. Καταραίει μπροστά στα μάτια του. Και αυτός ακόμη δεν έχει κουνηθεί. Σκέψου να κουνηθεί.
Λοιπόν, να περάσουμε σε κάποιες ερωτήσεις, Δημήτρη, από το κοινό μας. Ο Σπύρος μας ρωτάει από το Ρέθυμνο ότι ας μας πει, λέει ο Δημήτρης, τι αντιδράσεις και ποιου βαθμού θα μπορούσαν να υπάρξουν από τους δανειστές μας αν διαγράψουμε μονομερώς το χρέος μετά από μετάβαση σε εθνικό νόμισμα, φυσικά. Ναι, εννοεί, μετά τη μετάβαση. Μετά τη μετάβαση, τι αντιδράσεις έχουμε από τους δανειστές μας. Η μόνη εφικτή αντίδραση που μπορεί να έχουν οι δανειστές απέναντι σε εμάς είναι να μας κόψουν την πίστοση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θέλουμε. Δεν θα πάμε. Έτσι ακριβώς. Είναι ο μόνος τρόπος. Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Και είναι και αυτό που στην ουσία ζητάμε. Έχουμε πει ότι θα, αυτό ναι, θα μπει εμείς, σαν ρήτρα. Τουλάχιστον εμείς που εντάξει, λίγος πολύ ξέρουμε τη λογική του με ποιον τρόπο η επιστήμη επιτάσσει να γίνεται δανεισμός ενός κράτους. Όχι μόνο απλά θέλουμε να το πετύχουμε αυτό, αλλά στο Σύνταγμα, το θα νέο, όρος, έτσι, θα δώσουμε δίνομαι. Μάχη να περάσει άθρο, ειδική διάταξη που να μην επιτρέπει σε μελλοντική κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση, της δημοκρατίας του λαού να το πούμε έτσι, να μην της επιτρέπει να δανείζεται από το εξωτερικό, ειδικά από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό, αλλά να μην δανείζεται από τις αγορές κεφαλαίου για εσωτερική ρευστότητα. Με κανέναν τρόπο, να κόψει το λαιμό της, να βρει άλλους τρόπους. Να βάλω ένα ερώτημα τώρα, έτσι λίγο να το εστιάσω. Στην αρχή που θα γίνει μετάβαση και θα έχουν μια αναταραχή. Εννοώ μια αναταραχή, θα παζαρεύεται ακόμα οι σχέσεις με τους έξω, με τους δανειστές, θα υπάρχουν οι πρώτες αντιδράσεις. Καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή σε κέρια κομμάτι του ελληνικού κράτους, παραδείγματος χάρη το μετρό. Ξέρω ότι όλες οι εγκαταστάσεις του μετρό, οι αυτοματισμοί που είναι από κάτω, είναι της Siemens. Αν λοιπόν χαλάσει κάτι και η Siemens δεν σου πουλήσει ένα ανταλλακτικό, σημαίνει ότι ένα κομμάτι της γραμμής θα βγει εκτός. Αντίστοιχα, φαντάζομαι θα υπάρχουν παραδείγματα στη ΔΕΗ, θα υπάρχουν σε κέρια σημεία. Ναι. Εκεί τώρα, με δεδομένο ότι η Siemens είναι σφιγγαγιασμένη με την γερμανική κυβέρνηση και θα μπορεί η γερμανική κυβέρνηση να ασκήσει πίεση έτσι ώστε η Siemens να σου πει ότι ξέρεις τι, δεν σου πουλάω. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτά τα περιμένουμε. Αλλά έλατε όμως τι μου έχουν πει η τεχνική του μετρό για ακριβώς αυτό το ζήτημα. Η Siemens, για να μου δώσει εμένα το κομμάτι αυτό που θέλω, πρέπει να παραγγείλω κατ' ελάχιστο 1000 όταν χρειάζομαι 10 και το πληρώνω 20 φορές πιο ακριβά από το να το δώσω παραγγελία σε εργολάβο Έλληνα που μου το φτιάχνει στην ίδια ποιότητα και που μπορεί να μου το δώσει σε όσα κομμάτια θέλω. Ναι, ισχύει αυτό. Απλά επειδή έχεις ένα εγκαταστημένο σύστημα και δουλεύει το μετρό. Αντικαταστάτε, δεν είναι θέμα. Απλά να το ξυλώσεις όλο, που σημαίνει κόστος βέβαια ενδεχομένως επειδή συμβαίνουν αυτά που λες, όντως η Siemens είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα το τι κάνει. Θα σου πάρει κάποιο χρόνο και θα σου πάρει και κάποιο κόστος. Θα βρεις από άλλες χώρες και από την Κίνα ακόμα θα βρεις, δουλεύουν, δεν είναι πρόβλημα. Απλά θα σου βάλει κάποιο. Θα έχεις τέτοια προβλήματα, θα μπορείς να έχεις και το. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι αυτό. Το σημαντικότερο για μένα πρόβλημα είναι η αποκατάσταση της ζημιάς στη βιομηχανία. Που έχουμε σχεδόν όλα τα εργοστάσια σε κατάσταση απαξίωσης. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσεις. Γιατί, πρώτον, δεν θα μπορείς εύκολα να βρεις βιομηχανική τεχνολογία ή να αντικαταστήσεις τα βιομηχανικά μέσα παραγωγής, η εργαλεία παραγωγής, τα οποία δεν είναι εύκολο. Όχι γιατί θα σου κάνουν μποϊκοτάζ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί δεν θα έχεις πόρους. Πώς θα τα αγοράσεις. Οπότε εκεί πρέπει να βρεις γρήγορα διακρατικού τύπου σχέσεις. Ώστε να μπορέσεις μέσω των διακρατικών συμφωνιών ή προγραμματικών συμφωνιών να αποκαταστήσεις τη σχέση σου. Και τώρα θα μου πεις ποιος και γιατί να σου κάνει αυτή την ιστορία. Αυτός που θέλει τα αγροτικά σου προϊόντα. Αυτός που θέλει παρουσία στη γεωστρατηγική σου περιφέρεια. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή, έχεις πράγματα να. Αυτός που θέλει το σιδηρινό κελιό σου. Αυτός που θέλει το μαγνήσιο σου. Αυτό που θέλει το βοξίτη σου ή το άλλα ορυκτά. Έχεις δηλαδή διαπραγματικά χαρτιά για την παγκόσμια αγορά και μάλιστα εξαιρετικής σημασίας. Δεν είναι δηλαδή ότι μπορούν να τα βρουν από αλλού. Δεν μπορούν να τα βρουν από αλλού. Και επίσης, συγγνώμη Σόφη, για να το κλείσω. Άλλο ένα κομμάτι που έτσι βλέπω, ας πούμε, και θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου. Ναι, έχουμε μια σημαντική αγροτική παραγωγή. Έχουμε όμως σε αυτό το τομέα μια σημαντική εξάρτηση από σπόρους υβρίδια
ναι. που κατά κύριο λόγο τα ελέγχει Μοσάντο, άρα θα μπορούσε να παίξει ρόλο, ας πούμε, εκβιαστικό, όπως επίσης και απολυπάσματα. Ναι. Το ζήτημα των λυπασμάτων λύνεται σχετικά εύκολα, διότι και η εμπειρία υπάρχει και η βιομηχανική υποδομή και η δυνατότητα να μπορεί να γρήγορα να επικατασταθεί η εισαγωγή από ντόπια λυπάσματα και μάλιστα με τις προδιαγραφές εκείνες που χρειάζονται ή που είναι πολύ πιο, αν το πούμε έτσι, συμβατές με την ελληνική γεωργία. Ιδιαίτερα αν θες να πας σε μια πιο οργανική καλλιέργεια, να μην πας δηλαδή, να μην συνεχίσεις με τη λογική των χημικών που υπήρχε παλιά. Το ζήτημα των υβριδίων αντικαθίσταται άμεσα με το κίνημα των σπόρων. Υπάρχει ήδη κίνημα σπόρων, το οποίο είναι μαζικότατο. Και, και το εντυπωσιακό είναι, εντάξει, εκεί υπάρχουν οι απατεώνες, έτσι, αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει ευαισθητοποιήσει νέους ανθρώπους. Δηλαδή παντού σε όλη την Ελλάδα βλέπω νέους ανθρώπους, οι οποίοι παρατάνε το αστικό τους επάγγελμα, το όποιο, και πάνε, ξαναγυρίζουν στο χωριό και προσπαθούν να επιβιώσουν με βιολογική γαλλιέρεια. Είχα πάει στα Τρίκαλα φέτος την Άνοιξη, ας πούμε, και εκεί υπήρχε ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων, οι οποίοι έκαναν βιολογική γαλλιέρεια ψάχνοντας στα χωριά να βρουν σπόρους ντόπιους που φυλάγανε οι γιαγιάδες, παππούδες και όλα αυτά τα πράγματα. Και έχουν βρει αρκετά. Έτσι έχει ξεκινήσει και το κίνημα Πελίτη και έχει πιάσει όλη την Ελλάδα. Έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο αυτή τη στιγμή δίκτυο σπόρων, το οποίο φανταστείτε τώρα να γίνει επιστημονικά. Δηλαδή να έρθει η επιστήμη να το στηρίξει αυτό το πράγμα. Με την γονιδιακή αποτύπωση πλέον του σπόρου και την κατοχήρωσή της το νομικό και την εξέλιξή της και την εξέλιξη που πρέπει να έχει, που δεν είναι μόνο σπόρο με σπόρο, αλλά με τη γονιδιακή αποτύπωση. Πλέον θα έχεις πλήρη αυτάρκεια, όπως άλλωστε υπήρχε αυτάρκεια πριν 3-4 δεκαετίες με τους Έλληνες αγρότες που δεν είχαν ανάγκη καθόλου ούτε υβρίδια, ούτε ιστορίες, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Τι κάνανε, κρατούσαν μέρος της παραγωγής τους και το χρησιμοποιούσαν ως σπόρο για την επόμενη παραγωγή. Αυτό λύνεται σχετικά εύκολα. Δεν έχουμε πρόβλημα σε σχέση με το σύστημα της γεωργίας και ειδικά αν βοηθήσεις τους αγρότες από την πρώτη στιγμή και τους πεις μαγκές, full παραγωγή. Full παραγωγή. Αλλά με αυτές τις προδιαγραφές που σου λέω. Όχι, πήγαινε φτιάξω στο τυμπάκι ένα θερμοκήπιο και μουρλάνε το στα χημικά. Να το κάνεις χημικό εργοστάσιο. Εκεί, όχι. Έλα εδώ, θα σου πω εγώ πώς θα το κάνεις. Εννοώ επιστήμονες, όχι εγώ προσωπικά, έτσι. Λοιπόν, το τι θέλεις, το πώς πρέπει να παράξεις. Και τότε θα φτιάξει μια παραγωγή η οποία πρώτον θα έχει υπερεπάρκεια για την Ελλάδα. Έτσι αλλιώς είμαστε πολύ κοντά στην πλήρη επάρκεια. Κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Όχι, και φοβάται, ναι, ότι την άλλη μέρα θα πεινάσει. Ναι, υπάρχει η εικόνα ότι επειδή, ρε παιδί μου, στα ράφια του σούπερ μάρκετ ή των μαγαζιών είναι όλα ξένα προϊόντα, ακόμη και αγροτικά προϊόντα είναι ξένα τα προϊόντα, νομίζω δεν υπάρχει. Εδώ πέρα έχουμε καταστραφεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει 98% επάρκεια μεσοσταθμική στα αγροτικά προϊόντα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ακόμη και λαμογές να έχουν γίνει. Δεν γίνεται κάτω από 90%, εγώ σου λέω, αυτή τη μεσοσταθμική επάρκεια. Βεβαίως έχουμε 36% εισαγωγική δίζη στα τρόφιμα. Γιατί έχουμε χοντρέμπορους αλυσίδες και πολυεθνικές που λένε στον Έλληνα αγρότη, πήγαινε κόψει το λαιμό σου, δεν με ενδιαφέρει εσένα, ούτε το ροδάκινο, ούτε την πατάτα, ούτε την ντομάτα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Τα πετάω στην άκρη και πάω και φέρνω από το εξωτερικό. Όπως επίσης να πούμε ότι ακόμα και για τα πετρέλαια, που σου λένε δεν θα έχουμε μετακινήσεις, δεν θα έχουμε στρατό, δεν ξέρει ο κόσμος για την Καβάλα Oil. Mm-hmm. Μπορείς να μας πεις γι' αυτό δύο λόγια. Στην Καβάλα Oil έχουμε μια κυριοπραξία εργαζομένων που δίνει τη μάχη της ζωής της και δεν την ξέρει κανένας. Αυτή τη μάχη της ζωής της δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν τη δουλειά τους. Αφορά τη χώρα ολόκληρη. Εκεί υπάρχει ένα κοίτασμα, το οποίο είναι πιστοποιημένο, το ξέρουν όλοι. Επιστήμονες εννοώ και εργαζόμενοι που δουλεύουν στον πρίνο, για να καταλάβουμε ποιο είναι η Καβάλα Oil. Λοιπόν, ένα κοίτασμα το οποίο μπορεί να μας εξασφαλίσει πλήρη επάρκεια καυσίμων για την επόμενη δεκαετία. Αν και η ιδεολογική που πρέπει να έχει μια νοικοδόμηση της χώρας είναι η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Θέλω να πω δηλαδή, φυσικά δεν μπορεί να γίνει σε μια μέρα ή με απαγορεύσεις, αλλά πρέπει να μπει σε μια λογική όπου η ενέργειά σου πρέπει να παράγεται με εναλλακτικούς τρόπους. Έχουμε γεωθερμία. Πότε την αξιοποιήσαμε? Η Ελλάδα βρίσκεται στο τρίτο γεωθερμικό πεδίο του πλανήτη μας. Πότε αξιοποιήθηκε η γεωθερμία? Ξέρουμε και έχουμε πιστοποιήσει, έχουν ανοίξει βάνες, δηλαδή έχουν φτιάξει στόμια για υδρογονάθρακα, ακόμη μας ακούει και από στόδες, ας πούμε, στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Και έχουν φτιάξει τις βάνες, έχουν παρατήσει από το 1980 και είναι και επικίνδυνες, για να μας κάσουν αυτά, θα φύγει το μισό πανόραμα για τον πλανήτη
Που, από πού ήρθε ο Σόρα, το K13 Σύριο με τον Ελοχήμ, ψευδοκίνητο. Κάπου εκεί. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν, αυτά είναι πιστοποιημένα, δεν είναι τα μουσάτα. Αυτά που ακούμε, ο Λεβιάθαν, νότια της Κρήτης, ξέρω εγώ, τα τεράστια αποθέματα, κολοκύθια με τη ρίγανη. Εδώ τα ξέρουμε. Και εμείς δεν γουστάρουμε, ρε παιδιά, να πουλήσουμε στο εξωτερικό. Γιατί δεν τα πουλήσουμε, να τα αξιοποιήσουμε εμείς, ώστε να μην χρειάζεται να αγοράζουμε από το εξωτερικό και να μας εκμεταλλεύονται πολυεθνικές ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα, ή να χρειαζόμαστε να είμαστε υποχείρια χρηματιστηρίων. Γιατί όλα αυτά είναι χρηματιστικά προϊόντα. Και στη βάση αυτή, όσο τα αξιοποιούμε, να έχουμε βρει αναλλακτικές. Οπότε στη δεκαετία, παράδειγμα, που το κοίτασμα αυτό με καλύπτει, θα έχω αντικαταστήσει το 80% εγώ σου λέω. Τον αναγκό μας, τον ενεργειακό. Τον αναγκό μας. Βεβαίως. Γιατί συγγνώμη, με συγχωρείτε. Πόσοι μηχανικοί εδώ στην Ελλάδα δεν έχουν βρει τρόπο να υποκαταστήσουν το ορυκτό καύσιμο στην εσωτερική καύση, στους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Εγώ ξέρω πάρα πολλά παιδιά που έχουν κάνει δουλειές πέρα από το Πολυτεχνείο του Εθνικού Μετσόβιο που έχει κάνει τα δικά του πειράματα. Δεν κατάλαβα δηλαδή, αν έρθει το κράτος και σε επιδοτήσει και σου πει μάγκα μου, έχεις, δείξτε μου. Κάναμε ένα πειράμα, δείξτε μου. Δουλεύει, ωραία, πάρ τα λεφτά και φτιάξτε το σε εφαρμογή. Αυτό μόνο από μόνο του, από μόνο του, αν αντικαταστήσει την εσωτερική καύση, το καύσιμο για τους κινητές εσωτερικής καύσης με εναλλακτικά καύσιμα, τα οποία είναι και πιο φιλικά προς το περιβάλλον κτλ., αυτόματα το 70-80% του πετρελαίου που χρειαζόμαστε να εισάγουμε και που γίνεται βενζίνη για την, ή γίνεται ντίζελ για την κίνηση, δεν το χρειάζεσαι. Οφείλεις να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να εξηγηθεί και να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό που λένε για την Ελλάδα, ότι ξέρεις τι, ναι, εντάξει, καλά είναι αυτά που λες, Καζάκη, ναι, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν παράγουμε. Και επειδή δεν παράγουμε, άμα γυρίσουμε σε κλειστή οικονομία, θα πεθάνουμε της πείνας. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι στην Ελλάδα δεν παράγουμε πια σχεδόν τίποτα. Και παλιότερα παράγαμε κάποια λίγα πράγματα. Φταίει ότι ποτέ δεν αφήσανε την Ελλάδα να παράξει. Ακριβώς. Γίνεται συστηματικά και βάσει σχεδίου. Και έχω ένα πρόσφατο παράδειγμα, φίλος γνωστός συνάδελφος, ο οποίος έχει κάνει το εξής. Έφτιαξε ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκινητάκι, μικρό, το οποίο είναι απάνω, έχει ηλιακά πάνελ, μπαταρίες και αυτά, μόνο με παλικάρι. Με αυτονομία. Ναι. Το παρουσίασε λοιπόν πρόσφατα εδώ στο Ηράκλειο και είχε ενδιαφέρον, έχει ήδη παραγγελίες από κάποια ξενοδοχεία. Παρόλο που είναι πολύ μεγάλο το κοστολόγιο αγοράς, έτσι. Γιατί ναι, μίλησε το ίδιο παρακαλώ. Το φτιάχνει μόνος του. Δεν είναι γραμμή παραγωγής. Αν φτιάξει γραμμή παραγωγής, πώς πέφτει το κόστος. Παρόλα αυτά, λογικό, ναι. Παρόλα αυτά, το παλικάρι με αυτά τα κόστη και με αυτές τις αντικσότητες κτλ. Έχει κάποιες παραγγελίες. Για να το κυκλοφορήσει αυτό μόνο στον δρόμο, πρέπει να πάρει έγκριση τρύπου. Βέβαια. Έγκριση τρύπου. Βέβαια. Πήγε λοιπόν, το ψάξε στο Υπουργείο λέει, και του, μετά από λίγο το άνθρωπο, ότι ξέρει τι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέχασε το. Βρες κάπου στην Ευρώπη, πήγαινε πάρει έγκριση τύπου έτσι, και ξαναέλα εδώ να πουλήσει. Και ξέρω και άλλο παράδειγμα με κάποιον που φτιάχνει αντίγραφα κλασικών αυτοκινήτων, ο οποίος δεν του δίνουν άδεια ούτε να τα πάει από το εργοστάσιο, ούτε να τα φορτώσει το τρένο, να τα πάει στην Ελβετία. Δεν ξέρω πού του. Δεν μας αφήνουν. Είναι συστηματικό και σχεδιασμένο. Η Ελλάδα στη δεκαετία του 60 είχε αναπτύξει έναν από τους καλύτερους διζελοκινητήρες, ειδικά για εφαρμογές στην ναυτιλία. Αυτοί οι διζελοκινητήρες που βεβαίως το εργοστάσιο καταστράφηκε στη δεκαετία του 70 στη μεταπολίτευση και ολοκληρώθηκε η καταστροφή του στη δεκαετία του 80, υπάρχουν ακόμη. Αν πας σε παλιά τραχαντήρια, αυτά που το ακούσες με το αυτό το πράγμα, είναι από τέτοιους διζελοκινητήρες οι οποίοι είναι άφθαρτοι. Κυριολεκτικά άφθαρτοι. Αυτοί παραγόντουσαν στην Ελλάδα, είχαν παραγωγή στην Ελλάδα από τον μπλοκ του κινητήρα μέχρι πλήρη σχεδιασμός. Αλλά πώς θα πουλάγε η Caterpillar που φτιάχνει τους μεγάλους διζελοκινητήρες για τα πλοία και τα. Πώς θα πουλάγε. Το σβήσανε αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι για παράδειγμα τις λεγόμενες αναρτήσεις των φορτηγών ή των λεωφορείων, αυτές τις υδροπνευματικές αναρτήσεις που με τον αέρα βασικά που είναι, τη σχεδίασε για πρώτη φορά Έλληνας μηχανικός το 1959. Πήγε στο Υπουργείο Βιομηχανίας να πάρει τύπο, έγκριση τύπου. Και βεβαίως δεν μπόρεσε να πάρει ποτέ, γιατί δεν προβλέπεται τη διαδικασία στην Ελλάδα. Λοιπόν, η οποία δεν είναι και τίποτα φοβερό.
φτιάχνεις μηχανικούς, μηχανολόγους έχεις. Δεν είναι τίποτα δηλαδή να φτιάξεις ένα σύστημα έγκρισης τύπου. Όλες οι χώρες έχουν, τουλάχιστον οι πολιτισμένες. Όχι, ξέρω στην Αφρική ότι έχουν έγκριση τύπου, έτσι. Λοιπόν, έχει μπλέξει τόσο πολύ στη γραφειοκρατία που αναγκάστηκε πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πούλησε την πατέντα του και σήμερα ξέρουμε για τις αναπτές αυτές. Τρελαίνες. Ωραία, λοιπόν, να περάσουμε σε άλλο ένα ερώτημα. Ο Αποστόλης, ο Απόστολος Αρβανιτάκης από... Πριν το πεις, μας στέλνει εδώ ο Χρήστος στη Θεσσαλονίκη, στην επανομή, λέει Δημήτρη, αυτό που είπες, όχι στο πανόραμα. Α, μπορεί, ναι. Εντάξει, okay. Συγγνώμη. Λοιπόν, ο Απόστολος Αρβανιτάκης από Θεσσαλονίκη, συναγωνιστής και φίλος, λέει ζητήστε από τον Δημήτρη να εξηγήσει γιατί το αίτημα της δημοκρατίας χωρίς διαγραφή του χρέους και εθνικό νόμισμα δεν είναι παρά ένα σύνθημα κενού περιεχομένου. Και τι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας, της πραγματικής δημοκρατίας, είναι ότι είναι ο λαός νοικοκύριος στον τόπο του. Να το κάνω πρακτικό, να το συζητήσουμε. Όταν εσύ είσαι εργαζόμενος, χρειάζεται να κάνεις τρεις δουλειές την ημέρα για να μπορείς να τα βγάλεις πέρα και αν τα βγάζεις πέρα. Και αν είσαι εργαζόμενος, γιατί ένας στους δύο σήμερα είναι άνεργος. Έχουμε την εξής φανταστική κατάσταση, όπου ένας είναι εργαζόμενος χωρίς να πληρώνεται και ο άλλος είναι άνεργος που πάλι δεν πληρώνεται. Οπότε είμαστε εκπληκτική κατάσταση. Τέλος πάντων, όταν είσαι σε τέτοια κατάσταση, έχεις στο μυαλό τη διάθεση και τον τρόπο και την πληροφόρηση που χρειάζεσαι για να συμμετέχεις ενεργά, ακόμη και να σου δώσουν το δικαίωμα, να συμμετέχεις ενεργά στη διαμόρφωση των αποφάσεων που σε αφορούν, είτε στη γειτονιά σου, είτε στην πόλη σου, είτε στο κράτος σου. Όχι. Όχι, βέβαια. Όχι. Για να μπορέσεις να το έχεις, να είναι πραγματικό και ουσιαστικό το τυπικό δικαίωμα, ακόμη και να το δώσουμε σε ένα λαό. Το δικαίωμα, παράδειγμα, η ιστορία με την Ελβετία. Η Ελβετία, σε ορισμένα καντόνια, σε επίπεδο του καντονίου τουλάχιστον, έχουν αυτή τη δυνατότητα. Είτε μέσω δημοψηφισμάτων, είτε. Πόσοι συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές? Από 3 έως 10% του πληθυσμού. Γιατί αφενός το εκπαιδευτικό σύστημα προωθεί την αδιαφορία. Και δεύτερον, η λογική είναι, είσαι ευτυχισμένος όταν δουλεύεις για το αφεντικό σου. Δεν είσαι ευτυχισμένος όταν αποφασίζεις εσύ για τον εαυτό σου. Δηλαδή όλη η κοινωνία είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να σε πείθει ότι άσε κάποιους άλλους να βγάλουν την ιστορία, έστω και αν έχεις το τυπικό δικαίωμα να συμμετέχεις ουσιαστικά στην... Οπότε τι γίνεται? Δωρονάδωρο. Λοιπόν, αν έχουμε μια χώρα η οποία πρέπει να δουλεύει όλος ο πληθυσμός με όρους δουλοπαρικίας του χρέους, να ξεπληρώνει τους δανειστές και ταυτόχρονα να μην μπορεί να έχει ένα εισόδημα να βάζει και κάτι στην άκρη, γιατί αυτό υποδηλώνει την αγοραστική δύναμη που έχει ο λαός και το εισόδημα το οποίο εισπράττεις, τι σημαίνει να βάζω κάτι στην άκρη? Δηλαδή το εισόδημά μου δεν το παίρνω μόνο για να καλύψω τις βασικές μου καταναλωτικές δαπάνες. Μένει και κάτι στην άκρη. Δεν σημαίνει ότι δημιουργώ κομπόδεμα. Όχι. Έχω δυνατότητα να κάνω ένα ταξίδι, ρε αδερφέ. Να κάνω διακοπές όπως τις θέλω. Να πάρω ένα διαρκές αγαθό το οποίο μου κάνει καλύτερα τη ζωή μου. Με διευκολύνει. Μπορώ να φτιάξω ένα ωραίο στούντιο στο δικό μου σπίτι. Σαν και αυτό, ας πούμε, που είναι καταπληκτικό. Γιατί να μην το έχω? Και ταυτόχρονα διαμέσω του ίντερνετ που θα πρέπει να είναι δωρεάν. Και όχι αυτή τη ληστοσημωρία που στο χρεώνουν σαν τρελή. Να μπορώ να εκπέμψω και να γίνω. Γιατί να μην υπάρχουν αυτά? Γιατί δεν θα δώσουν έτσι την ελευθερία στο λαό? Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι η έννοια της δημοκρατίας που βασίζεται στην οικονομία. Δηλαδή, αν δεν έχεις, για παράδειγμα, την Deutsche Telekom να σε εκμεταλλεύεται στις τηλεπικοινωνίες αυτό το πράγμα και δώσεις τη δυνατότητα μέσα από μια κρατική εταιρεία επικοινωνιών άλλου κράτους, βεβαίως ενός διαφορετικού δημοκρατικού, πραγματικά δημοκρατικού κράτους, όχι μόνο να έχεις την ελευθερία πρόσβαση στο ίντερνετ που δεν στοιχίζει, αλλά και ταυτόχρονα με ανοιχτό λογισμικό, να έχεις, με ελεύθερο δηλαδή λογισμικό, να έχεις δυνατότητα επικοινωνίας, ελεύθερης επικοινωνίας πραγματικά, που βαθαίνει τη δημοκρατία, την αντίληψη και όλα αυτά τα πράγματα. Πώς αυτά θα γίνουν χωρίς εθνικό νόμισμα, άρα δυνατότητα να μπορείς να αναπτύξεις εσύ τη χώρα σου με τον τρόπο που πραγματικά γίνεται και με τους δανειστές πάνω το κεφάλι να σου λένε φίλε, ακούμπατα. Να σου πω εγώ μια λύση. Έχουμε ένα δικό μας καλό παιδί που αποκάλυψε την Απολλώνια τεχνολογία και έχει λεφτά. Και είναι και ένα ερώτημα από τον Δημήτρη. Λέει, αν και το έχει κάνει στο παρελθόν ο Δημήτρης ο Καζάκης, θα ήθελα, λέει, ένα σχόλιο του για τον Σόρα και την ομάδα του. Δυστυχώς, λέει, υπάρχει κόσμος που τον βλέπει σαν σωτήρα. Κάτι που αντιμετωπίσαμε και εμείς τρεις μέρες τώρα εδώ στην Κρήτη.
κάνοντας αυτή την περιοχή. Ειλικρινά έχω χάσει την εκτίμηση που είχα για τους κριτικούς. Γιατί έλα, ρε, παιδιά, μην μας βάζεις όλους τέτοιο τσουλάκι. Όχι, παιδιά, εντάξει, αλλά θεωρούσα, καταρχήν αυτό το πράγμα που γίνεται στην Κρήτη δεν γίνεται πουθενά άλλο στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να είναι οι πιο χαζοί άνθρωποι της Ελλάδας οι κριτικοί? Δεν λέω για όλους, μιλάω για... Είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε? Καταρχήν, ο κύριος Σόρος αυτή τη στιγμή δεν πατάει επί γηίνου εδάφους. Είναι on orbit. Σε τροχιά, ε. Σε τροχιά. Με τους Αμερικανούς. Γιατί όπως λέει ο κύριος Λαμπράκης, μέγιστος ιατρός, ναι, των εξωγηίνων, λοιπόν, ήταν, λέει, στην τροχιά και έδειχνε στους Αμερικανούς ποια είναι η Απολώνια τεχνολογία. Και με αυτόν τον τρόπο τον πληρώσαν οι γιατροί που τον είχαν στο δωμοκαίτιο. Λοιπόν, το 1 τρισεκατομμύριο. Ο άνθρωπος δεν ξέρει ανάγνωση και γραφή. Δεν ξέρει. Και ξέρει να διαβάσει Απολώνια τεχνολογία. Πριν πολύ καιρό, δεν ξέρω, σε διέκοψα... Όχι, απλά να πω, το φαντάζεσαι. Ένας ξενοδόχος εδώ, καλή ώρα, έξυπνος άνθρωπος, κόβει το μάτι, όπως είναι όλοι οι άνθρωποι που με τη δουλειά τους ξέρουν να προοδεύουν, έτσι. Λοιπόν, με το που τον έκοψε, σου λέει, κάτσε ρε φίλε, να. Τι τούτος, που τα βρήκε τα 600 εκατομμύρια και εγώ δουλεύω μια ζωή ολόκληρη, έχω φάει τα λυσακά μου και όχι 600 εκατομμύρια, δεν έχω 600 ευρώ στην άκρη, δηλαδή μια στιγμή, τι γίνεται εδώ, ας πούμε. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτοί που έχουν τέτοια οικονομική επιφάνεια δεν είναι λιγότεροι από 200 στον πλανήτη. 200! Για την ακρίβεια είναι 160 τόσοι. Έτσι. Εγώ λέω 200. Ξέρουμε επακριβώς τι νούμερο παπούτσι φοράνε και τι νούμερο σόβρακο φοράνε και αν έχουν ζωγραφιά στον τουίτι. Τουίτι στο σόβρακο. Λοιπόν, γιατί όλοι αυτοί παρακολουθούνται από το τομέα το τραπεζικό που λέγεται private banking, μέσω του οποίου κάνουν και τις δουλειές τους άλλωστε, έτσι. Λοιπόν, αυτοί έχουν ειδικές λίστες που καταγράφονται και τυχαίνει και λόγω επαγγέλματος να έχω εγώ πρόσβαση σε αυτές τις λίστες, όπως έχουν και άλλοι πολλοί, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο που μπορεί να το βρει δύσκολα ο κόσμος. Λοιπόν, όταν, να σας πω, αν είχε την επιφάνεια του Σόρος ως χώρας, ο Σόρος τέτοια επιφάνεια έχει, 700 δισεκατομμύρια, έτσι. Ο Σόρας του ρίχνει. Του ρίχνει. Διότι λέει, ναι, βέβαια. Του ρίχνει γιατί λέει ότι έχει πάνω από ένα τρισεκατομμύριο. Απλά μας διαθέτει τα 600, ρε παιδί μου. Γιατί τα 400 που του μένουν, εντάξει, είναι ικανά για να ζήσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο Σόρας λοιπόν έρχεται 2 με 3 ή και 4 φορές στην Ελλάδα. Όχι ο Σόρας, ο Σόρος. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Συναντιέται με πρωθυπουργούς, υπουργούς. Μεγάλο επιχειρηματίες, στελέχη. Θα μαθαίνει κανένας? Έτσι, κανένας. Όχι. Ούτε πηγαίνει πάνω κάτω με μία. Το ιδιωτικό του αεροπλάνο σε μια ειδική μεριά του Βενιζέλος. Έτσι. Ενίοτε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Κατεβαίνει με τους με κάτι τραπεζίτες και φυσικά με τη φρουρά του γύρω. Πηγαίνει με τα αυτοκίνητα incognito εκεί που είναι και μετά σηκώνει και φεύγει. Δεν παίρνει κανένας χαμπάρι. Δεν έρχεται να μείνει στην Αμουδάρα σε ένα ξενοδοχείο που κι εγώ μένω εκεί προς Θεού, δεν είναι το πρόβλημα στο ξενοδοχείο, αλλά ρε παιδιά, με συγχωρείτε, αν είχα 600 δισεκατομμύρια θα κλεινά έναν όροφο ολόκληρο, πρίβε, θα ερχόντουσαν να με προσκυνάνε. Ξενοδοχείο καλή θα έκλεισε, τι όροφο, ξενοδοχείο. Να σου κάνω εγώ μόνο μία ερώτηση, Δημήτρη. Επειδή είναι απορία, με ποιο σκεπτικό, με ποια δικαιολογία λέει λοιπόν ο κύριος Σόρας ότι του έδωσε την επιταγή ο άλλος που τον γυνηγάνε που είναι στις Μπαχάμες? Η Γουονζή. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας παλαβός δικηγόρος, ο οποίος είναι μεγάλο απατεώνας, ο οποίος θεώρησε ότι μπορεί να ξεγελάσει το δικηγορικό σύλλογο Bar Association της Ουάσιγκτον που ήταν μέλος και τον διέγραψαν. Και φυσικά το Αμερικανικό Δημόσιο. Τι έγινε? Άκου απάτη που σκέφτηκε. Έκανε trademark το όνομά του. Δηλαδή, εμπορικό σήμα κατά τεθέν. Σήμα κατά τεθέν, ναι. Έτσι. Και κάθε φορά που το Αμερικανικό Δημόσιο του έστελνε στο όνομά του κάτι, το IRS, όλα αυτά τα παρεδόσεις, ας πούμε, που έχει με το Δημόσιο, τους έκανε αγωγή και ζητούσε αποζημίωση για παράνομη χρήση του trademark, δηλαδή του ονόματός του. Το αποτέλεσμα ήταν να ζητάει από το Αμερικανικό Δημόσιο περίπου 1 τρισεκατομμύριο. Ό,τι θέλει ζητάει. Δεν έχει πρόβλημα.
Φυσικά είδα από είδε το Αμερικανικό Δημόσιο, τον έστειλε στο διάλογο, το διέγραψαν από τον Bar Association και τώρα είσαι στις Μπαχάμες και φοβάται μην τον εκδώσουν και έχουν, το πιάσουν. Βεβαίως δεν είναι κανένα σοβαρός απατεώνας με την έννοια ότι κινδυνεύουν οι Αμερικανοί, γιατί ξέρουν και άλλους τρόπους να ξεφορτώνονται τα παράσιτα. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται. Κάπου εκεί βρέθηκε με το Σόρα ή κάποιος τον έφερε σε επαφή με το Σόρα και τώρα μας επιδεικνύει τη διεθνή συναλλαγματική αυτού του απατεώνα, η οποία λέει ότι του παραχωρεί τα 600 δισεκατομμύρια. Με ποια δικαιολογία? Του άρεσε, ήταν όμορφος, ας πούμε? Όχι, για να σωθεί η Ελλάδα. Α, ναι, είναι τόσο οφειλέσπλεχνος. Βέβαια. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα υπάρχουν πολλές δικαιολογίες. Κατά καιρούς, ανάλογα με τον πότε τον πιάνεις και ποιο είναι το ακροατήριο, σου λέει διάφορα. Η Απολώνια τεχνολογία με το ούφο που προσγειώθηκε στο κεφάλι του. οι μετοχές της Τράπεζας Ανατολής που ο καθένας μπορεί να βρει στο eBay. Στο Google, μπείτε στο eBay, βάλτε τράπεζα της Ανατολής και θα δείτε πόσο εύκολα θα βρείτε μετοχές για 0,30 τη μετοχή. Έτσι. Όχι δολάρια. 0,30 cents. Τέτοια πράγματα δηλαδή που θα εισπάτει 1 τρισεκατομμύριο τη μετοχή και κάνετε τις ανοησίες. Λοιπόν, μετά μας ήρθε τώρα το καινούργιο που άκουσα και κουφάθηκα τελείως, το καταπίστευμα. Λέει, όλα τα κράτη μυστικά. Το μάθει κανένας. Λοιπόν, μόνο ο Σόρας το ξέρει και η παλαβή που είναι γύρω του. Λοιπόν, έχουν φτιάξει ένα καταπίστευμα στον ΟΗΕ, το οποίο, κοιτάξτε, δεν καταγράφεται πουθενά, σε καμιά τράπεζα του κόσμου, σε κανένα αποθετήριο του κόσμου. Όχι, είναι μάλλον σε αποθετήριο του Σύριου. Το φυλάνε η Ελοχήμ. Λοιπόν, γιατί ξέρετε, η Ελοχήμ είναι η φίλη. Ενώ είναι φίλη, είναι η εχθρή. Ναι. Ή όπως έμαθα τώρα τελευταία, τα ερπετοειδή. Ναι. Λοιπόν. Λιακόπουλος. Ναι, ναι, λοιπόν. Κολλητάρια θα είναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό του γράφει τα σενάρια. Δεν είναι δηλαδή. Αυτό το καταπίστευμα, λοιπόν, αντιστοιχεί από το καταπίστευμα ξαφνικά στην Ελλάδα που είναι σε χρυσό. Ναι, σε χρυσό. Είχαμε πάντα εμείς από θέματα χρυσού. Και αυτό είναι μια ερώτηση από τον Πάνο, από την Κόρεθο. Θα ήθελα να μας πει ο Καζάκης αν η Ελλάδα έχει απόθεμα χρυσού και πόσο. Ναι, θα τα πούμε. Πριν φύγουμε από το θέμα, έχω ένα σχόλιο για αυτό που μιλάμε τώρα, τον κύριο Σάρος. Τον κύριο, μου αρέσει που είσαι. Ναι. Το Σόρος ή το Σόρα. Το Σόρα. Απλά, ναι, τέλειωσε αυτό που είχες να πεις. Εντάξει, δίδυμα δεν είναι, και ποιο είναι μεγάλο παράγοντες της παγκόσμιας οικονομίας. Πριν πολύ πολύ καιρό, όταν είχε πρωτοσκάσει μύτη και άρχιζε και έπαιζε στα μπλοκ και τα λοιπά και εμφανιζόταν η Σωτηρία, συζητάγαμε με τον Μάνο του Βασιλείου Γεώργη από τη Ρόδο. Και μου λέει, μα συγγνώμη, έχω εγώ 600 δισεκατομμύρια και θέλω να παίξω ρόλο στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας. Δεν αγοράζω, δώσω 100 εκατομμύρια, αγοράζω τον Αντένα και το Μέγκα να με βγάλουν πρωθυπουργό σε τρεις μήνες. Αυτή την πρόταση του είχα κάνει εγώ όταν το πρωτό είχα δει στο σπίτι του κ. Ανταφυλόπουλου. Δεν θέλουμε 600, δώσ' μας 2 δις. Σου καθαρίζω εγώ την κυβέρνηση μέσα μια νύχτα. Μου λέει, πώς. Αγοράζω τον Αντένα, το Μέγκα και το Σκά. Και τελειώναμε, καθαρίσαμε. Πρωθυπουργό, καθαρίσαμε. Μήνες, ναι, και τα υπόλοιπα τα κρατάς. Και δεν τα χάνεις και τα χαίρεσαι. Του κουνούσα το κεφάλι, τι βλέπει το ζώο. Λοιπόν, το ποιο είναι το θέμα τώρα. Ότι μας λέει το καταπίστευμα. Έχει δώσει η χώρα, λέει, χρυσό. Ξέρετε, από τα τεράστια αποθέματα που έχει. Είχε πάντα. Η Ελλάδα, ξέρετε, είναι πάνω σε ένα βουνό από χρυσάφι. Σαν του Ίνκας. Το Ελτοράντο. Λοιπόν, και είχαμε δώσει το χρυσό και τώρα λέει το χρυσό είναι 300-600 δισεκατομμύρια, το οποίο δεν το παίρνει, λέει, η Ελλάδα, δεν γουστάρει, έτσι, για να ξεχρεώσει και να αναπτυχθεί. Και τον πιστεύουν οι αφελείς, για να μην πω ηλίθιοι άνθρωποι, και δεν σκέφτονται λιγάκι ότι έχουμε τα μεγαλύτερα λαμόγια του πλανήτη που διοικούν αυτή την Ελλάδα. Λέτε, ρε αδέρφια, οι κυβερνώντες που κλέβουν τη σύνταξη της γριούλας, να είχαν καταπίστευμα 500 δισεκατομμύρια και δεν το τρώγανε ήδη, δεν το είχαν φάει. Σκόνη θα το είχαν κάνει. Αλλά το καταπίστευμα αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο ο Λαμπράκης, ο Σόρας και η Ελοχή με τους Νεφελίμ το ξέρουν. Μόνο αυτοί. Γιατί κανένας άλλος στον πλανήτη, κανένας επαγγελματίας, ο ίδιος ο ΙΕ, δεν το γνωρίζει. Δεν το γνωρίζει. Λοιπόν. Και για να τελειώσουμε, το επίσημο απόθεμα χρυσού της Ελλάδας είναι περίπου στα 5 δισεκατομμύρια, ίσως και κάτι λιγότερο. Αυτό είναι το απόθεμα, είναι περίπου 132-135 μετρική τόνη
έχει πέσει στο 60%. Τώρα τι έχει γίνει ακριβώς θα το μάθουμε όταν πάρουμε την Τράπεζα της Ελλάδας. Αυτό είναι μέσα στη χώρα αυτό ή μας το φυλάνε? Από όσο έχει πει ο κ. Προβόπουλος, έχει δώσει το κάτι τίσιο στους Αμερικανούς για ιστορικούς λόγους, έχει δώσει το άλλο μισό στους Εγγλέζους πάλι για ιστορικούς λόγους. Και το υπόλοιπο λέει το κρατάει η Τράπεζα της Ελλάδας, που εγώ πιστεύω μάλλον ότι είναι πιο αληθινό αυτό που είχε πει ο Γκαργκάνας, ο προηγούμενος του Προβόπουλου, ότι το έχει δώσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά τέλος θα το μάθουμε εκεί. Οπότε... Κάποιος όμως μου είχε σφυρίξει το εξής, ότι λέει, γιατί λέω, εγώ κάνω τα σενάρια μου ή τις υποθέσεις μου εργασίας για τη δεύτερη μέρα, αφού τους έχουμε ξεμπερδέψει τι κάνουμε τη δεύτερη μέρα, με δεδομένο δεν έχουμε καθόλου χρυσό. Μηδενικός χρυσός. Γιατί και να το ζητήσει από τις ΗΠΑ ή από την Αγγλία, το πιθανότερο είναι να το δώσουν την δεύτερη. Όσο έχει ο Σόρα στα 600 δισεκατομμύρια, άλλο τόσο θα μας δώσουν εμάς το χρυσό. Λοιπόν, οπότε βασίζω πάντα τις εκτιμήσεις ή τις υποθέσεις εργασίας χωρίς το χρυσό. Χωρίς να υπάρχει χρυσός. Κάποιος όμως από τα στελέχη της Τράπεζας Ελλάδος μου σφύριξε το εξής. Μου λέει, δεν μου λες, μου λέει, το ξέρεις ότι έχουν τους καλύτερους αποθηκευτικούς χώρους σε χρηματοκιβώτια η Τράπεζα της Ελλάδος στην ευρύτερη Βαλκανική? Λέω, το φαντάζομαι. Λέω, αλλά γιατί το λες? Αυτό δεν σε προβληματίζει? Λέω, τι πρόβλημα, τι ακριβώς εννοείς? Και κινείται πάρα πολύ χρυσός στη Βαλκανική. Κυρίως το οργανωμένο έγκλημα, ιστορίες, τα λοιπά. Όποιος πάει στη Γευγέλη, ξέρει ο Αποστόλης επάνω, στη Γευγελή, που είναι ένα καζίνο. Εκεί συνέχεια Έλληνες πηγαίνουν και παίζουν με μικρές πλακέτες χρυσού. Εάν είχαμε στήσει εκεί ένα καραούλι, το τι χρυσό θα μαζεύαμε? Γιατί όλοι αυτοί είναι επαγγελματίες μαφιόζοι της πολιτικής επιχειρηματίας, δεν είναι σημασία του, έτσι. Αν είχαμε στήσει καραούλι, φανταστείτε χρυσό που θα είχαμε μαζέψει. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει χρυσός. Ποιος είναι καλύτερος να το φυλάξει χωρίς να το πειράξει κανένας? Και λέτε να του προδίναν του Προβόπουλου, ξέρεις, η μαφία, έρχεται η μαφία, λέει, κάνω μερισμένες μετακινήσεις κάποιων εκατοντάδων μετρικών τόνων χρυσού από την περιοχή. Μήπως θέλεις το κατητή σου να μου το φυλάξεις, ρε αδερφέ? Και ο Προβόπουλος θα πει, όχι ρε παιδιά, εγώ είμαι περάνω. Προς Θεού, εγώ με τη μαφία, προς Θεού, τι με περάσατε? Και μου λέει, θα εκπλαγείς όταν ο λαός μπει στην τράπεζα, την πάρει στα χέρια του και ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Θα εκπλαγείς. Ναι, φαντάζομαι και οι θηρίδες θα έχουν πολύ πράγμα. Βεβαίως, αλλά με τις θηρίδες, εντάξει, θα τις σεβαστούμε. Θα τις σεβαστούμε μέχρι να τους ξανακάσουμε τους ίδιους να τις ανοίξουν. Αυτός τουλάχιστον που ξέρουμε. Γιατί κοιτάξτε, όταν πάρουμε τις τράπεζες στα χέρια, αμέσως θα μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 Έλληνες, οι οποίοι έχουν μεταφέρει στο εξωτερικό πάνω από ένα ΑΕΠ της Ελλάδας, πάνω από 300 δισεκατομμύρια. Και μόλις τους μάθουμε, θα τους πούμε ένας-ένας. Για Γκέλμπουρντα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και αναδρομική φορολόγηση. Οπότε θα ανοίξουν εθηρίδες, θα ανοίξουν ιστορίες, θα τους κάνουμε κάτι, θα διαλύσουμε offshore εταιρείες και όλα αυτά τα πράγματα και θα τους φορολογήσουμε βάσει τα περιουσιακά στοιχεία που ήδη διαθέτουν. Λοιπόν. Πώς πήρα το ρεύμα, Σοφία? Ναι, να πούμε πρώτα απ' όλα η Αλεξάνδρα, γιατί δεν είναι σωστό. Η Αλεξάνδρα λέει, μας έγραψε κλωστική κάναβη, λέει, να παράξει η Ελλάδα με τα 25.000 παράγωγα. Όχι μόνο θα καλύψουμε τις ανάγκες της Ελλάδας, αλλά θα εξάγουμε κιόλας. Σωστό. Και πόσους, λέει, τόνους χαρτί εισάγει η Ελλάδα το χρόνο, ρωτάει η ίδια. Καλά, είναι τεράστιο το ποσό, δεν το συζητάμε. Και τρομακτικό το συνάλλαγμα που φεύγει στο εξωτερικό λόγο αυτού του. Και στο κάτω αφήσε παιδί μου, αντί να έχουμε τεράστιες φοιτίες μπάφου, μπορούμε να έχουμε, δηλαδή, κλωστική κάνα, και εδώ που τα λέμε, δεν είναι ότι δεν το ξέρουμε, δηλαδή μόνο από τις αεροφωτογραφίες, το Google Earth δηλαδή, να δει κανείς, τους διαπιστώνει δηλαδή. Δεν είναι κάτι της, αλλά για να καταλάβουμε κιόλας το πώς παίζει το κύκλωμα δηλαδή όλη αυτή η ιστορία. Ο Σπύρος από το Ρέθυμνο ξαναχτυπάει και λέει, να συμφωνήσω ως επαμύτης κι εγώ ότι για πραγμάτωση της δημοκρατίας αναγκαία συνθήκη είναι να γίνουν αυτά που προτάσει το ΕΠΑΜ. Είναι όμως και ικανή συνθήκη? Όχι, ικανή είναι να κινηθεί ο λαός. Ικανή είναι πάντα ο λαός. Δεν αρκεί κανένα ΕΠΑΜ, όσο δυνατό και να είναι, όσο και δεμένο με το λαό να είναι, για να μπορέσει
να φέρει την τελική λύση. Την τελική λύση τη δίνει πάντα ο λαός. Και οφείλουμε να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Δεν θα επαναλάβουμε τις τραγωδίες του παρελθόντος, που κάποιες ηγεσίες, θεωρώντας ότι έχουν όλες τις καλές προθέσεις να προχωρήσουν μπροστά, υπερέβησαν εαυτόν και αλλήλους, δηλαδή και το λαό που εκφράζανε, με αποτέλεσμα να γεννήσουν τέρατα, παρά και ενάντια στις προθέσεις της ίδιας που έχεις. Υπήρχε μια πολύ παλιά ρίση, την οποία εμένα όποτε τη διάβασα και μελετώντας την ιστορία των μεγάλων κινημάτων, μου έχει καρφωθεί στο μυαλό και δεν θέλει να μου φύγει. Η μεγαλύτερη δυστυχία για έναν επαναστάτη είναι να βρεθεί στην εξουσία και να κάνει ακριβώς τα ανάποδα από αυτά που πάλευε ή έχινε το αίμα του. Και αυτό πότε γίνεται? Όταν ο επαναστάτης ξεκόβεται από το λαό. Έτσι, όταν ο λαός, όταν δεν εμπιστεύεται το λαό να συνεχίσει μπροστά, έστω και αν δεν, ο λαός ακόμη δεν είναι έτοιμος για το σύνολο των προτάσεων του. Μα να, αυτό το βλέπουμε συζήτηση... από συνδικαλιστές, Δημήτρη. Από το λέμε τώρα. Όχι, θέλω να σου πω. Που ξεκινήσαν υποτίθεται επαναστάσει με τον λαό και έτσι. Και, ναι, θέλω να σου πω δηλαδή ότι ας πούμε βλέπεις και φτάσανε να καταλήξουν από πρόεδρο του εργατικού κέντρου πάνω σε αυτό. Εκεί όμως έχει να κάνει με το σύστημα διαφοράς που υπάρχει κυρίαρχο. Στον πολιτική και στο. Αλλά εδώ λέμε το άλλο. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα που συζητάγαμε και στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Τέθηκε. Φανταστείτε λοιπόν να έχει γίνει, να πάμε σε συντακτική εθνοσυνέλευση, η τέταρτη εθνοσυνέλευση, ο Μανώλης μου το ναι. Έχει πολύ δίκιο σε αυτό, γιατί περνάει, το είδα ότι περνάει τελικά. Καταλαβαίνει, ζούμε την τέταρτη, α, έχουμε κάνει άλλες τρεις δηλαδή. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε συντακτική εθνοσυνέλευση. Και ενώ εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία αναφορά στο Σύνταγμα στη θρησκεία, γιατί η θρησκεία είναι ιδιωτική υπόθεση, άρα είσαι ελεύθερος να πιστεύεις ό,τι θέλεις και να το κάνεις με το δικό σου τρόπο όπως το θέλεις, ο ελληνικός λαός πει, όπα, εγώ είμαι θρησκευόμενος και η δική μου θρησκεία κατά 90%, έτσι. Λοιπόν, είναι η χριστιανική ορθόδοξη, λοιπόν, και θέλω να καταγράφεται αυτό στο Σύνταγμα. Θα το πεις. Βέβαια. Μπορεί να διαφωνεί. Τι θα του πεις? Αν του πεις όχι, τότε μετατρέπεσαι σε τύρανο. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, λέγοντας μια πολύ ωραία διαπίστωση από τον Μάκη, ότι λέει, παιδιά, μπορεί να παρεξηγηθώ, αλλά θα το πω. Το 40 ο λαός είχε τον Άρη. Τώρα έχουμε τον Καζάκη. Δώστε βάση και δεν θα χάσετε διάλειμμα. Και πάλι εδώ, φίλες και φίλοι, μέσα από το E-Phone, το διαδικτυακό ραδιόφωνο το οποίο στεγάζεται στα γραφεία του ΕΠΑΜ Ηρακλείου. Να πούμε καλησπέρες και στα υπόλοιπα παιδιά που έχουν μπει τώρα μέσα στο chat. Να ενημερώσω βέβαια όσους μας ακούν και όσες μας ακούν ότι μπορείτε να δώσετε και οι ίδιοι τις ερωτήσεις σας στον Δημήτρη Καζάκη πέρα από το chat και μέσα από το Skype. Αν δείτε πάνω από το κουτάκι που μπορείτε να γράψετε, υπάρχει ένα ωραίο μπλε κουμπάκι που λέει καλέστε μας στο Skype. Πατάτε στο call και βγαίνετε στον αέρα. Απλώς πρέπει να έχουν, να πούμε, πρέπει να έχουν και λογαριασμό στο Skype, έτσι. Εννοείται. Ναι, πώς θα βγεις στο Skype, αν δεν έχεις λογαριασμό. Αυτό είναι δεδομένο. Επομένως, λοιπόν, μη φοβάστε. Δεν έχει να φοβηθείτε τίποτα. Δεν δαγκώνουμε. Ίσα-ίσα, απαντήσεις δίνουμε. Προς το παρόν. Προς το παρόν, λες να υπάρξει περίπτωση να δαγκώσουμε. Μπορεί να λησάξουμε, δεν είναι. Έλα να σου πω, έχουμε πολύ καλό σύστημα υγείας και ο Άδωνης θα μας φροντίσει. Ναι, αφού πεθάνουμε. Έχετε κάτι. Κάτι τελετές, κάτι γραφεία τελετών. Θαυμάσια. Το επάγγελμα του μέλλοντος. Του παρόντος. Του παρόντος, λες Δημήτρη. Μέλλοντος δεν νομίζω. Γιατί στο μέλλον οι Έλληνες θα είναι οι μακροβιονότεροι της Ευρώπης, όπως και όλα ήταν πριν την κρίση. Γιατί θα έχουν πάρει την υπόθεση στα χέρια τους. Θα λήξει σύντομα η ιστορία αυτή, παιδιά. Πολύ σύντομα. Για να το λες αυτό. Κάτι ξέρω. Κάτι θα ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε άλλη μια ερώτηση από το κοινό μας. Ο Κώστας ρωτάει, παιδιά, ρωτήστε τον κύριο Καζάκη, σε τι στάδιο βρίσκεται το ΕΠΑΜ Alert και ποιες ασπίδες προστασίας υψώνει το ΕΠΑΜ για τους υποδιωγμό Έλληνες που γίνονται όλο και περισσότεροι από την ληστοσημωρία. Λοιπόν, καταρχήν, όλοι οι πυρήνες σχεδόν και οι οργανώσεις του ΕΠΑΜ έχουν προσταθεί στη δημιουργία τέτοιων ομάδων μαζί με άλλους πολίτες ή κινήματα βάσης, όπως τα λέμε συνήθως, αλλά και από άλλες πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να συνδράμουν σε αυτή την ιστορία. Ωστόσο, η δική μας προσπάθεια τώρα πέφτει στην επίθεση. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πλέον οι χαραμάδες ή οι δυνατότητες άμυνας απέναντι σε αυτή την πολιτική
έχουν περιοριστεί δραστικά. Και ακόμη και εκείνες οι χαραμάδες που επέτρεπαν δια του νόμου ή δια άλλων μέσων αντιμετώπισης με αμυντικά μέτρα, με αμυντικές τακτικές, τις επίθεσεις που δέχονται πλέον εξαλείφονται. Άρα πρέπει να μετρήσουμε ή να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην επίθεση. Και η επίθεση βεβαίως είναι πάντα η καλύτερη άμυνα, αρκεί να είναι σωστά οργανωμένη και βεβαίως να μην φοβάται να εμπλακεί με τον εχθρό. Νομίζουμε εκεί δίνει το ΕΠΑΜ αυτή τη στιγμή την κύρια έμφαση στο να οργανώσει την επίθεση εναντίον του εχθρού. Η κοινωνία βεβαίως, όχι από μόνο το ΕΠΑΜ, είχε αντιδρατικά να είμαστε κλείσει το Δημοκαίτιο. Λοιπόν, αλλά θα έχουμε πολύ σύντομα, πολύ καλά νέα. Έχω την αίσθηση, χωρίς να μπορώ να το τεκμηρίωσω ή να πω κάτι παραπάνω. Αυτή τη φορά το προσκλητήριο μάχης που θα βγει από το ΕΠΑΜ, το επόμενο την Τρίτη, θα έχει αντίκρισμα. Θα κινηθούν δυνάμεις κι άλλες και θα συντονιστούν μαζί με το ΕΠΑΜ. Δεν ζητάμε να μπουν όλοι στο ΕΠΑΜ. Στο ΕΠΑΜ θέλει κότσια για να μπει. Είναι βαριά η καλογερική. Πρέπει να έχεις απαλλαγή από πολλά πράγματα για να μπει στο ΕΠΑΜ. Ξέρω πολλούς παλιούς μου τους συντρόφους από το ΚΚΕ που αυτή τη στιγμή έρχονται στο ΕΠΑΜ. Βλέποντας την κατάντια του ηρωικού άλλοτε. Λοιπόν, όμως τους λέμε, απαλλαχτείτε την νοοτροπία. Δηλαδή δεν μπορείς να μπεις στο ΕΠΑΜ με την νοοτροπία ενός κομματικού μηχανισμού που υπήρχε κάποτε. Μπορείς να προσφέρεις αν ξέρεις να μάθεις να μιλάς με τον κόσμο. Αν αποκτήσεις την νοοτροπία του απλού ανθρώπου. Να ξεφύγεις από τα κλισέ και τα εγχειρίδια. Και προσπαθούν πολλοί κόσμος. Είναι σε μια διαδικασία. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη φορά θα κινηθούν διαδικασίες και θα βγει μπροστά μια πολύ ευρεία συμμαχία δυνάμεων που θα θέτει τα ζητήματα με ανάλογο τρόπο που τα θέτει και το ΕΠΑΜ. Δεν μας ενδιαφέρει η ταύτιση απόψεων. Μας ενδιαφέρει το κοινό πρόταγμα, ο κοινός στόχος. Δηλαδή, όταν ακούς τον Αλέξη τον Μητρόπουλο παράδειγμα, που εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ θετικά σε αυτή την, και να λέει, να αποδεικνύει με το δικό του τρόπο. Έτσι. Το πόσο αδύνατο είναι να διαπραγματευτείς υπό το υπάρχον πλαίσιο που σου έχουν καθορίσει. Και με αυτόν τον τρόπο ξέροντας ή γνωρίζοντας ότι εκτίθεται έναντι της πολιτικής του ηγεσίας. Γιατί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι, δεν είναι ο τάδε μεμονωμένος. Σωστά. Και ότι κάνει αυτό το βήμα, από το οποίο δεν ήταν διατεθειμένος καθόλου να το κάνει πιο νωρίτερα. Όχι, δεν μιλάμε τώρα μόνο για το Μητρόπουλο, αλλά ευρύτερα. Σημαίνει ότι υπάρχουν εξελίξεις. Και μπορούμε και οφείλουμε να περιμένουμε εξελίξεις. Στο κάτω γραφής, είσαστε νομίζω μπροστά στη συζήτηση χθες που γινόταν στο Ρέθυμνο. Έτσι. Λοιπόν, εγώ χάρηκα πάρα πολύ το ότι υπήρχε εκπρόσωπος των Αλεξάνδρων των Ελλήνων, ο οποίος ήταν ο πρώτος που φώναξε, που λέει ότι πλέον οι Έλληνες δεν είναι σε μαντρί. Δεν είναι κοπάδι να περιμένουν την ηγεσία τι θα πει. Και αυτό το πράγμα είναι το μέλλον, δηλαδή είναι η δυνατότητα που να κάνουμε την υπέρβαση όλοι μαζί. Δεν ζητάς από τον άλλον να αλλάξει το ρούχο ή να βγάλει το σακάκι να αφήσει έξω. Όχι ρε φίλε, με τα ρούχα που φοράς θα πολεμήσουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να ανέχεται ο ένας τον άλλον, όχι να ανέχεται. Να τον αποδεχόμαστε όπως είναι ακριβώς, όπως είναι και όπως σκέφτεται. Αρκεί να έχουμε κοινό στόχο και να ξεφύγουμε. Εγώ ξέρετε τι φοβάμαι. Μερικές φορές τους αμεσοδημοκράτες φοβάμαι. Για ποιο λόγο τους φοβάμαι? Τους βλέπω ότι έχουν φτιάξει στο μυαλό τους το τέλειο σύστημα δημοκρατίας. Τέλειο! Που θα γίνουν οι κληρώσεις, πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό το φοβάμαι, εγώ τρέμω. Γιατί αν έχεις το τέλειο σύστημα στο μυαλό σου. Από κάπου θα μπάζει, δεν μπορεί να μπάζει. Όχι, τέλειο ρε παιδί μου, εγκεφαλικά. Το φτιάχνω εγώ τέλειο. Θεωρητικά μιλάς. Λοιπόν, το έχω στο μυαλό μου. Όταν έρθω στην πράξη να το εφαρμόσω και θα το εφαρμόσουν μάζες, εκατομμύρια, δεν το εφαρμόσουν οι πέντε μοιημένοι, έτσι. Γιατί οι πέντε μοιημένοι κάνουν παρέα, δεν κάνουν δημοκρατία. Λοιπόν, τη δημοκρατία τη φτιάχνουν οι μάζες, τα εκατομμύρια, οι λαοί δηλαδή. Τότε οι λαοί έχουν τους δικούς τους τρόπους να κατανοούν και να διαμορφώνουν τα πράγματα. Και αν εσύ είσαι στη και λες, οπ, ξέφυγε από εκεί, ξέφυγε από εδώ, ξέφυγε από εκεί. Δύο πράγμα. Ή θα φύγεις ηττημένος και απογοητευμένος λέγοντας ότι δεν υπάρχει πλέον δημοκρατία, παρετούμε, ιτήθηκα, σηκώνω και φεύγω. Ενώ στην πράξη δεν έχεις καταλάβει το βασικό στοιχείο, ότι η δημοκρατία είναι διαλεκτικό
τέτοιο μάχημο πολίτευμα. Είναι, παράγει αποτελέσματα στη βάση των κοινωνικών σχετισμών που παράγει ο ίδιος ο λαός όταν έχει τα πράγματα στα χέρια του. Και είναι εξελίξιμο, δεν είναι κάτι το οποίο στατικό. Το τέλειο πράγμα που έχει στο μυαλό σου είναι στατική μορφή αντιμετώπισης και πραγματικότητας, ή θα γίνεις τύραννος. Θα σηκωθείς, και αυτό το έχουμε δει και στο ΕΠΑΜ. Πώς άνθρωποι οι οποίοι είχαν την τέλεια άποψη για την άμεση δημοκρατία, μόλις δεν πέρασε το δικό τους, έτσι, ή μια δική τους άποψη, ή ξέρω εγώ, το τέλειο σύστημα που είχαν δεν συνάδει με τη ζωντανή πραγματικότητα και τον τρόπο που εξελίσσεται η δημοκρατία μέσα σε ένα ζωντανό οργανισμό, σηκώνεται και φεύγουν. Και λέει, εγώ δεν, μάρε φίλε, αυτή είναι η ζωή. Ή πας να δώσεις μάχη με τη ζωντανή πραγματικότητα μερικών χιλιάδων σαν και σένα ακόμη που είναι ζωντανός οργανισμός και δίνουν τη μάχη, ή τότε κάτσε σπίτι σου. Αλλά η επιλογή δεν είναι να κάτσε σπίτι σου όταν σε καλεί το καθήκον. Να είσαι μπροστά. Εγώ αυτό φοβάμαι. Φοβάμαι μήπως εκείνη την εποχή παρασυρθούμε από τα τέλεια δόγματα τα οποία έχουμε στο μυαλό μας. Γι' αυτό και επιμένω να είμαστε ανεξίθρισκοι. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί. Δεν σημαίνει το ότι εγώ θεωρώ ότι έτσι πρέπει να πάει η κατάσταση, θα πρέπει να το δεχτούν όλοι. Θα πρέπει να μάθω να ζω με τους άλλους. Εάν δεν μπορώ να πείσω, εάν δεν μπορώ να δείξω το δρόμο, ή εγώ φταίω, ή ο δρόμος που δείχνω. Πάντως δεν φταίνε οι υπόλοιποι. Οπότε να τους χρεώσω αυτή την ιστορία. Και καλό είναι να αρχίσουμε να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα, καθώς αγνοφαίνεται η αυγή μπροστά μας. Να πιαστώ από μία λέξη σου. Είπες για μιμένους, και μια και μιλάμε για μιμένους και για κρυφά πράγματα, σήμερα έχεις γράψει ένα άρθρο στο Χωνί μιλώντας για την σιωνιστική αποστολή του Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Και θα ξεκινήσω λοιπόν με μία ερώτηση που ξεκινάς και το άρθρο σου. Τι δουλειά έχει ο Σαμαράς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Ό,τι δουλειά είχε ο Ασβός στην έπαυλη του Μίστερ Τοντ του Βατράχου. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τον Μπάτζερ και τον Τοντ και ένα παλιό διήγημα εξαιρετικό κτλ. Από το Βρετανικό. Λοιπόν, η συγκεκριμένη περίπτωση, καταρχήν υπάρχει ένα θέμα. Έχει έναν ενεργεία πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος για πρώτη φορά, ειλικρινά, εάν κάποιος από τους ακροατές γνωρίζει καλύτερα, να με διορθώσει. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ ξανά εν ενεργεία πρωθυπουργός της χώρας να μιλήσει σε ιδιωτική οργάνωση και η οποία έχει ταυτιστεί με κρατικά ή μεγαλοκρατικά συμφέροντα μιας ρατσιστικής, ναζιστικής ιδεολογίας όπως είναι ο σιωνισμός. Δεν έχει ξανασυμβεί. Τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι. Βεβαίως είχαμε σιωνιστές πολιτικούς. Μην τρελαθούμε. Και βεβαίως το ελληνικό κράτος, ή αν θέλετε το βαθύ κράτος στην Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με τους σιωνιστές κάτω από τις εντολές των Αμερικανών και όλα αυτά. Βεβαίως. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι παρόλο το γεγονός ότι περάσαμε εμφύλιο με τις φιλιακές καταστάσεις, χούντα, μεταπολίτευση, Πασόκ, της πρώτης περίοδου τουλάχιστον, καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε, ή πρωθυπουργός δεν τόλμησε να κάνει αυτό που κάνει ο Σαμαράς. Αυτό το πράγμα κάτι σημαίνει, είναι πολύ σημαντικό. Εν ενεργεία πρωθυπουργός να πάει στη μεγαλύτερη σιωνιστική οργάνωση του κόσμου και να τους πει τρομερά πράγματα, η οποία δεν είναι μόνο ότι είναι σιωνιστική. Τι είναι σιωνισμός? Μια ρατσιστική, ναζιστική ιδεολογία, η οποία βεβαίως πέρα από το ότι βλέπουμε να πώς εφαρμόζεται από το κράτος του Ισραήλ με τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, διατηρώντας ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα μαζικής εξόντωσης πληθυσμού στη Γάζα, με πάνω από 1.200.000 εγκλωβισμένους, τους οποίους έχουν στερήσει το νερό, το δικαίωμα στην τροφή, ούτε ακόμη και το δικαίωμα του ψαρέματος, τους απαγορεύουν με το πολεμικό ναυτικό. Αυτό το πράγμα ξεπερνάει τη λογική του Auschwitz, έτσι, του Μπέλσεν και των άλλων, το μεγάλο στρατόπεδο εξόντωσης. Πέρα όμως από αυτό, η ιδεολογία τους είναι η λογική του αντισημιτισμού. Ο σιωνιστής είναι ο αντισημίτης, ή αν θέλετε η λογική του αντισημιτισμού γυρισμένη ανάποδα. Τι σε θέλει ο αντισημιτισμός, πού βάζεται ο αντισημιτισμός? Στο να θεωρεί ξένο σώμα τον Εβραίο, έτσι, επειδή έχει εβραϊκό θρήσκευμα. Έτσι. Η μάχη των προοδευτικών Εβραίων σε κάθε ιστορική περίοδο ήταν να πούνε ότι εγώ δεν είμαι Εβραίος,
Εγώ είμαι Έλληνας εβραϊκού θρησκεύματος. Είμαι Γερμανός εβραϊκού θρησκεύματος. Είμαι Γάλλος εβραϊκού θρησκεύματος. Δεν είμαι Εβραίος. Έτσι. Όπως δεν λέμε Χριστιανός είναι αυτός. Όπως ας πούμε δεν είναι σόν και καλά Άραβας ίσον Μουσουλμάνος. Δεν εξισώνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Και τώρα τι κάνουν. Με όλα αυτά τα κυνηγητά που έκανε ο αντισημιτισμός, με τα καθεστώτα αντισημιτισμού που υπήρχαν στην Ευρώπη, κατά κύριο λόγο του Κάιζα στη Γερμανία ή του Τσάρου στην Ρωσία, γεννήθηκε ο σιωνισμός για να δικαιώσει τον αντισημιτισμό και να πει ναι, ο Εβραίος είναι διαφορετική φυλή, δεν είναι θρήσκευμα, είναι φυλή. Και άρα καλά κάνετε και το διώχνετε από τις πατρίδες σας και από τις χώρες. Γιατί ο Εβραίος δεν μπορεί να αφομοιωθεί. Και με αυτόν τον τρόπο να ψάξουμε μια άλλη εθνική αιστεία, να πάμε να τους χώσουμε εκεί πέρα τους Εβραίους και να γλιτώσουμε από δάχτους. Αυτό, γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι από το Χέρτζελ, δηλαδή τον ιδρυτή του σιωνισμού, μέχρι σήμερα έχουν συνεργαστεί σιωνιστές με τα χειρότερα καθεστώτα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Με τον Τσάρο Αλέξανδρο, με τον Κάιζερ Ουλιέλμο, με τους Ναζί, με τους Βρετανούς αποικιοκράτες και φυσικά σήμερα με τους Αμερικανούς. Λοιπόν, αυτός είναι ο σιωνισμός. Αν λοιπόν έρχεσαι εσύ και λες ότι, τι λέει, να το διαβάσουμε συγκεκριμένα γιατί εγώ τρελάθηκα μόλις το διάβασα, mm-hmm. Το οποίο παρεπιπτόντως να έχουμε και υπόψη ότι δεν υπήρξε και καμιά μετάδοση, δηλαδή εκτός και αν κάνω λάθος, δεν το είπαν, το περάσαν στις ειδήσεις έτσι σαν επίσκεψη κάπου, έτσι απλά. Ναι, χωρίς να τοποθετηθούν στο τι είπε, έτσι. Τώρα δεν μπορώ να το βρω και εγώ, πού τι άλλο είναι. Ναι, βρήκα. Ναι, λοιπόν, ναι. Η τοποθέτηση, ακούστε τώρα, να τρελαθούμε λοιπόν. Η Ελλάδα έχει επίσης μακραίωνη και σήμερα πολύ ισχυρή σχέση με το Ισραήλ. Οι πολιτιστικοί δεσμοί μας πάνε πίσω χιλιετίες. Ο ελληνισμός έχει χιλιετίες δεσμούς με το Ισραήλ. Είμαστε με τα καλά μας. Δηλαδή με το βασίλειο του Δαβίδ, το οποίο παρεμπιπτόντος είναι ένα παραμύθι της Βίβλου. Δεν έχει καμία ιστορική σημασία, δεν έχει καμία ιστορική αξία, δεν έχει αποδειχθεί από την αρχαιολογική έρευνα, κανένα ιστορικό μνημείο δεν υπάρχει από αυτό το βασίλειο, είναι μια επινόηση της Βίβλου, των συντακτών της Βίβλου. Αυτήν τη σχέση έχουμε. Ή είναι αμόρφωτο το παιδί, εντάξει, ή έχει υιοθετήσει το σιωνισμό, ο οποίος λέει ότι οι αρχαίοι λαοί, οι αρχαίγονοι λαοί που συγκρότησαν τη Σιών, και αυτοί είναι αφενός οι Εβραίοι που είναι ο αρχαιότερος και οι χριστιανοί εκείνοι που επιθυμούν την αναδύωση της Σιών, από κοινού θα ξεκαθαρίσουν τη Μέση Ανατολή από όλα τα ξένα σώματα και από όλους τους υπανθρώπους που όπως θεωρούν τους Άραβες, λοιπόν, και θα επανιδρύσουν το νέο Ισραήλ, τη νέα Σιών. Αυτή την ιδεολογία είχε ο Μπούς όταν κήρυξε τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Και έχει τον Έλληνα πρωθυπουργό να σου λέει και να προχωρεί. Ότι ήταν και υπερήφανος, λέει, που διόρθωσε. Ναι, αν και τώρα είναι καλύτερες, οι σύγχρονες πολιτικές σχέσεις μας δεν ήταν πάντα καλές. Από το 48 στο 91, καμία ελληνική κυβέρνηση δεν αναγνώριζε το Ισραήλ ντελέγγε. Τι σημαίνει ντελέγγε, σημαίνει με επίσημη πρεσβεία. Δεν το αναγνώριζε. Γιατί στηριζόταν στη λογική του διεθνούς δικαίου και όχι σε προαιώνιους δεσμούς. Τα κράτη δεν δημιουργούν σχέσεις με προαιώνιες λογικές. Αυτά είναι σκοταδισμός του μεσαίωνα. Οι φυλετικές σχέσεις ή η αντίποση, όταν πας σε λογικές φυλετικών σχέσεων προαιώνιων δεσμών, τότε φίλε μου προετοιμάζεις ναζιστικές καταστάσεις. Απολυταρχικά καταστώτα που βασίζονται σε φυλετικά πράγματα γεννούν Χίτλερ. Δεν γεννούν. Έτσι. Λοιπόν, το σύγχρονο κράτος οφείλει να οικοδομεί σχέση στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας με όλους. Να μην απειλεί κανέναν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι ελληνικές κυβερνήσεις, όλες αυτές τις κυβερνήσεις, και δεν είχαμε καλές κυβερνήσεις, έτσι. Μιλάμε τώρα εμφύλιος, μετεμφυλιακά, χούντες, ιστορίες κτλ. Λοιπόν, δεν δέχτηκαν να έχουν εντελέγγυα αναγνώριση του Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ έχει καταπατήσει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Αλλά ο κύριος Σαμαράς δηλώνει υπερήφανος που ήταν υπουργός εξωτερικών και με την υπογραφή του
αναγνώρισε εντελέγγε το κράτος του Ισραήλ. Με το ζημίο το. Σαφώς όχι. Δεν ξέρω. Σαφώς θα το δείξει όχι. Ιστορία. Θα φανεί αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όταν έχεις έναν ξεκάθαρα σιωνιστή πρωθυπουργό. Δηλωμένα έτσι, πλέον, ναι. Τι ακριβώς. Αυτός που το ψήφισε, ρε παιδιά. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία δεν θυμάμαι να έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Εκτός και να κάνουν λάθος. Και έχει αλλάξει το πράγμα. Δηλαδή, και από ό,τι ξέρω, ο Έλληνας δεξιός, γι' αυτό που ήταν και οι περισσότερες κυβερνήσεις που είχαμε έτσι, μέχρι τώρα, δεν είχε ιδιαίτερη αγάπη για αυτά τα πράγματα. Του Ναντίου. Δηλαδή, συγγνώμη παιδιά, πού έχουμε πάει. Τα έχουμε χάσει. Έχουμε λίγο μπερδέψει τα μπούτια μας που λένε κάποιοι. Ξέρω εγώ. Βεβαίως ο φίλος κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης θα μας πει τώρα ότι ετοιμάζονται βραχιολάγια για εμάς. Κύριε Κρανιδιώτη, πέρα από το γεγονός ότι έχετε εμπλακεί σε πάρα πολλές βρώμικες ιστορίες από την εποχή του Τσαλάν και σας ξέρουμε καλά, μη στοχοποιήστε, έτσι, διότι οι καταστάσεις αλλάζουν και τα βραχιολάγια προορίζονται για άλλους. Έτσι ακριβώς. Και βεβαίως θα σας μάθουμε τι σημαίνει δικαιοσύνη, γιατί ο λαός μαθαίνει δικαιοσύνη. Ο λαός απονέμει δικαιοσύνη όχι με όρους αντεκδίκησης. Ούτε με όρους αίμα για το αίμα. Ίσα με όρους δικαιοσύνης. Ακριβώς. Η λαϊκή δικαιοσύνη της εποχής της ελεύθερης Ελλάδας, παρά το γεγονός ο λαός είχε υποφέρει, τρομακτικά από τους σταγματαλίτες, τους γερμανοτσολιάδες, δηλαδή τους προδότες της εποχής εκείνης, απένει με δικαιοσύνη, όχι με θάνατο, αλλά με περιφρόνηση. Δηλαδή, σε παραδίδω στην περιφρόνηση του λαού, σε στιγματίζω. Ιστορικός θάνατος. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το σκοτώνει ηθικά. Γιατί ο λαός πάντα ήταν μεγαλόψυχος. Πάντα. Δεν είχε λόγο να κάνει αντεκδίκηση. Μάτι για το μάτι. Αυτά τα πράγματα ανήκουν στη βαρβαρότητα. Και στις θρησκείες που αντιπροσωπεύουν τη βαρβαρότητα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην κουλτούρα. Ειδικά του ελληνικού λαού, που είναι και κληρονόμος ενός πολιτισμού που είναι ξεκάθαρα ανθρωποκεντρικός. Δηλαδή έλεος. Έτσι, όπως μας τονίζει και ο Αντώνης Αναστασάκης, λέει: αυτή είναι η Ευρώπη των λαών που άφησε το καράβι που ναυάγησε αβοήθητο. Συνθήκη απαγορεύει τη βοήθεια με αποτέλεσμα να πνιγούν τόσοι άνθρωποι και για τέτοια λέει υποκείμενα μιλάμε, για τέτοιους ρουφιάνους ξεφτυλισμένους. Γιατί πρέπει να λέμε τελικά τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι. Λοιπόν, να πούμε, τι να πούμε, μισό λεπτάκι. Α, έχουμε τον Απόστολο, ο οποίος κάνει διάφορα σχόλια, ας ακούει. Λέει, αγιά σου, η επιτομή της ιδεολογικοποίησης και τα λοιπά. Και αυτό, αυτό μας έστειλε, για την ομιλία, θα πούμε και για την ομιλία, το πρόγραμμα του Δημήτρη του Καζάκη. Δημήτρη, σήμερα... Να πω για μια ερώτηση που κάνει ο Δήμος για τον Κασιμάτη. Ναι, με. Όπως έλεγε και ο Κασιμάτης, είπε λέει, ότι ζούμε σε κατάσταση εκτροπής που είναι η αιτία του προβλήματος. Και όχι η Χρυσή Αυγή που είναι σύμπτωμα, όπως το λες και εσύ χρόνια τώρα. Ακριβώς. Και το προσπέρασαν, λέει, στην κουβή του αυτιά σήμερα το πρωί. Ναι, αλέμω. Ποιος είναι ο κύριος Κασιμάτης που θα μας πει κιόλας. Έχουμε τον κύριο Μαλέλη. Ο Γιοργαλάς του σημερινού καθεστώτος. Και για τους νεότερους που δεν ξέρουν από αυτά τα πράγματα, γιατί φροντίσαμε εμείς να μην μάθουν. Λοιπόν, ο Γιοργαλάς ήταν ο ιδεολογικός εκπρόσωπος της Χούντας. Αυτός μαζί με τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Οι οποίοι παρεμπιπτόντως. Δεν θυμάμαι τώρα για τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Βλέπετε, γερνάω και χάνω λιγάκι. Λοιπόν, αλλά για λίγο, αλλά είμαι σίγουρος. Είχε σπουδάσει στο Λομονόσοφ, Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα. Έχουμε βγάλει πολύ καλά παιδιά. Ναι, το έχουμε αυτό. Ο Μάνος μας ρωτάει. Πάμε συνέχεια σε ερωτήσεις, γιατί επειδή περνάει ώρα και σαφώς αυξάνονται όσοι μπαίνουν και θέλουν να ρωτήσουν πράγματα. Ο Μάνος λοιπόν ρωτάει, σε εκλογές θα συμμετείχε το ΕΠΑΜ? Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει λόγος. Θα έχουμε πάρει την εξουσία νωρίτερα. Πολύ ωραία. Που τον θυμήθηκες λίγο, Αποστόλη, που τον θυμήθηκες στο Γιώργο, αλλά μαρξιστής ήταν. Αυτό λέω. Λοιπόν, υπάρχει μια ερώτηση για το κοινοβούλιο. Ναι. Για το κοινοβούλιο του σήμερα, λέει, θέλει να σχολιάσεις και, τι προοπτική έχει για το μέλλον της χώρας. Αυτό το κοινοβούλιο δεν έχει καμιά προοπτική. Έχει τελειώσει, το τελειώνουν οι εμπνευστές του. Στη θέση του θα υπάρξει ένα άλλο κοινοβούλιο, λαϊκό κοινοβούλιο, το οποίο θα είναι με όρους ανακλητότητας, ανοιχτής δημοκρατίας και συνολικής κοινωνικής αυτονομίας και αυτοδιαχείρισης, με την έννοια της κοινωνικής αυτονομίας, θα είναι ένα άλλο κοινοβούλιο
όπου ντελέγγε θα εκφράζεται, θα εκφράζεται και θα εκδηλώνεται η θέληση του λαού. Άκουγα στο εργατικό κέντρο την Παρασκευή, φαντάζομαι θα είναι μια ερώτηση που θα συναντάς συχνά πυκνά, τον κόσμο να λέει ότι ναι, καλά είναι αυτά, αλλά χρειάζεται ένας μπροστάρης. Ναι. Και η σκέψη μου ήταν ότι τότε παλιά στην κατοχή που ο κόσμος, κάποιος κόσμος αποφάσισε ότι εντάξει δεν πάει άλλο βρε αδερφέ, έχουν έρθει εδώ οι κατακτητές, πρέπει να βγούμε στο βουνό να κάνουμε αντίσταση. Εσύ που την ξέρεις πιο καλά την ιστορία, για πες μας πώς ακριβώς έγινε. Βρέθηκε πρώτα ο μπροστάρης και μετά ανέβηκε ο κόσμος στο βουνό, δηλαδή ήρθε ο Βελιχιώτης και είπε παιδιά. Ήταν ένας κοντός τύπος με μουσια που αυτοσυστηνόταν ταγματάρχης του ελληνικού στρατού, ενώ δεν είχε ούτε βαθμό λοχεία. Δηλαδή δεν είναι στρατιωτικός ο άνθρωπος. Ο οποίος τι έκανε. Έντυσε φαντάρους 15 άντρες που είχε, τους έβαλε σε ένα καλάμι μια σημαία και μπήκαν στη Δεσφίνα. Σε ένα χωριό δηλαδή, στη στερεά Ελλάδα, όπου ήταν σαν άμπαινο ο ελληνικός στρατός. Βγήκε ο κόσμος έξω και λέει: «Οπ, απελευθέρωση! Ήρθε ο ελληνικός στρατός!» Ποιοι? Δεν είχαν όπλα. Κάτι γκράδες είχαν βρει, οι οποίοι ήταν τόσο σκουριασμένοι που δεν μπορούσαν ούτε καν να λειτουργήσουν. Τους έβγαλε λοιπόν ένα λόγο, αυτός ο κοντός τύπος, ο απίστευτος, με τα μουσια και τη στρατιωτική στολή. Λοιπόν, και τους είπε για την ελευθερία, για τη μάχη για την ελευθερία κτλ. Δυστυχώς δεν σώζεται αυτός ο λόγος, όπως σώζεται για παράδειγμα ο λόγος στη Λαμία, που ήταν στην απελευθέρωση πλέον. Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Γράφτηκαν κάποιοι και οι 15 γίνανε 25 και ξαναπήραν τα βουνά, χτυπήσαν τα πρώτα τμήματα. Α, βρήκαν όπλα από τους τοπικούς ληστές, όπου τους είπαν κάτι πολύ απλό: «Γίνετε πατριώτες και πολεμάτε μαζί μας, θα σας καθαρίσουμε επί τόπου». Και έτσι οι λίσταρχοι των βουνών γίνανε οι πρώτοι καπεταναίοι του Αντάρτικου και εντάχθηκαν σε αυτή την ιστορία, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το Αντάρτικο. Από την άλλη μεριά, δεν τον ήξερε κανένας ποιος ήταν αυτός ο Άρης ο Βελουχιώτης, που ήταν το ψευδώνυμο έτσι, του Θανάση Κλάρα. Και τον οποίο δεν τον ήξερε κανένας πριν, ούτε καν το κόμμα του. Δηλαδή δεν ήταν κάτι σημαίνον στέλεχος, ούτε καν στο κόμμα στο οποίο ανήκε. Κάποιο σημαίνον στέλεχος, ας πούμε, ονομαστό, ούτε είχε προβολή πολιτικής δράσης την προηγούμενη εποχή ώστε να τον γνωρίζανε, όπως τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματός του. Στη ΔΕ Αθήνα είχαν φτιάξει σε μια υπόγα 4 κόμματα, εκ των οποίων τα 3 δεν τα ξέρε ούτε η μάνα που γέννησε αυτούς που τα φτιάξανε. Λοιπόν, φτιάξανε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Το ΔΕ ΚΚΕ, το οποίο συμμετείχε σε αυτήν την ιστορία, ήταν ζήτημα αν είχε 300 μέλη τότε. Και αυτά ο ένας κοιτούσε τον άλλον καχύποπτα. Γιατί κανένας δεν ήξερε ποιος είχε προδώσει, ποιος είχε από την ασφάλεια, με την ασφάλεια συμφωνήσει κτλ. Και δεν ήξερε κανέναν. Μάλιστα, οι λίγοι που ζουν ακόμη σήμερα, τέτοιοι μαχητές της εποχής εκείνης, μας λέγανε το εξής. Λέει, κάθε φορά λέει, που μαζευόμαστε σε κάποια υπόγειο να συναντηθούμε σαν οργάνωση αντιστασιακή στα πρώτα χρόνια, έβριζε ο ένας τον άλλον. Πάλι εσύ γαμώτο μου, οι ίδιοι και οι ίδιοι είμαστε, ρε διάολο, τι θα κάνουμε. Και το μόνο πράγμα που κάνανε ήταν να καταστρέφουν κάποιες πινακίδες στα γερμανικά, να χάνουν τα περίπολα. Ας πούμε των Γερμανών, ας πούμε που κάτσε γερμανικές πινακίδες, να μοιράζουν φυλάδια, στοιχειώδη πράγματα γιατί δεν μπορούσαν να βρουν χαρτί. Και φυσικά να συμμετέχουν στις μεγάλες αυθόρμητες διαδηλώσεις του λαού, γιατί τότε ξεκίνησαν κάτι φοβερές διαδηλώσεις, όπως για το 28 Οκτωβρίου του 1941. Βγήκε έξω αυθόρμητα. Ποιος? Οι τραυματίες του Αλβανικού μαζί με τους νοσοκόμους ήταν τα πρώτα θύματα της αντίστασης, γιατί τους χτυπήσαν άγρια οι κατακτητές. Μετά έγινε μια πολύ μεγάλη διαδήλωση στην 20 Μαρτίου του 1942 και νωρίτερα, με νεολαία κατά κύριο λόγο, που και αυτή τσακίστηκε. Και έτσι αυτοί οι λιγοστοί αντιστασιακοί πυρήνες, πηγαίνοντας μέσα στον κόσμο ή συμμετέχοντας αυτή τη μεγάλη στις κινητοποίησεις της πλατείας της εποχής, γιατί τέτοιες κινητοποίησεις ήταν αυθόρμητες τελείως. Μάλιστα, παλιοί αγωνιστές που συμμετείχαν την εποχή εκείνη μας λέγανε το εξής, περιστατικά ας πούμε, τα οποία ήταν ηλαροτραγικά, τραγικότατα ως προς την κατάσταση που είχε, αλλά ήταν
Ήταν λοιπόν μια γυναίκα, όπως λέγεται, σε αυτή τη μεγάλη διαδήλωση της νεολαίας που είχε κατέβει κάτω ώστε να ενάντια στον κατακτητή, όταν που το ακούστηκε ότι έπρεπε να μαζέψουν οι κατακτητές εργάτες για να το στείλουν στην, σαν δούλους για τα εργοστάσια στη Γερμανία, και η αυθόρμητη διαδήλωση κάτω, όπου βεβαίως απάντησαν οι γερμανικές δυνάμεις με τεθωρακισμένα. Κατέβηκαν τεθωρακισμένα και άρχισαν να πατάνε τους διαδηλωτές. Κάτι πολύ απλό. Λοιπόν. Όταν βλέπει μια νεαρή κοπέλα, βλέπει τον σύντροφό της δίπλα να τον πατάει το άρμα, από τρέλα, επειδή δεν είχε τίποτα στα χέρια της, ούτε πέτρα ούτε τίποτα να αντισταθεί, πόσο μάλλον όπλο, βγάζει το παπούτσι της και με το τακούνι άρχισε να χτυπάει το τάγκς, έτσι, το οποίο βεβαίως δεν έκανε τίποτα άλλο παρά ο επικεφαλής επάνω να γυρίσει στο πολυβόλο και να αντιθερήσει. Ένας άλλος νεαρός αρπάζεται από το άρμα, πετάγεται πάνω και τον αρπάζει αυτόν τον τύπο που χτύπησε την κοπέλα, ας πούμε, και άρχισε να το χτυπάει γροθιές. Βέβαια ο διπλανός, από το διπλανό θωρακισμένο, το κατέβασε κάτω με μιας, δηλαδή δεν υπήρχε θέμα. Εκεί άρχισε να αντιλαμβάνεται ο κόσμος αυτό που έλεγαν οι μικροί πυρήνες αντίστασης. Οργάνωση στις γειτονιές. Οργανωθείτε στις γειτονιές. Εκεί που πραγματικά μπορεί εύκολα να οργανωθεί ο κόσμος. Και σιγά σιγά καταλάβανε, βέβαια με αίμα το καταλάβανε, ότι οργανωμένοι από τις γειτονιές και κατεβαίνοντας κάτω οργανωμένα, συγκλίνοντας προς το κέντρο, είχαν περισσότερες πιθανότητες. Γιατί όταν κατεβαίνανε από τις γειτονιές, είχαν σχέδιο αποχώρησης, υποχώρησης, το πώς θα γίνει, πώς θα αντιμετωπίσουν, για παράδειγμα, τα τεθωρακισμένα. Όταν λοιπόν κατεβήκαν την πρώτη φορά, και όχι πολλοί, μερικές χιλιάδες, κατεβήκαν με αυτόν τον τρόπο κάτω και κατεβάσανε ξανά τα τεθωρακισμένα. Οι Γερμανοί τι κάνανε, αποχωρήσαν αμέσως από το κέντρο, γυρίζοντας πίσω στις γειτονιές. Ακολουθώντας οι Γερμανοί, καθότι θεωρούσαν ότι εντάξει, τους κυνηγάμε τώρα μεδιά, πάρτε τους. Μπήκανε στις φτωχογειτονιές της Κεσαριανής, στις φτωχογειτονιές του Περιστερίου, στις φτωχογειτονιές της Κοκκινιάς, που εκεί είναι στενή η δρόμη. Δεν είναι εύκολο το άρμα ή το θωρακισμένο να κάνει λιγμούς. Και τότε τα κρασομπούκαλα της Ρετσίνας κάναν τη δουλειά τους, γιατί είχαν προετοιμαστεί και τους τύχησε τους Γερμανούς ακριβά το τι γίνεται. Από τότε λοιπόν το κόψανε το βιολί να κατεβάζουν τεθωρακισμένα και αναθέσανε στην έφηπη χωροφυλακή των Ιταλών να κάνει τη δουλειά εναντίον των διαδηλωτών, που κλασική μέθοδος αντιμετώπισης των διαδηλωτών από το 19ο αιώνα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτός ο κόσμος δοκίμαζε στην πράξη το ποιος είναι ο ηγέτης του. Αυτός που του δίνει λύση. Αυτός που φαινόταν ατρόμητα μπροστά. Όχι γιατί ήταν ήρωας σαν την κοπέλα αυτή που πέθαινε. Άλλο ο ήρωας, άλλο ο ηγέτης. Ο ηγέτης είναι αυτός που μετράει αυτό το πράγμα. Μπορεί να σε πάρει από το χέρι και να σε περάσει μέσα από τη φωτιά χωρίς να πάθεις τίποτα. Ή τουλάχιστον να μην καείς. Ολοκληρωτικά. Αυτή είναι η λογική. Και πώς θα τον μάθουμε τον ηγέτη, ρε παιδιά, γιατί άμα μου το δείξετε και εμένα αυτό το πράγμα, τη συνταγή, να τη μάθω κι εγώ. Γιατί θα μας τον παρουσιάσει ο κ. Φεντέρης, κοιτάξτε κύριοι, σήμερα έχουμε τον ηγέτη σας. Αυτό. Μα αν μας τον παρουσιάσει ο Φεντέρης, το πιθανότερο, το λογικότερο είναι να το ψηλιαστούμε το πράγμα. Γιατί άμα μου το δείχνει ο Φεντέρης, ή ο Πορτοσάλτε, ή ο Παπαδημητρίου, ή ο Αυτιάς. Ο Αυτιάς, όνομα και ωραίο, αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραίο παλιγάρι. Προσβάλλει τον Μπουλά δηλαδή. Είναι προσβολή για τον Μπουλά δηλαδή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν μας τον παρουσιάσουν αυτοί, καταλαβαίνετε ότι αυτός δεν μπορεί να είναι ηγέτης. Ηγέτης δεν φτιάχνεται στα τραπέζια της τηλεόρασης. Ηγέτης φτιάχνεται με τον τρόπο που ο πατροκοσμάς αναδείχτηκε διαφωτιστής του γένους. Ηγέτης διαμορφώνεται όπως ο Ρήγας ήξερε να μιλάει στην καρδιά του κόσμου και παρά το σύντομο της ζωής του και της δράσης του με το θάνατό του, γιατί πολύ γρήγορα το σκοτώσανε γιατί καταλάβανε ότι αυτός άσε δεν παίζεται, αυτός δεν παίζεται, λοιπόν, και το σκοτώσανε γρήγορα, όμως αποτυπώθηκε τόσο στην καρδιά του Έλληνα και στο μυαλό του, στην ψυχή του, τόσο γερά που ακόμη και σήμερα, έτσι, σε συγκινεί αυτό το κάλεσμα για την ελευθερία που κάνει ο Θούριος, ή ο όρκος πίστης, ή αυτό το φοβερό που μου έχει μείνει, καλύτερα για την πατρίδα σου θάνατο να βρεις παρά για ξένο φούντα να κρεμάσεις το σπαθί. Αυτό το πράγμα
που εμπνέει γενιές και γενιές Ελλήνων, πραγματικών αγωνιστών, πώς ακριβώς διαμορφώνεται παρά μόνο στη μέσα στην πράξη? Πώς θα τον δεις αυτόν, εάν δεν το δεις να γυρίζει με το δισάκι του, ή αν θέλεις να δίνει τη μάχη χωρίς να υπολογίζει τη μάχη πραγματικά για σένα, ρε αδερφέ, και για αυτόν τον ίδιο? Έτσι διαμορφώνονται οι σφυγαλατούντοι οι ηγέτες. Πώς αλλιώς? Οι άλλοι είναι φυτευτοί. Και το φυτευτό να τον φοβάσαι. Γιατί να τον φοβάσαι? Γιατί αν είναι φυτευτός, ακόμη και αν έχει καλές προθέσεις ο άνθρωπος, είναι εύκολο να κάνει πίσω. Είναι εύκολο. Διαβλητός. Όχι μόνο. Δεν έχει δοκιμαστεί στη μάχη. Δεν έχει ατσαλωθεί απέναντι στον εχθρό. Και έτσι δεν ξέρει ή δεν έχει δουλέψει στο μυαλό του ή και τη θέλησή του με τέτοιο τρόπο ώστε να πει εγώ θα σταματήσω μέχρι να ολοκληρωθεί η δουλειά αυτή. Όχι θα σταματήσω στη μέση μόλις δοθεί η ευκαιρία να την κομπανίσω. Και από τέτοιους ηγέτες έχουμε φάει στη μάπα δεκαετίες επί δεκαετιών. Θέλω να πω δηλαδή, οι αληθινοί ηγέτες πραγματικά γεννήθηκαν μέσα από τον κόσμο, που πραγμάτωσαν τις αρετές του ίδιου του λαού στο πρόσωπό τους, έστω και αν οι ίδιοι δεν είχαν αυτές τις αρετές. Αλλά αυτό το πράγμα υποδηλώνει η ηγέτης ενός ολόκληρου λαού, το ότι πραγματώνει στο πρόσωπό του, στη δράση του, στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, ό,τι καλύτερο μπορεί να σκεφτεί για τον εαυτό του και να δράσει για τον εαυτό του ο ίδιος ο λαός. Δολοφονήθηκαν ή χάθηκαν σαν το σκύλι στα μπέλη την ίδια ώρα που οι άλλοι ηγέτες, καβάλα μηχανισμών ή επωνυμίας, προδίδανε τον αγώνα για τον οποίο και οι ίδιοι είχαν στρατευτεί. Αυτό το λάθος δεν πρέπει να επαναληφθεί. Γιατί αν το επαναλάβουμε, απλά θα ξαναγυρίσουμε στα ίδια. Να πω εδώ πέρα άλλη μια παρατηρήση του Μάνου προηγουμένως, που είπε αν θα συμμετέχει το ΕΠΑΜ στις εκλογές. Λέει, Δημήτρη, ξεφεύγεις. Και αυτό το έχεις ξαναπεί δύο εκλογές πριν. Αν γίνουν, επειδή απάντησες προηγουμένως ότι δεν το βλέπω να γίνονται εκλογές. Αν γίνουν... Εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο. Εγώ είπα ότι θα πετύχουμε την νίκη θα πετύχουμε πριν τις εκλογές. Και εδώ πέρα δεν είναι αυτό που... Δεν το έχω ξαναπεί ποτέ στη ζωή μου αυτό. Ναι. Και να προσέχουμε τι λέω. Έτσι. Και να πούμε... Και συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Για να μην το παίζουμε έξυπνοι. Αν μου βρεις σε ποια φάση έχω ξαναπεί ότι θα έχουμε νίκη πριν τις ερχόμενες εκλογές, θα σου δώσω συγχαρητήρια. Ο Μάκης μας ρωτάει, όλα καλά ρε Δημήτρη, αλλά το Μητρόπουλο στον Ιαννό, γιατί τον κάλεσες? Πρώτον δεν τον κάλεσα εγώ, δεν κάλεσα εγώ. Κάλεσε το Χωνί, που είναι ο εκδοτικός οίκος, οι εκδότες. Δεύτερον, όταν μου είπαν ποιους θα καλέσουν, δεν έφερα καμία αντίρρηση. Ο λόγος είναι γιατί δεν φοβάμαι κανέναν. Συγγνώμη ρε παιδιά, με συγχωρείτε δηλαδή. Εμείς δεν είναι που έχουμε όλα τα επιχειρήματα. Έτσι ακριβώς. Αυτό δεν καμιωνόμαστε. Δεν καμονόμαστε και ξέρουμε να απαντάμε και όλα αυτά. Ακριβώς. Τι να φοβηθούμε? Εγώ πιστεύω το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι ο κ. Μητρόπουλος να εμφανιστεί εκεί και να κάνει δημόσια σχέση. Όχι και λοιπόν. Κάθε σιγά. Δεύτερο. Κάναμε πίσω πουθενά. Ποτέ. Δηλαδή με είδε πουθενά κανένας να βάζω νερό στο κρασί μου επειδή ήταν ο Μητρόπουλος δίπλα. Ή οποιοδήποτε δίπλα. Δεν υπερασπίστηκαν αυτά που πρέπει να υπερασπιστούμε. Οι επαμήτες που μίλησαν και από το ακροτήριο δεν δώσανε το στίγμα αυτήν την ιστορία. Τι θα έπρεπε να το κάνουμε? Ας το διάλογο φύγει από το βάρο, ε? Ή θα πρέπει να τον πλακούσουμε σφαλιάρες? Όποιον βλέπουμε, μπάμπα να τον πλακούσουμε. Αν είναι δυνατό. Μα καταρχήν, όταν λες ότι πιστεύεις στη δημοκρατία, τις απόψεις σου μέσα από τους μηχανισμούς της δημοκρατίας πρέπει να τις βάζεις σε συνεχή κριτική. Ακόμη και όταν δεν έχουμε δημοκρατία, εσύ πρέπει να δείξεις τι σημαίνει δημοκρατία στο μαζικό κίνημα το ίδιο. Ακριβώς. Να δείξεις ότι δεν φοβάσαι, ρε αδερφέ. Ότι δεν φοβάσαι να αναμετρηθείς, ακόμη και με εχθρό. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν και ο κ. Κουρούπλης, ο οποίος δεν ήταν προσκεκλημένος σαν ομιλητής, εννοώ. Έτσι, δεν έπρεπε να το διώξουμε. Και ο κ. Νικολόπουλος, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που έχει φτιάξει χριστιανοκοινωνική, δημοκρατική, δεν ξέρω πώς το λένε, κόμμα. Έτσι. Και εγώ είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τι θα έπρεπε να το πούμε? Αντί να είμαστε περήφανοι το ότι το ΕΠΑΜ μπορεί και προσελκύει ανθρώπους που ανεξάρτητα από τους συγκεκριμένους έχουν τελείως ριζικά διαφορετικές ιδεολογικές ή πολιτικές πορείες και που δείχνει τον ενωτικό του χαρακτήρα, αυτό που λέμε ότι λειτουργεί σαν μέτωπο, και θα πρέπει να μας ευχαριστεί ειδικά αυτή την περίοδο που υποδηλώνει
την επιρροή που ασκεί ακόμη και σε κοινοβουλευτικές ομάδες. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα με μηχανισμούς και τα ρέστα. Και να λέμε κοίτα ρε, κοίτα ρε. Και όλοι αυτοί που πλησιάζουν και προσεγγίζουν καταλήγουν απλά να επιβεβαιώνουν όλα αυτά που λέμε εμείς. Εγώ λέω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί που ήρθαν εκεί, οι επώνυμοι, έτσι, τι κάνανε, τι πάθανε. Εκτέθηκαν. Και έτσι εκτέθηκαν απέναντι σε ένα κοινό, όχι το μόνο το δικό. Και δεσμεύτηκαν κατά κάποιο τρόπο. Βεβαίως, όταν τοποθετείσαι εναντίον της ηγεσίας σου, γιατί αυτό έκανε ο κ. Μητρόπουλος, μην τρελαθούμε τώρα. Το οποίο εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Όταν εκτίθεσαι και βάλεις ενάντια στην ηγεσία σου από ένα μετερίζει που είναι ξένο και απόλυτα εχθρικό απέναντι στο κόμμα σου, έτσι, εκτίθεσαι ανεπανόρθωτα απέναντι στον κομματικό μηχανισμό που δεν χωρατεύει, ειδικά αυτή την εποχή. Και αντί να λέμε μπράβο, έκανες ένα βήμα, κάνε και το επόμενο. Έτσι, όπως το πθέσαμε το ζήτημα, και εκεί ανοιχτά σε περιμένουμε στο μέτωπο, έτσι, στο μέτωπο που πρέπει να συγκροτηθεί μπροστά. Και είπε ναι, και εγώ σε αυτή τη λογική είμαι. Οπότε όταν έρθει το προσκλητήριο και δεν εμφανιστεί, του πει Ελλάδο ρε, τι μας έλεγες. Έτσι. Τώρα, επειδή κάποιος συναγωνιστής μου είπε, εμείς σε θέλουμε Άρη και όχι Σιάντο. Να το θυμίσω ότι ο Άρης όταν έμεινε στα χωριά, φιλούσε το χέρι του παπά. Εντάξει, δεν ήταν θρησκευόμενος. Κομμουνιστής ήταν. Αλλά φιλούσε το χέρι του παπά. Σεβόταν. Το πρώτο πράγμα που έκανε. Λοιπόν, και σεβόταν και το σύμβολο, το εθνικό. Που κάποιοι το έχουν ξεφτυλίσει σήμερα. Το εθνικό σύμβολο. Γιατί η σημαία του Ελλάς ήταν η ελληνική σημαία. Κανένα άλλο σύμβολο. Η ελληνική σημαία ήταν το σύμβολο του. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, οφείλουμε να είμαστε αυτό που αντιπρόσωπευε τότε εκείνη την εποχή στις ιστορικές συνθήκες και με τις σύγχρονες αναλογίες. Στη σημερινή κατάσταση. Και τέλος πάντων, μακάρι να μπορούσαν να έρθουν και άλλοι και να εκτεθούν, ακόμη και να πούνε διαφορετικά πράγματα από εμάς και να αναμετρηθούν επιχειρήματα. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, Δημήτρη. Βλέποντας λοιπόν αυτή την κίνηση του Δημήτρη του Μητρόπουλου, εσύ πώς το ερμηνεύεις αυτό για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ δεν θα μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ πιστεύω θα μιλήσω για όλο το πολιτικό σύστημα. Ουέ και αλίμονο αν οι ηγεσίες των τριών αντιμνημονιακών κομμάτων μέσα στη Βουλή δεν απαντήσουν με το δικό τους έστω τρόπο θετικά στο προσκλητήριο που ακούγεται σήμερα. Ουέ και αλίμονο τους. Και όχι στο μέλλον, ιστορική καταδίκη και όλα αυτά, στο άμεσο παρόν. Ο Χρήστος από Θεσσαλονίκη μας ρωτάει, Δημήτρη, είναι αλήθεια ότι με 100 υπογραφές βουλευτών μπορεί να τεθεί πρώτων ευθυνών του ο Παπούλιας για τα προεδρικά διατάγματα που υπογράφει σαν πολυβόλο καταστρατηγώντας την κοινοβουλευτική δημοκρατία? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω και δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύει. Λοιπόν, καλησπέρες από πολύ κόσμο. Συνεχίζουν και γράφουν. Λέει, γιατί κολλάμε, Γεωργία. Λέει, γιατί κολλάμε σε λεπτομέρειες και τι έγινε δηλαδή που είχε ο Μητρόπουλος, σωστά. Πότε θα είσαι, λέει, η Αμαλιάδα, ρωτάει ο Δημήτρης. Τετάρτη, 9 του μηνός, θα είμαι Αμαλιάδα, στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας, όπου διοργανώνεται από τις επαμήτες της περιοχής που θέλουν να συγκροτήσουν και πυρήνα στην περιοχή. Διοργανώνεται αυτή η ομιλία. Να πούμε για κάτι εδώ, ότι θα είσαι και στην... στη Βέρεια 19 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. 12 Οκτωβρίου, Βέρεια στην Ελιά. Βέρεια και Πτολεμαϊδα την επομένη. Από πύρινα πάμε μαθίες εκεί. Και Πτολεμαϊδα την επομένη. Σόφι, να πω και κάτι που μας λέει εδώ ο Παύλος. Λέει ότι οι ηγέτες, λέει, χρειάζονται ιατερώνυμες κοινωνίες. Στη δημοκρατία χρειαζόμαστε ταπεινούς εμπνευστές. Σωστό είναι. Μόνο που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δημοκρατία. Έχουμε μια τελείως διαλυμένη κοινωνία που προσπαθεί να επανασυνδεθεί έτσι ώστε να λειτουργήσει συλλογικότητας. Πρέπει να καταλάβουμε την κοινωνία. Αυτό λέω το δογματικό. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ συμφωνώ απόλυτα, δηλαδή, πραγματικά, μια κοινωνία δεν χρειάζεται ηγέτες. Από την άλλη μεριά, όταν μια κοινωνία δεν έχει τη δυνατότητα, έχει αποσυνδεθεί τελείως, όχι με ευθύνη της, από τις κοινωνικές συνθήκες και τον τρόπο που η πολιτική επιδρά επάνω της, τότε αναζητά το συνεκτικό ιστό.
και αυτόν τον βρίσκει σε μεγάλες μάχες στο πρόσωπο κάποιου ηγέτη. Αυτό είναι μια διαλεκτική σχέση της κοινωνίας με τη μεγάλη κοινωνική αλλαγή που ποθεί. Βεβαίως έχει τον κίνδυνο, ενέχει κίνδυνο αυτό το πράγμα. Αλλά για παράδειγμα, να σας πω κάτι. Πείτε, ας πούμε, όταν μια κοινωνία γέννησε την ανάγκη να εκφραστεί το δημοκρατικό της αίτημα από έναν Cromwell, τι πρέπει να κάνει ο Cromwell ακριβώς? Να πει, κοιτάξτε, μαγκές, δεν θέλουμε μαγκές τώρα, εδώ, εντάξει, έχουμε τον μονάρχη, να ξεπεράσουμε αυτό, αλλά είμαστε όλοι ίσοι. Δεν είναι έτσι. Έπρεπε να παίξει το ρόλο του. Έτσι. Γιατί οι κοινωνικές συνθήκες, οι όροι με τους οποίους υπήρχαν τότε και που γεννιόταν η δημοκρατική ιδέα, δεν επέτρεπαν ακόμη στην κοινωνία να συνειδητοποιήσει τι σημαίνει δεν θέλω ηγέτη. Γι' αυτό και η δημοκρατική ιδέα στην Αγγλία πώς εκφράστηκε? Με τη δικτατορία του Cromwell. Η οποία ήταν ό,τι πιο προοδευτικό έχει γεννήσει σύγχρονη ιστορία μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση. Μέχρι τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση. Θέλω να πω, αυτή είναι η διαλεκτικότητα. Θα μου πεις, πρέπει να έχουμε δικτατορία του αρχηγού? Όχι, προς Θεού, σημαίνει πολύ πιο προχωρημένα τα πράγματα. Τι χρειάζεται? Εγώ νομίζω ότι τον αρχηγό το χρειάζεται η κοινωνία σήμερα για να της δώσει την εκκίνηση, η μίζα. Από εκεί και πέρα, όταν πάρει μπρος η μηχανή, θα υπερβεί αρχηγούς, ηγέτες, σχηματισμούς, τα πάντα. Θα πάρει μπρος το πράγμα. Γιατί οι κοινωνικές συνθήκες το επιτρέπουν σήμερα. Αλλά αν είσαι αληθινός επαναστάτης, δεν αρνείσαι το ρόλο σου συγκεκριμένη στιγμή. Απλά φροντίζεις να μην μετατραπείς στο αρνητικό σου εγώ. Δηλαδή, μην φτάσεις να κάνεις πράγματα τα οποία είναι τελείως αντίθετα με τις αρχές σου και τις λογικές σου. Αυτό. Αν θα έπρεπε να συμπυκνώσω τώρα έτσι, τον ορισμό του ηγέτη με την έννοια που σ' ακούω να τον περιγράφεις, είναι στα αλήθεια αυτός ο άνθρωπος που όταν θα βρεθεί στην εξουσία δεν θα κάνει απολύτως τίποτα προκειμένου να τη διατηρήσει. Είναι εκεί για να κάνει μια δουλειά όση ώρα χρειάζεται και μετά αντίο παιδιά, ευχαριστώ και αντίο. Σωστό. Έτσι είναι. Μία ερώτηση λοιπόν ακόμα από την Γεωργία. Προφανώς θα θέλει την εκτίμησή σου, γιατί δεν μπορεί να απευθύνεται άμεσα σε σένα. Γιατί λέει σήμερα η αριστερά αρνείται τόσο πολύ να χρησιμοποιεί όρους και σύμβολα όπως πατρίδα ή σημαία? Ναι, και το επειδή είστε φαγκύριο στο μυαλό μου, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο άλλο παράδειγμα χώρας που η δικιά μας ελληνική σημαία γράφει πάνω ελευθερία ή θάνατος. Και ο εθνικός μας ύμνος δεν είναι ύμνος στην πατρίδα. Είναι ύμνος στην ελευθερία. Αυτή λοιπόν όλη το φασισταριό που την κρατάνε την ελληνική σημαία, την κρατάνε γιατί την έχουν αφήσει κάτω αυτοί που έπρεπε να την κρατάνε. Σωστό, έχεις δίκιο. Σωστό, έχεις δίκιο. Εγώ το έχω πει ξανά. Και επειδή κάποιος φίλος μου είχε κάνει μια διόρθωση, μα το ελευθερία ήταν όπως το λέγανε και οι Γάλλοι επαναστάτες στη Γαλλική Επανάσταση. Ναι, αλλά δεν το γράψαν στα σύμβολά τους. Οι Έλληνες επαναστάτες το γράψαν στο σύμβολά τους. Ήταν το κεντρικό αίτημα. Γιατί πολλά συνθήματα είχαν πέσει και σε κάθε μεγάλο κοινωνικό γεγονός τέτοιου μεγέματος και ελληνικούς υπάρχουν πάρα πολλά αίτηματα. Το θέμα είναι τι γράψεις στα σύμβολά σου. Και τότε ο τόπος δεν είπε πάτρια όμου έρτε. Είπε ελευθερία θάνατος. Εντάξει. Και το επαναπροσδιορίστηκε όχι ως Ρωμιός αλλά ως Έλληνας. Γιατί το κάνανε αυτό οι αμόρφωτοι άνθρωποι, οι οπλαρχηγοί που ανεβαίναν στο βουνό και που δεν ξέρανε, μαθαίνανε ελληνικά εκείνη την ώρα για να διαβάσουν τη μεγάλη καταγωγή και να συνειδητοποιήσουν με την έννοια γένος ότι έχουν μια τεράστια κληρονομιά την οποία πρέπει να υπερασπιστούν. Ποια? Την ανθρωποκεντρική λογική του πολιτισμού που τη γλώσσα τους ήξεραν να τη μιλάνε με αυτόν τον ιδιόμορφο και ιδιαίτερο τρόπο που πλουτίζει τη γλώσσα των λαών. Και από την άλλη, τον πολιτισμό που ερχόταν από μακριά και έπρεπε να τον υπερασπίσουν. Έπρεπε να τον υπερασπιστούν, φτιάχνοντας τη δική τους ελεύθερη πατρίδα. Αυτή την ελευθερία. Υπερασπίστηκαν την ελευθερία απέναντι σε όλη τη λογική καταναγκασμού που είχε το φεουδαρχικό σύστημα, αυτό το φεουδαρχικό σύστημα της Ανατολής, το οποίο δεν άφηνε τίποτα από την εποχή του Βυζαντίου να ανθίσει. Γι' αυτό και δεν ονομάστηκαν Ρωμιοί, ονομάστηκαν Έλληνες. Ούτε Γρέκοι, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Όπως πολλοί δάσκαλοι του γένους χρησιμοποιούσαν αυτούς τους όρους για τους Έλληνες. Και το έλεγε ένας αμόρφωτος άνθρωπος, που ο Άρης της εποχής, εντάξει, να μην το λέμε
για να μην συγκρίνουμε καταστάσεις. Ακούω Λογοτρόνης. Και λέει, εγώ λέει, πρώτη φορά άκουσα για, για αυτό το θαυμάσιο γένος που υπήρχε στην αρχαιότητα, που έφερε την ελευθερία, τη δημοκρατία και όλα αυτά, όταν είναι εξόριστο Ζάκυνθο. Και μάθε να διαβάζει, για να διαβάσει την Αγία Γραφή, από το πρωτότυπο, να μην το διαβάζουν δηλαδή, και να διαβάσει μια ιστορία για αυτό το θαυμάσιο γένος. Γι' αυτό χρησιμοποίησαν την έννοια γένος. Και όχι με την έννοια τη φυλετική, όπως τη χρησιμοποίησαν οι δυτικοί. Η έννοια της φυλής, του γένους, στη δυτική διάλεκτο και στο δυτική κουλτούρα, ήταν η έννοια της φυλής, της φυλετικής καταγωγής. Για μας, η έννοια γένος, για τους πατέρες μας που κάνουν την Επανάσταση, ήταν η βαριά κληρονομιά ενός αρχαίου γένους που άφησε μια κληρονομιά ελευθερίας που έπρεπε να υπερασπιστούν. Έτσι γεννήθηκε το αίτημα ελευθερία θάνατος και του Διονύση του Σολομού, το οποίο μάλιστα, ο οποίος μάλιστα ήταν ο μεγαλύτερος δεχτός των λογίων. Ο οποίος ξέρει από τις σημειώσεις, προσωπικές σημειώσεις του Διονύση του Σολομού, ξέρει ότι λέει διπλή πρέπει να είναι η ελευθερία. Η ελευθερία απέναντι στον τύρανο και η ελευθερία απέναντι στο λογιότατο. Αυτόν που προσπαθεί να βιάσει το πνεύμα ενός λαού που πάλευε για την ελευθερία. Και τους έλεγε τότε, λογιότατοι, έρχεται η ώρα σας, γιατί ο Έλληνας, καθώς θα ξεμπερδεύει με τον Οθωμανό, μαζί θα ξεμπερδεύει και με εσάς. Δυστυχώς δεν έγινε, αλλά λέω ήρθε η ώρα. Να τελειώσουμε και με αυτούς. Με αυτούς δηλαδή τους Λεβαντινοραγιάδες, όπως τους λέγανε αργότερα, ή Ευρωπαϊστές, όπως λέγονται σήμερα. Οπότε να το θέσω εδώ με την ερώτηση της Δίνας από τον Ναύπηλο. Λέει, Δημήτρη, πού βασίζεις την αισιοδοξία ότι θα τους ανατρέψουμε πριν πάμε σε εκλογές? Καταρχήν δεν μπορώ να το αναλύσω. Θα το δείτε στις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Έλα, μην κάνουμε και εμείς εκπλήξεις. Έτσι είναι. Να το πω εγώ σου. Ναι, πες το, πες το. Λέω, ο Μάκης λέει, μη γελιάσαι, λέει Δημήτρη. Όλοι αυτοί ήρθαν στον Ιαννό προς άγρα ψήφων. Βέβαια πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι γιατί ειδικά ο Μητρόπουλος ξεγυμνώθηκε. Εγώ λέει κρινιάζω, αλλά εσύ προχώρα, λέει, δεν πειράζει. Όχι, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Απλά λέω ότι εμείς δεν είμαστε χθεσινοί, φαντάζομαι. Ναι. Έτσι, και μην νομίζεις ότι είμαστε, ας πούμε, κανένας δεν πρέπει να νομίζει. Δεν νομίζω, και κυρίως αυτοί. Μην νομίζουν, ας πούμε, ότι ούτε ο κόσμος ο οποίος έρχεται εκεί είναι εύκολο πλέον να ξεγελαστεί, ακόμη και αν δεν έχει ιδέα για το τι σημαίνει ΕΠΑΜ ή τι αντιπροσωπεύει το ΕΠΑΜ και όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι ισχύει αυτό που είπε ο εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων χθες στο Ρέθυμνο. Δεν υπάρχουν πλέον κομματικά μαντρία και προπάντων δεν υπάρχουν πρόβατα που εύκολα τα κλείνει στο μαντρί. Σήμερα, στα κομματικά μαντρία. Και παρεμπιπτόντως αυτό που σχολιάζαμε καθώς ερχόμασταν σήμερα από τα Ανόγια, και μ' άρεσε πολύ, και ίσως να πρέπει να γίνει ένα από τα σύμβολα, τα πολλά σύμβολα που πρέπει να αναστήσει το ΕΠΑΜ, είναι το σύμβολο της πρώτης δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το σύμβολο μια από τις πρώτες δημοκρατίες που ήταν η δημοκρατία της Φλωρεντίας στο 15ο-16ο αιώνα. Όπου όταν ο λαός στη Φλωρεντία ξεμπέρδεψε με τους άρχοντες και τους έκαψε στην κεντρική πλατεία, άνοιξε μια πυρά και τους έριξε μέσα άρχοντους, ξεαρχόντους, παπάδες, ξεπαπάδες, επισκόπους, τους έκαψε όλους. Και εμάς ο οποίος πάει στην κεντρική πλατεία της Φλωρεντίας θα δει και τη βάση της πυράς, δηλαδή έχει απομείνει εκεί. Και μετά έκανε μια δημοκρατία, πραγματική δημοκρατία, στην πόλη, η δημοκρατία της πόλης, πόλης κράτος δηλαδή, που θύμισε σε πολλά την αρχαία κλασική δημοκρατία. Το σύμβολο του ποιο ήταν. Ποιο ήταν το οικόσιμο της δημοκρατίας. Το οποίο πραγματικά θα το δει ακόμη και σήμερα όποιος πάει στη Φλωρεντία, θα το δει σε διάφορες μεριές της πόλης. Ένα πρόβατο το οποίο έχει σηκώσει το λάβαρο. Μια σημαία που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια άσπρη σημαία με έναν κόκκινο σταυρό. Το πρόβατο που σηκώνει το λάβαρο. Και λέει, ωρε κερατά λύκο. Ωρε κερατά τσέλικα, τι έχει να σε βρει τώρα από το πρόβατο που σηκώνει το λάβαρο. Αυτό το νόημα ενός πρόβατου που σηκώνει το λάβαρο είναι η βασική, πώς θα το πω, το βαθύτερο νόημα της πραγματικής δημοκρατίας. Μιας δημοκρατίας όπου το πρόβατο πάβει να είναι πρόβατο που θέλει τσέλιγκα ή λύκο ή τον τρώει ο λύκος, ας πούμε, έξω από το μαντρί. Είναι το πρόβατο που διαφεντεύει τελικά και το μαντρί αλλά και συνολικά τη ζωή του την ίδια. Σηκώνει το λάβαρο. Και ποιο είναι το λάβαρο? Το λάβαρο εκείνο που πιστεύει, το σταυρό. Και τι σήμαινε σταυρός για την εποχή εκείνη, πέρα από το θρησκευτικό νόημα?
που μπορεί να του έδινε, γιατί και η ιστορική εποχή είναι τέτοια, έδινε το σήμα της δικής του κυριαρχίας. Δηλαδή, εδώ είμαι εγώ αφεντικό. Δεν υπάρχουν θρόνοι, δεν υπάρχουν σύμβολα ή οικόσημα μεγάλων οικογενειών. Υπάρχει απλά ο σταυρός. Δηλαδή, το πιστεύω του απλού πολίτη. Τίποτα άλλο. Σε ένα λευκό φόντο. Και με αυτό θα περάσουμε στο επόμενο διάλειμμα. Τσοπανέοι, φοβού τα πρόβατα που έρχονται. Είσαι ήδη στον αέρα, Δημήτρη. Μετά τον πείρμα, ναι, πρέπει να το πούμε. Μετά το τραγούδι που... αυτό το έχω σχεδιά, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Είναι το τραγούδι που αφιέρωσα στην ηγεσία του Κουκουέ όταν έφυγα από το Κουκουέ. Σκεφτόμουν τι να γράψω, να γράψω μια παρέτηση κτλ. Έχω γράψει πάρα πολλά πράγματα, τους είχα γράψει πάρα πολλά και λέω δεν έχει κανένα νόημα. Και τους έστειλα λοιπόν το τραγούδι αυτό. Δεν χρειάζονται δηλαδή άλλες απαντήσεις, πολύ απλά τα πράγματα. Να πούμε καταρχάς ότι είμαστε, φτάσουμε ήδη προς το τέλος, γιατί είναι η ώρα 10 παρα 10, ενώ λέγαμε πως θα είναι 7 με 9 η εκπομπή, τελικά λόγω καθυστέρησης κάποιων προβλημάτων αρχίσαμε λίγο πιο μετά, αλλά τελικά πάμε και λίγο πιο πέρα. Αλλά ο Δημήτρης Καζάκης, ακούραστο, συνεχίζει, παιδιά, είναι εντυπωσιακό, πάντως, το ζούμε κάθε φορά. Οφείλουμε να πούμε, ναι, ότι κάναμε λάθος στη μουσική επιλογή. Γιατί? Μετά το πρόβατο με τη σημαία πρέπει να βγάλουμε ενώ τη Σφαγιανάκη, ρε παιδιά. Το τραγούδι λέει αυτό, μας λέει ο Φίπς, τους έχω βαρεθεί, τους έχω συγχαθεί. Το ζήτησε, λέει, σίγουρα λέει ο Δημήτρης. Μας το λέει ένας φίλος. Ήταν τυχαία. Όχι, δεν ήταν τυχαία. Δεν ήταν επιλογή του Δημήτρη, θέλουμε να πούμε. Ότι το διάλεξε ο Δημήτρης. Δεν ήταν επιλογή του Δημήτρη. Απλά αυτό που είπες τώρα μου το έχεις πει όταν είχες ανακατεύει Κρήτη την προηγούμενη φορά στην ομιλία στον πύργο. Που έπαιζε μουσική πριν την έναρξη της ομιλίας και είχε παίξει αυτό το τραγούδι και μου το έχεις πει τότε και το θυμόμουν και λέω κάτσε να το έχω. Α, ωραία. Γιατί αν προσέξει κανείς τους στίχους του, έναν προς έναν, ήταν ό,τι ακριβώς σκεφτόμουν και αισθανόμουν εκείνη την εποχή. Οπότε λέω, αφού ένας φοβερός καλλιτέχνης το έχει διατυπώσει, τι κάθομαι εγώ να κάτσω ασχοληθώ και τους το αφιέρωσα. Επομένως, όλα καλά. Έχουμε και το Θανάση το Ζανιδάκη, μας δίνει και πληροφορίες. Ξέρεις, δίσκος λέει Βασίλης Παπακοσταντίνου, μουσική Θάρρος Μικρούσικος κτλ. Στίχη Wolf Birman και Δημοσθένης Κούρτοβικ κτλ. Και ο Άρκαλος μας λέει εδώ πέρα, λέει τέλος ρε κορίτσι, ο Καζάκης είναι ατελείωτος. Βρε παιδιά, θα το τελειώσουμε στο τέλος, όμως δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, μόνο αντέχουμε, εντάξει. Και λέει και λέει ο Γιώργος, ρωτάει κάτι μάλλον ο Γιώργος. Γιατί λέει ενώ οι ιδέες και η λογική του ΕΠΑΜ διαδίδονται με απίστευτη ένταση, η μεγέθυνση του ΕΠΑΜ γίνεται με μικρότερο ρυθμό. Είναι αναμενόμενο ή κάτι δεν γίνεται, λέει καλά. Όχι, είναι πολύ απλό. Το να ενταχθείς συνειδητά και να δώσεις τη ζωή σου για αυτή την ιστορία, γιατί είναι αφοσίωση ζωής, είναι απόφαση ζωής αυτό το πράγμα, είναι πιο δύσκολο. Πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή, θέλει να έχεις πέρα από το. Είναι άλλο πράγμα να πεις, α, μ' αρέσουν αυτό, εγώ θα σας στηρίξω, παιδιά, αρκεί να πατήσεις μπροστά. Και άλλο να πεις, εγώ θα είμαι μπροστά. Εγώ. Όχι κανένας άλλος, εγώ. Αυτό το να πάρεις την απόφαση, να βγεις μπροστά, με ό,τι αυτό σημαίνει, το να βάλεις το κεφάλι στον τόρβα, το να διακινδυνεύσεις περισσότερο, το να ξεχάσεις σπίτι, οικογένεια, δουλειά, τα πάντα. Αυτό το πράγμα είναι απόφαση ζωής. Δεν είναι όλοι έτοιμοι να την κάνουν και είναι λογικό να μην είναι όλοι έτοιμοι να την κάνουν. Και στο κάτω της γραφής, οι μεγάλες μαζικοποιήσεις, οργανώσεις, καλός ή κακός, γίνονται στο παραπέντε της εξουσίας. Δηλαδή, πότε μαζικοποιήθηκε το ΕΑΜ και έφτασε τα 2 εκατομμύρια μέλη? Το τελευταίο χρόνο. Από τον Μάρτιο του, από το Γενάρη του 1944 μέχρι τον Οκτώβρη του 1944. Όταν πλέον ήταν καθαρό, τη Γερμανία όπου φύγει, φύγει. Οπότε ο κόσμος είχε ξεθαρέψει. Σου λέει, όπου εντάξει, μάγκες ειδικό. Οπότε δεν κινδυνεύει και πολλά. Δεν είχαν στη ζωή του, ούτε. Ήταν πιο έτσι διαθέσιμος. Τώρα όμως, μέσα στην καταχνιά της Χούντας και της. Που όλοι περιμένουν το χειρότερο, το να πάρει την απόφαση και να πει ο άλλος, εγώ θα είμαι μπροστά. Βάζω τα στήθια μου μπροστά. Να σε προστατεύσω τουλάχιστον εσένα ή να δώσω τη μάχη, έστω και αν τη χάσω. Θέλει μεγάλη απόφαση. Και δεν είναι έτοιμοι ακόμη και αυτοί που εντάσσονται στο ΕΠΑΜ. Πολλοί από αυτούς που εντάσσονται στο ΕΠΑΜ δεν είναι έτοιμοι να το κάνουν. Γι' αυτό και έχουμε και παραιτήσεις. Δηλαδή, και είναι λογικό. Δηλαδή, όταν ο άλλος βλέπει τώρα στα σκούρα, μέχρι τώρα, να παίζουμε τις κουμπάρες, ήταν ωραία. Τώρα όμως που σε βλέπει που κινδυνεύεις με ποινικοποίηση,
με φυλακή. Ενδεχομένως, σαν δυνατότητα. Έτσι, με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη όλων των ειδών. Με το γεγονός ότι πλέον ο φοβερός βόρβορος λάσπης και απαξίωσης δεν αφορά πλέον το Δημήτριο Καζάκη, αλλά όλα τα μέλη του ΕΠΑΜ ή αυτούς που έχουν βγει μπροστά, να το πούμε έτσι. Τώρα πλέον το ξανασκέφτεται ο άλλος. Ωραίο το κουβαδάκι, ωραία η παιδική χαρά, αλλά έχει αγριέψει το περιβάλλον. Οπότε να φεύγω εγώ σιγά σιγά. Σε άλλη παραλία. Θέλω να πω δηλαδή ότι και αυτό είναι κατανοητό και δεν είναι μεμπτό και ό,τι θέλουμε μην το... Όταν δίνεις έναν αγώνα ο οποίος ισοδυναμεί με πόλεμο, θα έχεις και τα θύματα και τους λιποτάχτες. Έτσι. Θα τα έχεις όλα αυτά. Και τους προδότες. Όλα αυτά θα δεις. Είναι στο παιχνίδι. Αρκεί να ξέρεις να δυναμώνεις τις γραμμές όταν πέφτει ο διπλανός σου. Να ξέρει να κλείνει η γραμμή ώστε να μην μπορεί να σπάσει η γραμμή ή να συμπληρώνεται με εφεδρεία από πίσω. Δηλαδή με καινούριο κόσμο. Και έτσι μ' αρέσει για παράδειγμα το γεγονός ότι το ΕΠΑΜ στα ισοζύγια του, δηλαδή στα ισοζύγια γιατί αυτά μετράμε, είναι πάντα θετικό. Δηλαδή, έχεις περισσότερο κόσμο που αποφασίζει να μπει μέσα από αυτόν που λιποψυχεί ή πέφτει στη μάχη. Θετικό το πρόσημο στο ταμείο κάθε βράδυ. Ναι, και νομίζω ότι αυτή τη φορά το καλό που έχουμε στο ΕΠΑΜ, τουλάχιστον όπως το επιστρέφουμε και στο συνέδριο και μετά, με όλα τα παρατράγουδά μας, στο γαζοβίζο, ζωντανή οργάνωση μας, δεν έχουμε κρυφτεί ποτέ και πουθενά, είναι ότι πλέον αυτός που εντάσσεται στο ΕΠΑΜ ξέρει που εντάσσεται. Δεν κάνει like στο Facebook. Ξέρει που εντάσσεται. Ξέρει, μας έχει δει στη δράση. Ξέρουμε τι είμαστε. Ξέρουν τι είμαστε. Όταν ο άλλος μου κυκλοφορεί και κυκλοφορώ οπουδήποτε, υποτίθεται σαν επικεφαλής του ΕΠΑΜ κτλ. Κολοκύθια με τη ρίγανη, αλλά λέω το πώς σε βλέπει ο άλλος, ας πούμε, εκτός που έχει συνηθίσει να βλέπει ξέρεις τον ηγέτη και όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό το οριζόντιο που λέμε. Και σου λέει, ας πούμε, όπως χθες, ας πούμε, στο εργατικό κέντρο. Με πιάσαν και μου λένε, έχεις τα πιο δυναμικά παιδιά. Είναι παντού μπροστά. Είναι τα καλύτερα παιδιά. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πρόβλημα που γίνεται. Και ξέρω ότι το ίδιο πράγμα ακούω παντού. Το ξέρω γιατί γυρίζω παντού. Και αυτό είναι ο μεγαλύτερος έπαινος που μπορεί να εισπράξει μια πολιτική οργάνωση. Δεν θα κερδίζει απολύτως τίποτα. Πήγαμε στη Χαλκίδα έτσι, και αναρωτιόντουσαν ο κόσμος, οι εργάτες εκεί. Πρώτη φορά βλέπαν αρχηγού πολιτικού κομμάτου. Είχε το αρχηγός, ο αρχηγός. Είχε το αρχηγό. Και καθόταν μαζί τους και πήγαινε αυτό και παίζαμε σφαλιάρες και μιλούσαμε άνετα. Όπως ακριβώς γίνονταν παντού. Και σε κοιτάει ο άλλος και λέει, τι είναι τούτος, ρε. Και οι επαμήτες είναι εκεί καθημερινά και δεν ζητάνε τίποτα. Δεν ζητάνε ούτε προβολή, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ρε παιδιά, τον αγώνα να πάει μπροστά. Ο αγώνας. Και όποιος κερδίσει. Και όποιος βγει μπροστά και μπορεί να την κάνει τη δουλειά, εμείς από πίσω. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να είμαστε εμείς μπάστα και μπροστά. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, αν μπορεί να την κάνει κάποιος καλύτερα τη δουλειά, είμαστε τρελοί εμείς να το δούμε και γίνουμε εμπόδιο. Προς Θεού. Αυτή είναι η φιλοσοφία της οργάνωσης. Δυστυχώς όμως, θέλει ανοιχτή καρδιά, ανοιχτό μυαλό για να μπορέσει να το κερδίσει αυτό. Όχι κολλήματα. Όχι μικροψυχίες. Όχι κακός εαυτός, κακή ανατροφή από το σπίτι. Από την οικογένεια που λέμε. Πολλές φορές δεν φταίει κιόλας, αλλά με κοινωνικές συνθήκες. Και αυτό σε μια τέτοια οργάνωση, όπου όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι στο τραπέζι, όλα παίζονται, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Φαίνονται, είτε το θέλεις είτε όχι. Εάν κρύβει μια ψυχοπάθεια ο οργανισμός σου, θα βγει στον αέρα σε μια τέτοια οργάνωση. Όπου είναι μπροστά πάντα, όπου δοκιμάζεται συνέχεια. Οπότε, τι να κάνουμε. Ή ξέρω εγώ, ο κακός εαυτός. Μπορεί να κρύβεται μεταξύ μας τυπικές σχέσεις, αλλά όταν όμως σε εντάσεις μέσα εκεί που πρέπει να πάρεις αποφάσεις που κρίνονται ζωές σε αυτή την ιστορία και να προχωρήσεις μπροστά, είτε σαν πυρήνας, είτε σαν επάμε ολόκληρο, φαίνεται ο κακός εαυτός. Ποιος είναι ο Κουτσομπόλης, η Κυρακατίνα. Δεν εννοώ με την έννοια του φίλου, αλλά με την έννοια της νοοτροπίας. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα φαίνονται, βγαίνουν στην επιφάνεια. Πόσοι είναι ικανοί να τα αντέξουν όλα αυτά? Μόνο άνθρωποι από ατσάλι, να θυμηθούμε τα παλιά. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι στους αγωνιστές μου, με μεγάλη τιμή που είμαι δίπλα τους, γιατί είναι άνθρωποι από ατσάλι, δεμένοι από ατσάλι, το αποδεικνύουν καθημερινά.
Και όποιος δεν είναι, απλούστατα μένει πίσω. Δεν του κρατάμε μούτρα. Απλά ξέρουμε ότι δεν έχει τη δική μας ψυχική δύναμη και τη δική μας ψυχική αντοχή. Εντάξει, δεν είναι κακό. Κακό είναι τη δική σου προσωπική ήττα να προσπαθείς να τη μετατρέψεις σε ήττα του κινήματος, σε ήττα του λαού, σε ήττα της οργάνωσης. Αυτό είναι κακό. Δεν είναι κακό να μην έχεις ψυχική αντοχή να αντέξεις, να παρακολουθήσεις, να σε πάρει κάτω η ζωή. Γιατί δεν είμαστε στις ομαλές συνθήκες, σωστά δεν είναι. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε τρομακτικά πρόβλημα επιβίωσης. Κανένας από εμάς μέσα στο ΕΠΑΜ δεν έχει τη δυνατότητα να, πώς να το πούμε, να αποστηρωθεί από την κοινωνική πραγματικότητα γίνοντα. Γιατί είμαστε μέρος της. Και με τα καλά της και με τα κακά της. Λοιπόν, οπότε μπορεί να σε πάρει γρήγορα από κάτω η ιστορία, όταν πλέον δεν έχεις. Δεν έχεις δουλειά ή το εισόδημά σου δεν φτάνει ή έχεις την οικογένειά σου και βλέπεις ας πούμε να συντρίβεται. Λοιπόν, μπορεί να σε πάρει από κάτω. Αυτό δεν είναι κακό. Γι' αυτό και υπάρχουν συναγωνιστές που θα σε στηρίξουν, θα προσπαθήσουν να σε βοηθήσουν. Είναι άλλο πράγμα όμως. Όταν μετατρέψεις τη δική σου προσωπική ήττα και η τοπάθεια σε προσπάθεια να χτυπήσεις τους άλλους που βλέπεις ότι ρε παιδί μου μπορούν να τραβήξουν μπροστά. Ο ένας κρατώντας το χέρι του άλλου, αλλά μπορούν να τραβήξουν μπροστά. Είναι όπως αυτό που λέμε με τις κολοβές αλεπούδες. Κολοβή αλεπού, όλες οι κολοβές τις βλέπει. Να σου πω κάτι, Δημήτρη, εμένα αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση μετά από 2 χρόνια στο ΕΠΑΜ, ότι ενώ στην ουσία είναι κάτι σαν άγραφοι κανόνες, τέλος πάντων υπάρχει ένας τρόπος, αυτά τα στοιχεία, τα αρνητικά, αποβάλλονται από μόνα τους τελικά, μέσα από το ενίο παλαϊκό μέτωπο. Μπορεί να πάνε αλλού. Αυτή είναι, σωστό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δικαίωση της επιλογής μορφής οργάνωσης που έχουμε. Μεγαλύτερη δικαίωση. Γιατί όλοι μας, ακόμη και εγώ, έχοντας μια θεωρητική άποψη για το πώς πρέπει να είναι μια οργάνωση, ήταν η θεωρητική η αντίληψη. Άλλο πράγμα τη βάζεις στην πράξη και άλλο πράγμα να δεις πώς δουλεύει και αν έχει φέρνει αποτελέσματα. Και πάντα είχα ένα δισταγμό, όχι δισταγμό, ποτέ δεν είχα δισταγμό. Αναρωτιόμουν, θα δουλέψει στην πράξη. Και ευχαριστιέμαι βλέποντας 2 χρόνια, με όλη αυτή την κλιμάκωση που έχει, γιατί τίποτα δεν γεννιέται έτοιμο, όπως το λένε, με ασπίδα, δόρυ και χλαμίδα, όπως η Αθηνά από το κεφάλι του Δία, έτσι. Γεννιέται και περνάει όλες τις φάσεις της γέννησης ενός φαινομένου. Τον νηπιακό, το μπουσούλισμα, έτσι, την ορίμανση. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι μια οργάνωση που δουλεύει, αυτό το πράγμα που μόνο θεωρητικά μπορούσες να το αντιληφθείς, βλέπεις ότι έχει αποτελέσματα. Και το σεβασμό που τρέφουν οι αντίπαλοι απέναντι σε αυτή την οργάνωση. Γιατί καλός ή κακός, είμαστε η μόνη συγκροτημένη οργάνωση με αποτελέσματα δράσης. Καμία άλλη. Όπου υπάρχει, όπου βλέπετε γύρω, η κυριαρχεί το μπάχαλο. Η διάλυση, η αποσύνδεση. Και αυτό ακριβώς υποδηλώνει την ανωτερότητα της οριζόντιας μορφής οργάνωσης, αυτό που ξέρει αυτός που έχει μελετήσει τους κοινωνικούς αγώνες, τον τρόπο που οργανώνονταν και διεκδικούσαν και νικούσαν. Η ΛΑΕΚΣ ήξερε ότι μόνο οι οριζόντιες οργανώσεις πετυχαίνουν το σκοπό. Κινητοποιούν μάζες, μπορούν να τις οργανώσουν και να πετύχουν το σκοπό. Και όχι οι ιεραρχικές δομές και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά συνήθως επιβάλλονταν κατόπιν εορτής για να γεννήσουν τέρατα. Λοιπόν. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε σήμερα. Και σας λέω ότι ένα από τα σημαντικούς παράγοντες που θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα στο επόμενο χρονικό διάστημα, στο προσκλητήριο μάχης που γίνεται για όλους, είναι ο απίστευτος σεβασμός που κέρδισε το ΕΠΑΜ στη μάχη που δόθηκε στην ΕΡΤ. Δεν υπήρχε άλλη οργάνωση με τέτοια συγκρότηση, πειθαρχία και στοχοπροσύλωση που να ξέρει από την πρώτη στιγμή τι πάει να κάνει εκεί. Με την έννοια πια, δεν πήγαμε να κουνήσουμε σημαίακια μπροστά στις κάμερες. Το ότι βρεθήκαμε εκεί με σημαίακια, αυτό είναι ήταν τελείως στοιχείο. Και ήταν το επιφάνεια. Από την πρώτη στιγμή ξέραμε τι έπρεπε να γίνει για να κρατηθεί η λειτουργική κατάληψη. Ή μάλλον η κατάληψη να μετεξελιχθεί σε λειτουργική κατάληψη. Ξέραμε τι να πούμε στους εργαζόμενους για να τους στηρίξουμε ηθικά, γιατί κλαίγανε, είχαν σπάσει, κλαίγανε στα γραφεία. Λοιπόν, ήταν καλομαθημένοι στο σύστημα, κατάλαβε το. Μόλις την πάτησαν, ας πούμε, λέει, δεν το πίστευαν ότι συνέβαινε αυτό. Κατέρευσε το σύμπαν μέσα τους. Λοιπόν, και εκεί πραγματικά κερδίθηκε ο σεβασμός και από τις άλλες οργανώσεις.
έφτασαν ορκισμένοι εχθροί του ΕΠΑΜ, ιδεολογικά τουλάχιστον, να μιλάνε για τους συντρόφους του ΕΠΑΜ. Είμαστε καμία σχέση. Αλλά λέω, ο σεβασμός, το ότι εσύ ήσουν εκεί, ήξερες τι να κάνεις, στήριξες την ιστορία και το αν υπάρχει ΕΡΤ ακόμη κεντρικά, πέρα από την αποφασιστικότητα των ίδιων των εργαζομένων που έχουν μείνει εκεί και δίνουν δημάχη, οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη συνεισφορά του ΕΠΑΜ. Και προς τιμήν μας, οι εργαζόμενοι ένα σηματάκι αναγνωρίζουν εκεί μέσα. Όταν φοράς το σηματάκι του ΕΠΑΜ, είναι διαβατήριο για να μπεις στην ΕΠΑΜ. Κανένας άλλος δεν επιτρέπεται να περάσει με σηματάκι εκεί. Μόνο το σηματάκι του ΕΠΑΜ. Και αυτό είναι μια αναγνώριση που κάνουν οι εργαζόμενοι απέναντι στη συνεισφορά που υπήρχε τη δική μας. Αυτό νομίζω έδειξε και ότι η οργάνωση πλέον έχει οριμάσει ώστε να λειτουργήσει καταλυτικά ακόμη και σε συνθήκες άτακτης κοινωνικής εξέγερσης. Θέλω να πω δηλαδή, όταν βγει ο άλλος από απελπισία, τρελός και κτλ. Μπορούμε να λειτουργήσουμε ώστε να συγκροτηθεί ο κόσμος και να του δώσουμε διέξοδο. Αρκεί να υπάρχει ένας επαμύθις. Όχι πυρήνας, ένας. Μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο Πέτρος από Αμαλιάδα, προφανώς ακούγοντας τόση ώρα να λες ότι τις επόμενες μέρες και θα συμβεί κάτι άμεσα και όλα αυτά, λέει: Δημήτρη Καζάκη, τι είναι αυτό που μπορεί να κινητοποιήσει το λαό και να φέρει την πτώση του συστήματος στις επόμενες μέρες? Δεν θα φέρει την πτώση του συστήματος στις επόμενες μέρες, θα φέρει μια συγκροτημένη κοινωνικοπολιτική δύναμη τέτοια ικανή να οδηγήσει το λαό στην ανατροπή του συστήματος. Να περιμένουμε πολύ μεγάλες πολιτικές αλλαγές στις επόμενες μέρες. Πολύ μεγάλες πολιτικές ανατροπές. Ειδικά στην αντιπολίτευση. Δίνεις στοιχεία. Λέω ότι ειδικά στην αντιπολίτευση, γιατί υποτίθεται ότι η αντιπολίτευση δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση του κόσμου, δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Γιατί είναι. Από αυτήν έχει κάποια από ελπίδα. Ναι, μπράβο, ναι. Ελπίζει ακριβώς. Και βλέπουμε και την εναντίωση πολλών στελεχών της, έτσι. Σωστό είναι. Έχει αρχίσει η σωματική φαγωμάρα. Φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος. Νομίζω ότι δεν κομίζω γλάφκα σας Αθήνας όταν αν πω ότι αυτή τη στιγμή οι ανεξάρτητοι Έλληνες καταραίουν. Και λογικό είναι να καταραίουν. Γιατί έχουν από τη μία έναν κόσμο ο οποίος είναι διατεθειμένος να το φτάσει μέχρι τέλος αυτήν την ιστορία, με πολύ μεγάλη ριζοσπαστικοποίηση, πολύ μεγάλο βαθμό ριζοσπαστικοποίησης ανάλογο με το δικό μας. Έτσι. Και από την άλλη μια ηγεσία η οποία, τι να σου πω. Δεν λέω αν είναι καλή ή κακή. Δεν με ενδιαφέρει ή αν έχει καλές προθέσεις. Εγώ δέχομαι ότι έχει καλές προθέσεις. Αλλά είναι τουλάχιστον μικρότερη των περιστάσεων. Όταν έχεις έναν πολιτικό αρχηγό, ο οποίος ντρέπεται για αυτά που λέει, για με το παραμικρό κάνει πίσω, όταν δέχεται επίθεση από το σύστημα, και δεν έχει την παρησία να πει: Ναι, φίλε μου, το είπα. Και το είπα γιατί έτσι πρέπει να είναι αυτά τα πράγματα. Είναι μια έκφραση την οποία. Και στο κάτω αφήσει, πολιτικός αρχηγός είναι αδερφέ. Όταν κάνει ακόμη και μια υπέρβαση γλωσσική ή έκφρασης, είναι πολιτική δήλωση, πολιτική θέση, στάση. Δεν είναι ποινικό αδίκημα να μπει ο εισαγγελέας να ψάξει τι είναι αυτό το πράγμα και αν είναι ιστορίες. Και μάλιστα από τον πρώτο τυχόντα τυχοδιώχτη που βρέθηκε στο Μαξίμου. Επειδή το έγραψε στο tweeting. Και αντί να βγει έτσι, δυναμικά, να δείξει ρε παιδί μου ανάστημα. Έχει και εκτόπισμα. Ανάλογο με το δικό μου. Αλλά δεν διάολε. Εγώ το τιμώ τουλάχιστον το εκτόπισμά μου. Και να πει ναι, το είπα και πρέπει να το πω. Δεν είναι δυνατόν να θανατώνεται ένας ολόκληρος κόσμος εκεί πέρα. Να πιάνουν 27 με το τσιγουστάρο να τους πηγαίνουν εκεί. Να βρουν μισθοφόροι. Και να θεωρείται ότι εγώ πρέπει να κρατήσω τα νεύρα μου. Και να είμαι πολιτικά ορθός. Τι πολιτικά ορθός μπορεί να είναι όταν ασκείται στρατιωτική κατοχή εναντίον ελληνικού. Τμήματος του ελληνικού λαού και τμήματος του ελληνικού εδάφους. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι έπρεπε να το χαϊδεύουμε. Αυτό ακριβώς. Δυστυχώς, ο κ. Καμένος το καλύτερο που θα μπορούσε να έχει κάνει, το καλύτερο κατά τη γνώμη μου, είναι να προσχωρήσει στη ριζοσπαστικοποίηση του λαού που τον ακολουθεί, το κομμάτι δηλαδή, και να επιτρέψει στον κόσμο που έχει να αναδείξει πραγματικούς ηγέτες του. Τους πραγματικούς ηγέτες του που εκφράζουν το δικό του ριζοσπαστισμό και να κάνει την άκρη. Ή αν θέλετε να βοηθήσει να αναδειχτούν άλλοι που έχουν μεγαλύτερη παρησία. Ανάστημα το οποίο μπορεί να το υπερασπιστούν πραγματικά. Και όχι να κάνουν πίσω με το παραμικρό επειδή δέχονται πίεση από το σύστημα και προπαντός έχουν πολιτική σκέψη. Κάτι το οποίο υστερεί και ο Πάνος Καμένος. Εγώ δεν λέω ότι κακές προθέσεις κτλ. Δεν έχει.
και δεν έχει αυτή την ετοιμότητα που χρειάζεται για να μπορέσει να ελιχθεί στην, στην καλή τη κατάσταση. Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει για το κόμμα του δηλαδή, δεν λέω για το ΕΠΑΝ και ιστορίες, για το κόμμα του είναι να επιτρέψει στα νέα παιδιά που έχει και που είναι πολύ σπαστικοποιημένα και εξαιρετικά στον τρόπο να επιτρέψει να πάρουν τα ηνία. Να πάρουν τα ηνία. Και τότε θα δεις πόσο εύκολα θα γίνουν τα πράγματα. Αντίστοιχα πρέπει να γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν στο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει όλο ο νουμπο, δεν είναι θέμα. Πάντως έχει πλάκα και είναι και λίγο σουρεάλ αυτό που συμβαίνει. Ότι όσο η κοινωνία αρχίζει να έχει τάσεις προς πιο προοδευτικά και πιο ριζοσπαστικά πράγματα, το πολιτικό σύστημα γίνεται όλο και πιο συντηρητικό. Βέβαια. Νομίζω ότι το καλύτερο που έχει υποθεί ποτέ είναι μια ανάλυση που είχε γραφτεί από τον Αλέξανδρο Σβόλο, συνταγματολόγος, ένας πατέρας συνταγματολογίας, της συνταγματικής επιστήμης στην Ελλάδα και από τα πιο προοδευτικά μυαλά στο πλαίσιο των συνταγματολόγων. Είναι ντροπή το να σκέφτεσαι τι συνταγματολόγους έχουμε σήμερα και τι συνταγματολόγους είχαμε κάποτε. Με εξαίρεση συγκεκριμένους ανθρώπους, μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού δηλαδή. Και που κατάντησε η συνταγματική επιστήμη στη χώρα. Ο οποίος έλεγε το εξής, όταν λέει η πολιτική δημοκρατία έρχεται σε σύγκρουση με τον κοινωνικό της χαρακτήρα, όταν αδυνατεί η πολιτική δημοκρατία εννοώντας τον κοινοβουλευτισμό να τροφοδοτηθεί από τον κοινωνικό της χαρακτήρα, δίνοντας δηλαδή φωνή στην ίδια την κοινωνία, τότε η δημοκρατία αποβάλλει τον εαυτό της και μετατρέπεται σε πολιταρχία. Έτσι εξηγούσε τη μετάβαση από τον κοινοβουλευτισμό στο φασισμό στο Μεσοπόλεμο. Και το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Σήμερα η εξουσία τρέμει το λαό. Και όταν μια εξουσία τρέμει το λαό, αρχίζει και πετάει από πάνω στα φτιασίδια του κοινοβουλευτισμού ή της δίθεν δημοκρατικότητας. Και τελικά θα απογυμνωθεί, έτσι ακριβώς, θα απογυμνωθεί το αληθινό τέρας, ο δαίμονας δηλαδή που κρύβεται πίσω από τα φτιασίδια του κοινοβουλευτισμού. Βέβαια, στο χέρι μας είναι, και αυτή τη φορά έχουμε τις προϋποθέσεις κοινωνικές και πολιτικές, ώστε να μην επαναληφθεί ένα 36 ή ένα 67. Ναι, δεν σου κρύβω ότι προσωπικός μου φόβος, δηλαδή και εγώ το μπαμ το βλέπω θα γίνει, δηλαδή είναι λογικό να συμβεί. Ο φόβος μου είναι, βλέποντας ότι πολλοί κόσμος εκεί έξω ξέρει τι δεν θέλει, αλλά δεν έχει καταλάβει τι θέλει, γιατί δεν τον αφήνει να καταλάβει. Δεν τον αφήνει να καταλάβει το πρόβλημα, ξοδεύονται εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Δεν έχει καταλάβει το πρόβλημα και εφόσον δεν έχει καταλάβει το πρόβλημα, δεν μπορεί να καταλάβει και τη λύση. Mm-hmm. Ούτε να το λύσει, ούτε να διαλέξει λύση, τη σωστή λύση. Μήπως μετά τον μπραφ κάποιοι μας κάτσουν στο σβέρκο, όπως έχει ξανασυμβεί. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός, καταρχήν μεγάλες ανατροπές γίνονται από μια κρίσιμη μάζα, η οποία ξέρει να διαχειριστεί τη συμπάθεια του υπόλοιπου λαού. Δεν εννοώ σαν πολιτική παράταξη, εννοώ σαν μάζα. Σαν μάζα λαού. Λοιπόν, είναι αυτοί που, να το πούμε έτσι, έχουν τα κότσια να βγουν πιο μπροστά. Αυτοί έχουν πλήρως συνειδητοποιήσει ποια είναι η λύση. Πλήρως. Σου πω ένα παράδειγμα το οποίο μου λέει, το έλεγε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ηγετικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μου λέει, με έρευνα που κάναμε στα μέλη και τους οπαδούς μας, δηλαδή στο εκλογικό μας σώμα, στο δικό μας εκλογικό σώμα, βγάλαμε το 67% των δικό μας ανθρώπων ψηφίζει υπέρ της μονομερούς διαγραφής του ΔΕΟΣ και την έξοδο από το ευρώ εδώ και τώρα. Χωρίς διαπραγμάτευση, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Το 67%. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνεις, θα φέρει εξελίξεις. Δηλαδή είναι αδιανόητο να μην φέρει εξελίξεις. Εκ των πραγμάτων. Αυτός ο κόσμος θα ενωθεί. Αντίστοιχο ποσοστό, είμαι σίγουρο και πολύ παραπάνω ενδεχομένως, είναι και στους ΑΝΕΛ. Στους ανεξάρτητους Έλληνες. Καλά, το κουκουέ δεν το συζητάμε, προφανώς. Μιλάμε για τον κόσμο, δεν μιλάμε τώρα τον κύριο Κουτσούμπα. Έτσι. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος θα ενωθεί, θα βρει τον τρόπο. Δεν υπάρχει περίπτωση, ειδικά απέναντι στον κοινό εχθρό. Απλά βρίσκεται σε μια διαδικασία να συνηθίσει στην ιδέα ότι δεν του χρειάζονται οι ηγεσίες που προσκυνούσε μέχρι χθες ή μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η διαδικασία. Δημήτρη Καζάκη, πριν λίγο καιρό βρεθήκαμε μέλη του ΕΠΑΜ Ηρακλείου στα Νόγια, όπως είχαμε πάει και σήμερα. Τότε είχαμε βρεθεί εκεί πέρα για ένα αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό συλλαλητήριο. Ήταν ένα τετραήμερο φεστιβάλ. Ναι. Βρέθηκαν λοιπόν εκεί πέρα στο πάνελ διάφορα άτομα, τέλος πάντων,
μεταξύ των οποίων ήταν και ο κύριος Μαργαρίτης, ο καθηγητής, όπου ήταν και υποψήφιος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο οποίος μίλησε για το λαό και είπε ότι ο λαός στην ουσία είναι σε ένα σάντουιτς ανάμεσα, γιατί λέγαμε ας πούμε τότε ανάμεσα σε φασισμό και σε... και στα μνημόνια και λέει στην ουσία δηλαδή είναι ανάμεσα σε αυτά δύο διαλέγοντας το ένα ή το άλλο και μάλιστα ήταν μια τοποθέτηση του Τατσόπουλου, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχε πει ότι αυτός που έχει επιδείξει τη μισή Ελλάδα, ναι, ευτυχώς δεν έχει περάσει από Ηράκλειο, την έχουμε γλιτώσει εμείς. Να φορέσετε τσίκινο βρακιάκι την επόμενη φορά που θα έρθω. Θα το φροντίσουμε. Μπορεί να έχει κουραστεί μόνο μέχρι τότε να την γλιτώσουμε. Τέλος πάντων, μπορεί. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, ήταν λοιπόν βάση αυτών των λεγόμενων, είπαμε κάποια πράγματα εκεί πέρα, εντωμεταξύ στο πάνελ ήταν και ο κύριος Λαπατσιώρας. Ακριβώς, ακριβώς, είναι αυτός. Όπου τέλος πάντων το ωραίο στην όλη υπόθεση ήταν ότι... Παρεπιπτόντως, συγγνώμη, να σε διακόψω, ναι. Για να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Ο κύριος Μαργαρίτης είναι ένας άνθρωπος, ιστορικός, γνωστός σαν ιστορικός, ο οποίος προέρχεται από την ίδια κοιτίδα του κύριου Λαβατσιώρα. Ο λόγος που συνεργάστηκε με τον Κουκουέ, και το έχει πει ο ίδιος, είναι ένας. Δεν συμφωνεί με τη λογική του Κουκουέ. Αλλά δεν ανέχεται η αριστερά να μην σηκώνει τη σημαία της πατρίδας και του πατριωτικού καθήκοντος. Γι' αυτό πήγε στο μόνο κόμμα που θεωρεί, που ξέρει ότι ιστορικά είχε σηκώσει τη σημαία. Βεβαίως, πέτυχε την περίοδο Παπαρίγα και Κουτσούμπα. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Ατύχησε. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, λέγανε, τέθηκαν τέλος πάντων, μάλλον τοποθετήθηκαν όλοι. Στη λογική του κυρίου Τατσόπουλου ήταν και ο κύριος Λαπατσιώρας, ότι δηλαδή ή φασισμός ή μνημόνια. Και τέθηκαν λοιπόν κάποια ερωτήματα. Τέθηκαν λοιπόν ερωτήματα και από εμάς, από το ΕΠΑΜ Ηρακλείου. Η πρώτη ερώτηση ήταν, κύριε Λαπατσιώρα, πιστεύετε, δεν πιστεύετε μάλλον ότι έχουμε οικονομική χούντα, ότι έχουμε κατοχή? Η απάντησή του ήταν όχι, έχουμε απλά μία, πώς να το χαρακτηρίσω έτσι, έπαιρνε και ένα ύφος, ξέρεις, λόγιου. Έχουμε μία, ναι, μία αυταρχική ροπή. Αυτή είναι ροπή. Πώς λέμε, ροπή στο βρακί. Λοιπόν, κοιτάξτε, αφού τα κονομάει ο κύριος Λαπατσιώρας, χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα ή καμία απέτηση, ούτε ως πανεπιστημιακός, ούτε ως πολιτικός, γιατί να είναι η κατοχή? Είναι σαν να πήγαινε σαν μαυραγωρίτη της κατοχής και να τους έλεγε, έλα εδώ ρε, έχουμε κατοχή. Γιατί είναι κατοχή, μια χαρά είμαστε, δεν το βλέπεις? Εντάξει, γίνονται κάποιες εκτελέσεις, αλλά είναι ορισμένες ακρότητες, ροπές. Έχουμε ροπή προς εκτέλεση. Κατάλαβες, δεν έχουμε καθ' αυτό εκτελέσεις. Έτσι είναι και ο κ. Λαπατσιώρας. Και όλο αυτό το αφόγκατε των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Να φάουμεν. Όλοι, από τη στιγμή λοιπόν που τρώγομεν και μάλιστα εις ισχυρόν νόμισμαν ευρώ, χωρίς καμία απέτηση να δείξουμε πόσο καλοί πανεπιστημιακοί επιστήμονες είμαστε, πάρτα παιδί μου και σε καλή ψη και σε καλή μεριά και να θυμάσαι, έχεις ευρώ. Λοιπόν, γιατί ο κύριος Λαπατσιώρας να το απασχολήσει το τι? Εγώ το πρώτη φορά που άκουσα για την κατοχή και άρχισε να μου λειτουργεί στο μυαλό και να μου σφινώθηκε στο μυαλό και άρχισε να το δουλεύω και θεωρητικά αλλά και πρακτικά, είναι στη λαϊκή από τις γιαγιάδες που λέγανε, δεν μπορεί ρε να παίρνω αγριόχορτα 6 ευρώ, κατοχή παιδάκι μου, κατοχή, έτσι λέγανε. Και μια κυρία τη θυμάμαι σαν τώρα που έλεγε, μου λέγε η μάνα μου, παιδί μου, να μην περάσει ξανά κατοχή. Και πού να ξέρα ότι θα περάσω ξανά κατοχή? Αυτό 3-4 χρόνια τώρα. Και έτσι μου λέω, για κάτσε ρε. Τι ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι με το αισθητήριο αυτής της κοινωνικής εμπειρίας που υπάρχει? Κάτι εισπράττουν που εγώ δεν μπορεί να το βλέπω αφεψηλού. Κάτσε να προσγειώσω λιγάκι να το δεις. Λοιπόν, ο κ. Παραλαπασιώρης δεν υπάρχει λόγος να προσγειωθεί. Θα σας πω ένα παράδειγμα από έναν σύντροφο του κύριου Λαπατσιώρα, ο οποίος μου το διηγήθηκε ένας ταξιτζής, μαροκαματιάρης άνθρωπος. Λοιπόν, ήμουν έξω φρενών, φεύγοντας από το στούντιο Κάπα, από την εκπομπή του κύριου Παπαδάκη, έξω φρενών, ήμουν έξαλλος. Με αυτόν τον απίστευτο τύπο που παντρεύτηκε τη γυναίκα, συγγνώμη,
την κόρη του καθηγητή του για να γίνει καθηγητής και να μαθαίνει τον κοσμάκι τώρα ότι βεβαίως, τι να κάνουμε, καλά κάνουν και φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, θα αποκτήσουν εμπειρίες. Και ήμουνα στο τσακ να του πω, γιατί δεν πας στο διάλογο εσύ να σώτουν τα παιδιά. Να πάρει και άλλη εμπειρία. Αυτό το πράγμα. Να πάρει και άλλη εμπειρία. Γι' αυτό και μάλλον δεν ξαναπάτησα εγώ στην εκπομπή, γιατί με είδαν που είχα κοκκινήσει και ήμουνα έτοιμος να αυτό, αλλά κρατήθηκα. Λοιπόν, όταν ξέρεις με περίμενε ο άνθρωπος να με πάει σπίτι, με είδε και το αυτό, ήμουνα και έξαλλος. Το είχε γυρίσει στο μάτι, μου λέει: σας βλέπω, θυμόσαστε, ας πούμε, και τα λοιπά. Του λέω: πώς είναι να μην θυμώνεις όταν ακούς αυτούς τους ανθρώπους, αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε. Το παιδί μου να φύγει, γιατί αυτό το ξεφτυλισμένο ξόανο δεν έχει κανένα στον ήλιο μοίρα και έγλυφε όπου κατορριμμένη ποδιά, όπου υπήρχε προκτός, ασκούσε προκτολυχία, μόνο και μόνο για να είναι αυτός που είναι, και να φύγει εγώ το δικό μου παιδί. Δηλαδή δεν κατάλαβα, δηλαδή. Τι είναι αυτός. Και τέλος πάντων. Και μου λέει να σας πω εγώ, καλά αυτοί, τους ξέρουμε ποιοι είναι. Εγώ τον έφερα, μου λέει, από μία βιλάρα στη Φιολοθέη, τον παρέλαβα και τον έφερα εδώ. Αυτό τι μας λέει αυτός τώρα ότι έχει μισθούς και τέτοια πράγματα. Το λέω, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Γιατί αν ήταν ο μισθός του καθηγητή που έχει φτάσει στο Ναδύρ και είχε μόνο από αυτό να ζήσει, θα ήταν όχι στα κάγκελα, θα πετούσε τώρα. Λοιπόν, αλλά όταν έχεις από πίσω διοικητικά συμβούλια πολυεθνικών εταιριών, Motorola, τραπεζών, ιστορίες και παίρνεις από 40.000 μεριές και όλα αυτά τα πράγματα, δεν έχεις καλά πρόβλημα. Σου μειώνει και το μισθό του καθηγητή και λοιπόν, ζαμάρφου. Λοιπόν, τον κοσμάκι θα σκεφτείς. Ναι, μου λέει, σωστό είναι αυτό. Αλλά τούτη εδώ η αριστερά, διάολε. Τι είναι η καλύτερη. Του λέω, τι να σου πω, αδερφέ. Τώρα δεν θέλω να πω εγώ σε αυτό το. Μου λέει, να σου πω εγώ. Πήρα ένα γελίο τύπο, έναν τύπο από αυτούς τους οικονομολόγους που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δική μου έκφραση, του ταξιτζή. Του μεροκαματιάρη. Είναι τον Μπένο, ένας τύπος που έχει λεπτή φωνή, συνηχτή, ένας τέτοιος τύπος, αυτός που έχει νοικοκυρίες, νοικοκυρούλες, που μιλάει κάπως έτσι, μου λέει, και τον παίρνω από εδώ, να τον πάω στη βιλάρα που έχει στην Κηφισιά. Και μου λέει στο δρόμο το εξής καταπληκτικό. Λέει, πήγαινε με σιγά. Λέει, γιατί τώρα με την διαδρομή που θα κάνεις, ας πούμε, το βγάλε στο μεροκάμα τότε της ημέρας. Γυρίζω και του λέω, αγαπητέ μου κύριε, εγώ δουλεύω 16 ώρες και δεν βγάζω ούτε καν τα προστοζήν. Δεν βγαίνουν τα λειτουργικά του ταξί. Και μου λέτε τώρα με τη μια διαδρομή θα βγάλω τα τέτοια. Σοβαρά, του λέει ο άλλος. Με συγχωρείς, μου λέει, ρε φίλε, εσύ είσαι λογικός άνθρωπος, μου λέει. Αυτός θα γίνει υπουργός οικονομικών που μου λέει ότι με μια κούρσα θα βγάλω τα προστοζήν της μέρας. Του λέω, κοιτάξτε να σας κάτι, το παιδί, καθότι προέρχεται από γνωστή οικογένεια ματσό, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Δεν έχει κολλήσει ένσημο, να ξέρεις τι σημαίνει να τρέχεις να πάρεις το ένσημο να το κολλήσεις. Οπότε, γιατί να ξέρεις εσύ τι χρειάζεται για να κάνεις για να βγάλεις το μεροκάματο στην ημέρα. Το μεροκάματο. Πόσες ώρες θα δουλέψεις και πόσες ώρες θα μείνεις άπραγος στην αφετηρία περιμένοντας κάτι. Αυτό δεν το ξέρει. Εκεί λέει, μου λέει, καλά, συγγνώμη, τότε τι σοϊ αριστερά είναι αυτή. Είναι αριστερά του Ιδρώ. Και είναι Ευρωπαίος. Τώρα υπάρχει μια σχηματική λογική, μας βγαίνει το ευρώ, μας μένει το πέος και προσπαθούν να τα ενώσουν όλα αυτά τα πράγματα, να μας μείνουν όλα μαζί. Αλλά πολύ σύντομα θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί αυτός ο κόσμος δεν είναι μάπας. Είναι αυτό που ίσχυε, που είπαμε χθες. Έχει τελειώσει με τα μαντριά. Άντε να είναι ένα 10% που είναι τα κομματόσκυλα ηλίθιοι. Αυτοί που ακούν την κριτική στο κόμμα τους και ανατριχιάζουν. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Φρακάρει το μυαλό. Δηλαδή, πώς να σου το πω, τα σωληνάκια που έχουν στο μυαλό φρακάρουν. Πέφτουν, δεν έχει αυτό, δεν λειτουργεί. Κατεβάζουν τον ρολά. Αυτό που είναι, πώς να το πούμε, ο δίδυμος αδερφός της ηλιθιότητας, το κομματόσκυλο δηλαδή. Εντάξει, πόσο να είναι, 10% μαζί με το 1, 20, 30%.
σχηματίζουν τον κατημά της ελληνικής κοινωνίας. Εντάξει, με τον κατημά τώρα. Το υγιές κομμάτι να δούμε, βγούμε μπροστά, να τελειώνει η ιστορία. Θα μάθουν και αυτοί, δεν πειράζει. Δημήτρη, ο Αλέξανδρος εκφράζει μια επιθυμία του, η οποία, να σου πω την αλήθεια, είναι και δική μου επιθυμία. Λέει, θα ήθελα να δώσω τουρνάρα και καζάκι μαζί σε εκπομπή και τι στον κόσμο. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια να συμβεί αυτό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όποιος το δημοσιογράφο το κατάφερνε, θα χτύπαγε ακροαματικότητες οι οποίες θα είναι ποδοσφαίρου. Έτσι. Και βάλε. Και βάλε. Λοιπόν, ο κύριος Τουρνάρας έχει πάντα πολύ σοβαρή δουλειά να κάνει. Δεν μπορεί να. Είναι και μαρξιστής-λενινιστής. Το συχνάμε αυτό. Το λέει αυτό εδώ. Δεν μπορεί να συζητάει με δεξιούς, σαν του λόγου μου. Το λέει αυτό εδώ ο Κώστας, γιατί αύριο ο Στουρνάρης είναι στον κύριο Χατζηνικολάου στην εκπομπή. Βέβαια δεν ξέρω αν θα είναι με κοινό ή χωρίς κοινό, βέβαια. Ο κύριος Χατζηνικολάου όταν έκανε την εκπομπή στο Ενίκος. 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 Τέλος πάντων τι είναι. Λοιπόν, όταν ήταν ιντερνετική ακόμη η εκπομπή και έκανε για το ζήτημα του νομίσματος. Η παραγωγός του μας είχε πει ότι, ότι έκλεισε εμέναν πρώτο. Γιατί ήθελε με βάση εμένα να στήσει όλο το πάνελ. Γιατί ήθελε εμένα να έχω από τη μια μεριά και να δουν. Και να δουν από την άλλη μεριά ποιον μπορούν να φέρουν. Λοιπόν, επικοινώνησε με τους πάντες του μνημονιακού στρατοπέδου. Με το που άκουγαν το όνομα, κατεβάζω το τηλέφωνο. Μόνο ο κακομοίρης ο Πλασκοβίτης δέχτηκε. Δεν ήξερε τι σφαλιάρες θα φάει. Γιατί είχε το χιόνι τον οποίο τον είχαν, τον καθηγητή, τον είχαν φέρει σαν μνημονιακό και του βγήκε από τα αριστερά ο χιόνις και δεν ήξερε, είχε χάσει τα φλάσπ. Ξέρεις, δεξιό, αριστερό, φλάσπ. Και συνέχεια σύγκρουση. Αφού τον είχαν λυπηθεί, δεν είχε λόγο να του κάνει επίθεση. Δηλαδή έλεγα του Κατσανέβα δίπλα, α πούμε, α τον έλεγε, δεν τον βλέπει τον κακομοίρη, θα πάθει κεφαλικό, είναι μεγάλο άνθρωπο. Λοιπόν, δεν δέχτηκε κανένα του. Κανένας από τα αφόγκατε του μνημονιακού στρατοπέδου. Κανένας. Έχουμε μία πρόταση από τον Βασίλη. Γιατί λέει δεν πας σαν κοινό στην εκπομπή αυτή. Μα το κοινό επιλέγεται. Α, επιλέγεται. Βέβαια. Α, έτσι να λέμε αλήθεια στον αέρα. Με κλήρωση ενδεχομένως, αλλά πάντως επιλέγεται. Και επειδή πλησιάζουμε και προς το τέλος, παιδιά, γιατί έχει πάει ήδη 10.30, έχουμε ακόμα ένα ερώτημα από έναν εδώ φίλο. Πρέπει να έχει συναγωνιστής. Και επειδή βγήκε και προχθές ένα δελτίο τύπου από το ΕΠΑΜ και το κίνημα δεν πληρώνω μαζί. Ναι. Και μας ρωτάει, εκτός από το κίνημα δεν πληρώνω, με άλλα κινήματα προχωράμε, γίνεται κάτι? Θα πρέπει να δούμε το κάθε συγκεκριμένο κίνημα. Υπάρχουν πάρα πολλά κινήματα με ονοματεπώνυμο. Λίλα Πάουζα. Λοιπόν, εντάξει, εμείς δεν κοιτάμε ποτέ το τι αντιπροσωπεύει κάθε κίνημα με την έννοια πώς σας στήσετε παιδιά, να δούμε για πώς είμαστε εμείς, να δούμε, να μετρήσουμε έτσι. Όχι. Αυτό που μας κρίνει, αυτό που κρίνει την διαθεσιμότητα συνεργασίας είναι πρώτον η ειλικρίνεια. Δηλαδή τώρα μιλάμε καθαρά ρε παιδί μου, ακόμη και όταν διαφωνούμε εκεί που διαφωνούμε. Και δεύτερον, να σε βλέπω στο δρόμο. Αλλιώς τι να σε κάνω. Βάρος θα σε, φορτίο. Σε κουβαλήσω και σένα. Δεν φτάνει που κουβαλάω το σαρκείο μου. Να κουβαλάω και τους άλλους. Δηλαδή είναι δυνατόν. Το κάναμε μια φορά, την πατήσαμε. Μας φάγανε. Μα, ακόμη μας κυνηγάνε τα σκυλιά. Ναι. Κουδούνια μας κρεμάσανε. Λοιπόν, να το κάνουμε ξανά. Όχι. Με οποιονδήποτε δεν τον βλέπουμε στον δρόμο, δεν τον έχουμε δει στα μέτωπα πάλις. Γι' αυτό άλλωστε κόψαμε και τη σχέση μας με την ΚΕΔ. Θα θυμάστε στη Μέρκελ και σε άλλες διαδηλώσεις κτλ. Η έφεδρη αυτή με τα στρατιωτικά ήταν μαζί μας. Δηλαδή, πώς να σου το πω, είτε μπροστά είτε πίσω από τον μπλοκ του ΕΠΑΜ. Αλλά όταν τους βλέπεις, εντάξει, καλό είναι, εντάξει, ο άνθρωπος έχει την πετριά του. Τι να κάνουμε. Φοράει μια στρατιωτική στολή και λες, μπρος, εν δυο. Δεν πειράζει που είσαι 82 χρονών και κάνεις εν δυο και νομίζεις ότι μπορείς να το παίξεις και ειδικές δυνάμεις, να σαλτάρεις τον πρώτο τέτοιο, σου μείνει το ένα πόδι, το γοφί από πίσω, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα, δικό σου θέμα. Αλλά όταν δεν σε βλέπω στην ΕΡΤ και σε καλώ και σου λέω εδώ θα γίνει φρούριο και εμείς θα το κάνουμε φρούριο αδιαπέραστο και σε καλώ να βοηθήσεις και θες λέει, όχι εγώ δεν έρχομαι, γιατί είναι η Συνδυσιά εκεί. Τότε να σε βράσω. Να σε βράσω. Όταν ας πούμε γίνεται αντίστοιχη κατάληψη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και εκεί δίνουν τη μάχη τους οι εργαζόμενοι που έχουν αποφασίσει να το κάνουν κούγκι όπως λένε οι ίδιοι. Και τους λέω, μάγκα,
Μην πες με τα κουβαδάκια στο Σύνταγμα. Έλα μαζί μου να μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Και λες, α, δεν μπορώ, έχω άλλη σοβαρότερη δουλειά. Ε, τότε εντάξει, με συγχωρείς. Ε, πάρ' τα κουβαδάκια σου και πήγαινε παίξε τα στρατιωτάκια. Καταλάβες. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Τι είναι το τύρε. Εντάξει να είσαι στρατόκαυλος, αλλά κάνε κάτι για τον κόσμο. Τι να το κάνω εγώ να μου φοράς τη στολή και τα παράσημα. Λοιπόν, να σε δω δίπλα στο λαό να τον προστατεύεις. Εγώ αυτό θέλω. Εκεί φαίνεσαι. Αλλιώς να βράσω και σένα και τα παράσημά σου και, και τη χλαμίδα που φοράς στην κεφάλα και ό,τι θέλεις. Λοιπόν, γι' αυτό κόψαμε ιστορίες. Και δεν ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα. Το οποίο είναι και πρόστιχο κιόλας. Ποιος εσύ που καλείς. Ποιος εσύ που καλείς. Επειδή φέρεις βαθμό αποστρατείας. Καλείς στο λαό. Τι είσαι εσύ ρε φίλε. Τι νομίζεις ότι ο λαός είναι. Στρατός. Ελάτε φαντάρι πίσω μου. Και αν θες να είσαι να έχεις φαντάρους πίσω σου, δείξε το τσαγανό σου στο μέτωπο. Εκεί που αποδεικνύεται πραγματικά το ποιος είναι αξιωματικός ή όχι. Το ποιος φέρει οι δυνατότητες ηγέτη. Στο μέτωπο. Εκεί που πραγματικά δίνεται η μάχη. Όχι εκ του ασφαλούς, παίζοντας τα στρατιωτάκια. Μπρος, εν δυο, χαίρετα μας τον πλάτανο. Εκεί. Εκεί σε θέλω. Έτσι λοιπόν, με τέτοια του τύπου κινήματα ή συλλογικότητα, να το πούμε. Ναι. Δεν θέλουμε να έχουμε καμπάνια. Τι να κάνουμε δηλαδή. Να παίζουμε πεντόβολα. Τι να κάνουμε δηλαδή με αυτούς. Έχουμε λοιπόν πολύ στενή συνεργασία, πολιτική συνεργασία με το Δεν Πληρώνω. Πώς οικοδομήθηκε, στον δρόμο οικοδομήθηκε. Στον δρόμο ρε παιδιά οικοδομήθηκε. Αφού ήμασταν παντού και αυτοί ήταν παντού, αργά ή γρήγορα θα βρισκόμαστε. Είναι δυνατόν να γίνει διαφορετικά. Και ούτε μέτρησε ο καθένας το ποιος εσύ, πώς είμαστε εμείς, πώς είσαστε εσείς. Τίποτα από όλα αυτά. Μας ζητήσανε βοήθεια σε μια συγκεκριμένη στιγμή, δώσαμε τη δυνατότητα. Με ό,τι δυνατότητα υπήρχε, όπως και αυτοί τη δίνουν και σε κάθε φορά που ζητάμε εμείς η συνδρομή. Δεν είναι δηλαδή αλίμονο. Και στην ΕΤ, κακά τα ψέματα. Οι μόνοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα το να βοηθήσουν στην περιφρούρηση του κτηρίου ήταν μόνο το Δεν Πληρώνω. Όλοι οι άλλοι, σημαίακια απ' έξω. Τι ωραία. Γιατί είδαν την πρώτη μέρα που δεν ήταν έτοιμοι, ήταν παντελώς πεντάγυμνοι. Μετά την επόμενη μέρα φέρανε εκεί πέρα σημαίακια. 8 σημαίακια ο καθένας. Το δε πάμε, τι να σου πω, μέχρι στον ποπό είχε σημαίακι. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Και δίνανε και εντολές στους κομματικούς τους δικούς τους να κάνουν zoom στον ποπό. Για να φέρει το σημαίακι. Δηλαδή, απίστευτη ιστορία. Όταν τους έλεγες όμως, έλα ρε φίλε, φέρε μερικούς να βοηθήσουμε στην κατάληψη και στην περιφρούρηση. Όχι, δεν μπορώ. Εγώ έχω σοβαρά τώρα ζητήματα, βεβαίως. Κούνα το σημαίακι, επαναστάτη. Λοιπόν, το ίδιο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο μια μέρα έστειλε κάποιο κόσμο, ο οποίος συμμετείχε πραγματικά στην περιφρούρηση. Μετά και αυτός είχε πιο σίγουρο ζήτημα. Ξέρετε, το μεταξουργείο, οι μπειραρίες, είναι πολύ σοβαρή δουλειά. Λοιπόν, αυτό το πάμε. Και οι λιγοστοί που παραμένουν και σήμερα, κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά και εμείς και οι εργαζόμενοι που δίνουν την ιστορία. Όταν αυτούς τους βλέπω, παρά το γεγονός ότι. Βλέπω τον τσίπα και μου γυρίζουν τάντερα ρε παιδιά, τι να κάνω, δηλαδή έχω και μια αδυναμία. Λοιπόν, όταν όμως βλέπω ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ σαν και αυτούς που συμμετέχουν, που είναι εκεί, όπως και εμείς, και δίνουν τη μάχη μαζί με τους εργαζόμενους, δεν μπορώ να μην στερεώσω συντρόφους. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν μπορώ να μην τους στερεώσω, αφού δίνουν τη μάχη και αυτοί στον δρόμο και εμείς. Και τους λέω, ας το διάλογο τσίπα, ελάτε εδώ ρε παιδιά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Και είμαι σίγουρος ότι αργά ή γρήγορα, με εκείνο τον κόσμο που θέλει να δώσει τη μάχη και που είναι διατεθειμένος να δώσει τη μάχη και έχει και την ψυχική αντοχή να τη δώσει τη μάχη, είτε από το Κουκουέ, είτε από το Ανέλ, είτε από τον Μπουλκούμε ή οτιδήποτε, θα βρεθούμε από κοινού. Όχι απλά στο ίδιο χαράκωμα, από κοινού στην ίδια πολιτική λογική. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Και θα το δείτε και θα το δούμε εντυπωσιακά το επόμενο χρονικό διάστημα. Η ώρα 10:32. 3 ώρες Δημήτρης Καζάκης στο Η Φωνή. Μακάρι να μπορούσαμε να κάτσουμε εδώ άλλες 13, αλλά πρέπει να ξεκουραστεί γιατί πετάει το πρωί για Αθήνα και συνεχίζει τον αγώνα του. Να κλείσουμε μια καληνύχτα, Κώστα, από σένα πρώτα. Καλό βράδυ από μένα. Μανώλη. Καλό βράδυ σε όλους. Δημήτρη Καζάκη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλό βόλι.
Να πω και εγώ μια καληνύχτα με αγαπημένους στίχους από τον λατρεμένο μου Τάσο Λιβαδίτη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψει ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκαιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χίλια σου θα ματώσουν από τις φωνές. Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες. Μα ούτε βήμα πίσω. Καλό ξημέρωμα.